Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να ακούγεται καλά ο ήχος σε σχέση με τον ήχο του background. Αχ, σιγά σιγά μαζευόμαστε, είναι πέντε, πήγε πέντε και κάτι νομίζω. Όσοι με βλέπετε Κυριακή Live, καλησπέρα, ξεκινάμε. Όσοι με βλέπετε από Τρίτη και μετέπειτα στο YouTube, καλησπέρα και σε εσάς. Θα είναι μια μεγάλη μέρα. Εν τω μεταξύ, σήμερα είχα όντως πολύ δύσκολη μέρα. Δουλεύω, ξεκινήσα από τις 8 η ώρα το πρωί, πήγε 4 σερή non-stop, επιτυχίες, χωρίς διάλειμμα, μαθήματα. Οπότε θα μου επιτρέψετε σήμερα να είμαι λίγο πιο χαλαρός. Καπνίζω και την πίπα μου ταυτόχρονα για να τσιλάρω, γιατί το κεφάλι μου έχει γίνει καζάνι σήμερα. Πραγματικά ο μόνος τρόπος αυτή τη στιγμή είναι να κάνω τώρα την εκπομπή και να χαλαρώσω, αν και είναι μεγάλο το θέμα που πιάνω. E-book και στην Ελλάδα του 2021 θα έχουμε μεγάλο θέμα. Και όχι μόνο μεγάλο θέμα, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχει χτυπήσει πάρα πολλές φορές. Όσοι ξέρετε και όσοι παρακολουθείτε το κανάλι, ξέρετε γενικά την γνώμη μου και σήμερα την ακούσετε ακόμα πιο αναλυτικά. Και όχι μόνο αυτό, εν τω μεταξύ προσπαθώ λίγο να σετάρω. Όσοι έχετε, αν είστε μέσα, όσοι είστε, πείτε μου αν ακούγεται καλά ο ήχος χωρίς να σας ενοχλεί, να είναι τόσο καλά η φωνή μου σε σχέση με τον background, ώστε να είναι κομπλέ. Λοιπόν, σήμερα θα τα πιάσουμε όλα και θα είναι λίγο πιο διαδραστικό το σημερινό βίντεο, οπότε νομίζω ότι και αυτοί που θα το δουν, ωραία, κομπλέ. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, ευχαριστώ που μπήκατε από τόσο νωρίς μέσα. Το σημερινό θα είναι, ωραία, κομπλέ. Λοιπόν, το σημερινό θα είναι πολύ πιο διαδραστικό, δεν θα βλέπετε μόνο εμένα, θα σας δείξω και αρκετά πραγματάκια. Οπότε είναι ένα βίντεο το οποίο ήθελα να το κάνω εδώ και καιρό στο YouTube αφιερωμένα αποκλειστικά πάνω σε αυτό, αλλά νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο ενδιαφέρον να υπάρχει αλληλεπίδραση και ξέρω ότι θα είναι τεράστιο, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να το λέω μηχανικά κόψε ράψε, οπότε λαϊβάκι πάμε να δούμε, θα πούμε για τους τρόπους που υπάρχουν να διαβάσουμε e-book, θα δούμε τις συσκευές που μπορούμε να, με τις συσκευές με τις οποίες μπορούμε να ασχοληθούμε, και όχι μόνο, θα δούμε και εφαρμογές σε tablet, θα μιλήσουμε και για συσκευές που μπορούμε να προμηθευτούμε και πώς μπορούμε να δούμε, και προφανώς, όπως θα μας τα φέρει ο δρόμος, θα μιλήσουμε και για τον καημό του e-book στην Ελλάδα, γιατί καλός ή κακός 2021, αλλά μπορεί να έχουμε κάνει μια στροφή στο ψηφιακό κομμάτι, αλλά δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα είμαστε πολλά χρόνια πίσω ακόμη. Οπότε εγώ ανάβω την πίπα μου, εσείς πάρτε καφεδάκι, αράξτε, να κάτσουμε να τα πούμε. Λοιπόν, e-book και Ελλάδα. Μια πονεμένη ιστορία. Όσοι ασχολείστε, νομίζω ότι το έχετε καταλάβει εδώ και καιρό πόσο πονεμένη είναι η ιστορία, και σιγά σιγά ξυγχρονιζόμαστε κι εμείς, αλλά δυστυχώς με πολύ λάθος τρόπο προς το παρόν. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι στο μέλλον. Δύσκολο θα σας πω εγώ, γιατί ήδη η αρχή έχει γίνει στραβά. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα πόσο μπορούμε εμείς να πορευτούμε σε όλο αυτό, πώς μπορούμε εμείς να ελιχθούμε μέσα σε όλο αυτό και πού θα καταλήξει όλο αυτό. Λοιπόν, καταρχάς, οι περισσότεροι, και βιβάζω και τον εαυτό μέσα, είμαστε λάτρεις των κανονικών βιβλίων, των βιβλίων τα οποία αγοράζουμε με εξώφυλλο, με σελίδες, με τα πάντα όλα. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις, υπάρχουν φορές που πραγματικά, είτε γιατί θες να διαβάσεις κάτι το οποίο δεν μπορείς να κουβαλάς όλη την κουμούτσα μαζί σου, είτε γιατί ταξιδεύεις, είτε γιατί απλά θες στο κρεβάτι σου να ξαπλώσεις και να μην έχεις και το βιβλίο μαζί παρέα, για 15 εκατομμύρια διαφορετικούς λόγους ο καθένας, θέλει να διαβάσει κάποιο e-book, θέλει να δει κάτι καινούριο. Πολλοί τα διαβάζουν πιο πολύ για να δουν τι λέει, ώστε να πάρουν το κανονικό βιβλίο. Βασικά, πολλοί στο εξωτερικό, εδώ Ελλάδα δεν είναι τόσο σίγουρος. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο με το τι είναι το e-book. Το e-book είναι μια ηλεκτρονική μορφή βιβλίου. Ωραία. Εν τω μεταξύ, έχω πήρα φορά. Είμαστε 3-4 μέσα, αλλά σιγά σιγά θα μπουν και άλλοι. Λέω να μην περιμένω και τους υπόλοιπους. Όποιος έρθει θα μπει, θα πιάσει την κουβέντα. Λοιπόν, οι πιο πολλοί είμαστε εξοικειωμένοι με το εξής. Και
πείτε μου αν κάνω λάθος αυτό, με τα PDF. Όλοι ξέρουμε την πιο κλασική μορφή ψηφιακών εγγράφων, τα PDF, όλοι στις σχολές μας κυρίως, στο σχολείο μας, αλλά κυρίως στις σχολές μας και μετέπειτα. Διαβάζαμε διάφορες εργασίες, αντιγράφαμε διάφορες εργασίες από PDF και τα περισσότερα πράγματα, βιβλία, περιοδικά που μπορούμε να βρούμε online ή να πειρατεύσουμε είναι σε PDF μορφή. Ίσως από τις πιο πρακτικές μορφές. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα Κωνσταντίνε. Λοιπόν, ίσως από τις πιο πρακτικές μορφές, πραγματικά περισσότεροι νομίζω συμφωνείτε με αυτό. Για αρχή, μια μικρή μίνι δημοσκόπηση, πριν αρχίσω το οτιδήποτε, θα ήθελα να μου πείτε τι σας αρέσει εσάς προσωπικά. Σας αρέσουν τα κανονικά βιβλία, σας αρέσουν τα e-books, σας αρέσουν και τα δύο. Εγώ προσωπικά και τα δύο μου αρέσουν, αν και μπορώ να πω ότι το τελευταίο διάστημα έχω μπει πιο πολύ στο e-book. Μου αρέσουν περισσότερο τα ψηφιακά βιβλία για τους λόγους που θα αναλύσω. Λοιπόν... ο Μιχάλης μπήκε δυναμικά με follow. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Λοιπόν, σας αναλέω προσωπικά, μου αρέσουν τα e-book κυρίως γιατί θέμα χώρου, θέμα ευχρηστίας. Δείτε λίγο το τι γίνεται πίσω και πάλι δεν έχω... Μου αρέσουν πάρα πολύ τα κανονικά βιβλία, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Δεν συγκρίνονται, αλλά για δύο κυρίους λόγους. Ο λόγος που αγαπάω προσωπικά τα e-book είναι λόγω χώρου, γιατί πολλές φορές, καλά, τώρα πλέον δεν ταξιδεύει κανένας, αλλά πολλές φορές μέχρι και πριν να μας κλείσουν εδώ και ένα χρόνο, ανεβοκατέβαινα συχνά πυκνά Θεσσαλονίκη, πήγαινε ερχόμουν στο χωριό μου για μαθήματα ή οτιδήποτε, γιατί κάνω online, βασικά τώρα κάνω online αποκλειστικά, κάποτε έκανα και κανονικά από κοντά μαθήματα. Λοιπόν, οπότε εγώ έπρεπε να είμαι λίγο πιο πρακτικός, να μπορώ να χρησιμοποιώ ή τη βιβλία, τη σημειώση, τη ψηφιακή μορφή, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν συνέφερε πάντα να κουβαλάς όλες τις γκουμούτσες μέσα στην τσάντα και να πηγαίνω έρχεσαι με μια τσάντα μόνο βιβλία όσο ζυγίζουν όλα τα ρούχα σου ή οτιδήποτε. Οπότε κυρίως λόγω πρακτικότητας με βόλευε πάρα πολύ το να έχω τα πάντα ψηφιακά. Πλέον και με την κατάσταση όσο έχει, καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Λοιπόν, ναι, πλέον όσοι έχουν τα πράγματα μπορώ να πω ότι έχω καταφέρει και έχω κάνει ψηφιακή όλη μου την... δεν θα το λέγα συλλογή, δεν είναι συλλογή. Έχω κάνει ψηφιακά όλα τα αρχεία με τα οποία δουλεύω, οπότε είμαι 100% on the go πλέον. Μπορώ σε οποιοδήποτε μέρος σταθώ και βρεθώ να έχω όλες μου τις σημειώσεις, τα πάντα, όλα ψηφιακά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, είναι μεγάλο θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο μας καίει. Εντάξει, ενδιαφέρει αρκετούς, θα το θέσω πιο σωστά. Λοιπόν, και είναι μεγάλο θέμα. Είναι μεγάλο γιατί μπορεί να το πιάσεις από 15 διαφορετικές πλευρές. Ξαναλέω, το να το πιάσω μηχανικά και να κάνω ένα edit, είναι αυτό και δεν είναι αυτό και παρά είναι αυτό. Εντάξει, εύκολο δεν το λες. Αλλά είναι πιο άψυχο. Οπότε νομίζω ότι μέσα από μια συζήτηση, μια κουβέντα. Ο Γιώργος διέγραψε το Discord. Ναι, Γιώργο, θα τα πούμε. Εμείς σε δυο θα το συζητήσουμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα μου πεις τι, πώς και γιατί. Λοιπόν, τώρα, στο διατάφτα. Προσωπικά σας λέω ξανά, έχω όλη μου τη συλλογή ψηφιακά. Σιγά σιγά και πολλά από τα βιβλία που με ενδιαφέρουν να διαβάζω τα έχω βρει όλα online. Θα ξεκινήσω με αυτό που ξεκινάω σχεδόν πάντα τις τελευταίες εβδομάδες και σιγά σιγά θα το βάλω και άλλες φορές. Καταρχάς, θα σας κάνω επικόλληση ένα link στο οποίο υπάρχει μια πολύ καλή συλλογή, την οποία την έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή φίλη, με βιβλία ανασυγγραφέα, αναείδος, ανά τα πάντα όλα. Όσοι ενδιαφέρεστε, απλά ρίξτε μια ματιά, μπορείτε να... Ευχαριστώ, ευχαριστώ Γιώργο, χαλάρωση σήμερα, είμαστε chill. Λοιπόν, όσοι θέλετε μπορείτε να μπείτε, σας το έχω ξαναδείξει και σε άλλα live, μπορείτε να πατήσετε για να ψάξετε με την ησυχία σας. Είναι μια τρομερή δουλειά που έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή φίλη για να μπορούμε να ανταλλάζουμε, να διαβάζουμε βιβλία μεταξύ μας. Έχει φτιάξει το προσωπικό της Drive ανακατηγορίες και έχει μέσα όλα τα βιβλία που έχει στην προσωπική της συλλογή, κατά καιρό σας δείχνω και τα δικά μου σας δίνω, οπότε για αρχή όσοι θέλετε μπορείτε σε PDF μορφή να προμηθευτείτε. Ναι. Λοιπόν, τώρα καθώς προχωράμε, ας ξεκινήσουμε όπως είπαμε τις μορφές. Είδαμε το PDF, μιλάμε σιγά, μασικά
μισό λεπτάκι. Εγώ αγόραζα e-books αποκλειστικά σε αγγλική γλώσσα. Πλέον με βολεύουν αρκετά και σκέφτομαι τα ελληνικά βιβλία. Και audiobooks δοκιμάζω, αλλά στα ελληνικά δεν έχω βρει audiobooks. Είναι και τα ελληνικά audiobooks. Άλλος ένας πικρός καημός, χειρότερος από τα ελληνικά e-books. Καταρχάς, το να διαβάσεις ένα βιβλίο. Πέρα από το κανονικό, υπάρχει το PDF, όπως σας είπα, που είμαστε πιο εξοικειωμένοι όλοι μας. Το κακό με το PDF, ενώ είναι διαδεδομένο είδος και είναι ένα είδος το οποίο το χρησιμοποιούμε αρκετά συχνά, είτε για βιβλία, είτε για σημείωση, είτε οτιδήποτε, είναι ότι δεν μπορείς να το τροποποιήσεις. Δηλαδή, αν έχεις μια μικρή συσκευή με μικρή οθόνη, δεν μπορείς να το διαβάσεις εκεί. Αν όσοι ασχολείστε με e-book readers και έχετε e-book reader, ξέρετε ότι είναι 10 φορές πιο δύσκολο να το τροποποιήσεις. Σήμερα θα σας πω μυστικά και για να μπορείτε να πορευτείτε στον κόσμο αυτό. Στο site της Ovitis έχει, στο Scribd έχει, θα σας δείξω και διάφορα άλλα ωραία site που μπορούμε να βρούμε. Απλά το κακό με όλα αυτά είναι, όπως καταλαβαίνετε, τα περισσότερα δεν είναι legit, κόβονται και πέφτουνε. Βέβαια και εγώ ξεκίνησα με ένα Google Drive link το οποίο έχει πάρα πολλά, αλλά είναι σε PDF μορφή, όπως καταλαβαίνετε, για μεταξύ μας χρήση, αν το χρησιμοποιείτε ή όχι. Λοιπόν, το κακό του PDF είναι αυτό, ότι δεν είναι αρκετά παραμετροποιήσιμο και επίσης ένα μεγάλο κακό, όσοι είστε στον επιστημονικό χώρο, είμαι φυσικός και χρησιμοποιώ πάρα πολλά PDF για σημειώσεις, πάρα πολλά PDF με σχέδια γράμματα με τα 1002. Εάν έχεις e-book reader δεν μπορείς να τα διαβάσεις τόσο εύκολα, οπότε αναγκαστικά περιορίζεσαι πάρα πολύ. Τώρα, δύο είναι οι πιο διαδεδομένοι ήδη, πέρα από το PDF, δύο είναι τα πιο διαδεδομένα ήδη μορφής αρχείων, τέλος πάντων, είναι το EPUB, το οποίο είναι και το αγαπημένο μου, γιατί στο EPUB μπορείς να... Εν τω μεταξύ τώρα με βλέπετε εδώ πέρα, αλλά θα κάνω μια μικρή αλλαγή, να το κάνουμε λίγο πιο διαδραστικό, για να μην βαριάστε και εμένα, με βλέπετε να μιλάω. Λοιπόν, έχω φτιάξει, και μου αρέσει αυτό, γιατί το έχω... Εν τω μεταξύ να φέρω λίγο το φως πιο εδώ. Έχω φτιάξει μια ολόκληρη σειρά με πραγματάκια, τα οποία έχω να σας δείξω σήμερα. Λοιπόν, EPUB. Τα EPUB είναι τα πιο διαδεδομένα αρχεία που μπορεί κάποιος να βρει για να διαβάσει ένα e-book, και αυτό κυρίως γιατί στο EPUB και όλα τα e-book readers, τα περισσότερα, όσα δεν είναι Kindle, αν και μπορείς να τα πειράξεις σαν Kindle, λοιπόν, όσα δεν είναι Kindle χρησιμοποιούν EPUB, γιατί μπορείς απλά να πατήσεις επάνω και να αλλάξεις τη γραμματοσύρα, κάτι το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ ωραίο. Μπορείς να αλλάξεις γραμματοσύρα, μπορείς να αλλάξεις μέγεθος, μπορείς να το φέρεις στα μέτρα σου. Ο Γιώργος τρόμαξε ήδη. Λοιπόν, τι εννοείς ανάλυση? Ανάλυση στην κάμερα δεν είναι χάλια ή ανάλυση στο τέτοιο? Τι εννοείς, Γιώργο, πες μας. Κάτσε να φέρω την κάμερα πιο εδώ, να είναι λίγο πιο to the point. Λοιπόν, μετά το EPUB, μετά το EPUB μάλλον, αγαπημένο είναι το Mobi. Αυτά τα δύο είναι τα κυρίαρχα ήδη στο θέμα των e-book. Κυρίως τα περισσότερα e-book που αγοράζουμε από το εξωτερικό, όσοι τα αγοράζετε ξεχωριστά από site, οτιδήποτε, είναι αυτά τα δύο. Τώρα, το μουσικούλα θα έχουμε. Δεν έχω μουσικούλα από πίσω, δεν ακούγεται καλά. Τι φάση. Δεν ακούγεται η μουσική από πίσω. Να το φτιάξω, να το σετάρω, ρε παιδιά. Απλά ρώτησα πριν και λέμε ότι είναι κομπλέ, αλλά δεν ξέρω αν ακούγεται ή όχι. Πρέπει να παίζει background μουσική. Δεν ακούγεται τίποτα, Γιώργο. Γιατί δεν ακούγεται τίποτα? Θα βάλουμε να ακούγεται. Λογικά τώρα πρέπει να ακούγεται. Έστω και λίγο, δεν γίνεται να μην ακούγεται. Γιατί μου δείχνει ότι στέλνει μουσική το πρόγραμμα. Λοιπόν, μετά είναι το IBA, το AZW. Νομίζω το IBA, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το αρχείο που χρησιμοποιούν τα Kindle Readers. Δηλαδή τυπικά... Τα Kindle δεν είναι που το χρησιμοποιούν. Όχι, το IBA είναι αυτό που χρησιμοποιούν τα Apple για να μπορείς να διαβάζεις. Αυτό είναι ακόμα πιο περιορισμένο, γιατί δεν μπορείς να το διαβάσεις οπουδήποτε θες. Και μετά είναι το τελευταίο, το AZW, το οποίο το χρησιμοποιούν τα Kindle. Το Amazon Kindle, όσοι ξέρετε και είστε γνώστες, χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη μορφή. Αυτά είναι τα γνωστά. Σε γενικές γραμμές, ας τα πάρουμε λίγο, μια μικρή πονεμένη ιστορία. Δυστυχώς, επειδή τα περισσότερα ελληνικά βιβλία που κυκλοφορούν είναι σκαναρίσματα μεταξύ ατόμων τα οποία διαβάζουν βιβλία, είναι σε μορφή PDF. Δυστυχώς, όπως ανέφερε και ο Μιχάλης πιο πάνω, αν θες να αγοράσεις
ελληνικά ή που μπορείς να βρεις να αγοράσεις, αλλά έχουν δύο μεγάλα αρνητικά. Πρώτον, δεν υπάρχει ποικιλία, γιατί δεν έχουν περαστεί τα περισσότερα βιβλία σε μορφή e-book, mobi ή pub για να μπορέσεις να τα κάνεις. Και κατά δεύτερον, αυτά που υπάρχουν είναι πανάκριβα. Είναι πολύ πιο οικονομικό να αγοράσεις το βιβλίο σε φυσική μορφή πολλές φορές παρά να το αγοράσεις e-book, και το θεωρώ όχι μόνο περίεργο, αλλά και δεν ξέρω, μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο, πάρα πολύ παράξενο όλο αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε τσεκάρει ποτέ, αν έχετε μπει σε φάση να αγοράσετε κάποιο e-book ή προσωπικά για τη δουλειά μου, επειδή είμαι καθηγητής και κάνω μαθήματα φυσικής, χημίας, βιολογίας, μαθηματικά, όλα τα ωραία. Αυτό που θα είναι το ΦΠΑ, αλλά και πάλι ρε παιδί μου, το βιβλίο υποτίθεται θα έπρεπε να είναι είδος βασικό είδος και θα έπρεπε να κοστολογείται ακόμα πιο φθηνά. Δεν γίνεται, όσο και να είναι το ΦΠΑ ρε παιδί μου, δηλαδή σε φάση ναι μεν ΦΠΑ, αλλά τα λειτουργικά έξοδα είναι μηδαμινά έως ανύπαρκτα για να φτιάξεις ένα e-book reader, ακόμα και τις διανομής. Το ΦΠΑ είναι ο φόρος προστιθέμενης αξίας, Γιώργο, που μπαίνει σε όλα τα προϊόντα. Δηλαδή όταν θες να αγοράσεις ένα προϊόν, έχει την κανονική του αξία και στην κανονική του αξία μπαίνει ένας επιπλέον φόρος. Στην Ελλάδα νομίζω είναι 24% αυτή τη στιγμή, νομίζω, δεν ξέρω αν έχει αυξηθεί, αλλά συν ένα 24% καπέλο της τιμής, το οποίο το παίρνει το κράτος για την νόμιμη διακίνηση των αγαθών εντός των συνόρων του. Λοιπόν, το θέμα όμως είναι ότι δεν έχουν καθόλου λειτουργικά άξοδα. Οπότε δύο είναι τα μεγάλα τεινά και τα μεγάλα αγκάθια. Πρώτον, δεν υπάρχει ποικιλία. Ας πούμε, αν μπεις στο εξωτερικό, καταρχάς μπες στο Amazon. Που το Amazon έχει τα καλά του και τα κακά του, και ένα από τα μεγαλύτερα καλά του είναι ότι μπορείς να βρεις σχεδόν τα πάντα σε μορφή e-book. Μπορείς να προμηθευτείς σε οτιδήποτε μορφή θες. Βέβαια, επειδή αν θες να το διαβάσεις στο Amazon Kindle, και αυτή τη στιγμή να δούμε κιόλας πόσο παίζει ένα Kindle. Γιατί. Μισό λεπτάκι, Kindle, να δούμε τι παίζει σε e-book στο Amazon. Αυτή τη στιγμή το basic το μοντέλο είναι στις 69 λίρες. Μετά έχουμε το πιο αναβαθμισμένο μοντέλο, το οποίο έχει και backlight. Απλά το μοντέλο έχει διαφημίσεις, αλλά δεν έχει backlight. Παίζει γύρω στα 120 για να το αγοράσεις. Λοιπόν, το καλό είναι ότι σου δίνει πρόσβαση στο μαγαζί του Amazon. Όχι ότι δεν μπορείς και από ένα tablet να το κάνεις αυτό. Και έχει μια τεράστια ποικιλία σε e-books. Δηλαδή, αν μπούμε τώρα στο Amazon και γράψω e-book, θα μου βγάλει τα άπειρα. Πέρα από τις συσκευές, ανάλογα με το τι θέλω, θα το βρω. Δεν υπάρχει περίπτωση να θέλω να διαβάσω κάτι και να μην μπορέσω να το βρω στην Amazon. Και όχι μόνο, και σε άλλα site. Τα βιβλία νομίζω έχουν μικρότερο ΦΠΑ. Αν είναι 13%, είναι ακόμη πιο δικαιολογητή η τιμή. Για παράδειγμα, θυμάμαι ποιο ήταν. Πέρυσι, ψάχναμε να αγοράσουμε κάποια συγκεκριμένα βιβλία. Και έβλεπα ότι είχε 12-13 ευρώ το e-book και 9 ευρώ το κανονικό βιβλίο. Δηλαδή και τα μεταφορικά ανέβαζα να μου το φέρουν στο σπίτι, πάλι θα ερχόταν πιο φθηνά από ότι να το αγοράσω ψηφιακό, το οποίο έχει και instant delivery, δηλαδή δεν χρειάζεται να πληρώσεις καν μεταφορικά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σε εσάς φαίνεται τόσο λογικό να έχει ακόμα μικρότερο ΦΠΑ το βιβλίο και να είναι. Που είσαι Amazon, σου κάνουμε και χορηγία και εσύ τίποτα. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα. Κανονικά θα έπρεπε οι τιμές να είναι πιο normal. Δηλαδή, ας πούμε, πείτε ένα βιβλίο που θα θέλαμε να βρούμε, ένα κλασικό. Ποιο να πούμε, το 20.000 κάτω από τη θάλασσα, 20.000 λεύγεις κάτω από τη θάλασσα. Ας το βγάλει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Για να δούμε. Έχει αρκετές επιλογές και υπάρχουν και διαφορετικές εκδόσεις. Ενδιαφέρον. Για να δούμε ποιο. Ας διαλέξω το πρώτο. Πόσο, με paperback. Έχει με paperback το βιβλίο. Καλά, πέρα αυτό είναι βιβλίο κανονικό, ρε παιδί μου. Εμείς το θέλουμε σε e-book, εντάξει. Κάτσε να βρούμε το e-book του. Α, υπάρχει και ακουστική μορφή στο Audible, ναι. Λοιπόν, Kindle Edition, εδώ είμαστε. Τιμούλα, κάπου εδώ πρέπει να λέει και την τιμή, δεν υπάρχει. Ποιο είναι γαμωτό.
Στις γενικές γραμμές οι τιμές τους παίζουν εκεί γύρω στις 2-3 λίρες. Γενικά να το θέσω όσο πιο απλά μπορεί, κοντά στα 5-8 ευρώ όπως λέει και ο Μιχάλης. Ισχύει, τα ελληνικά e-books είναι αρκετά ακριβά, 15 plus πάνε και εκεί μέσα παίζουν. Τα ελληνικά θα τα βρείτε όσα βρείτε και είναι μόνο των πιο καινούριων συγγραφέων, πάνε στα... Σου είπα αγόρι μου ότι είναι το ΦΠΑ, φόρος προστιθέμενης αξίας. Είναι φόρος ο οποίος κάθεται πάνω στην αρχική τιμή. Λοιπόν, τα ξένα ακριβώς με 5 έως 8 ευρώ. Ωραία, καλησπέρα, καλησπέρα. Με καφεδάκι και βιβλία. Όντως, καφέ κάνετε, ελπίζω να κάνετε. Εγώ σήμερα στο κλασικό, εν τω μεταξύ, fun fact, αυτή η κλασική αγαπημένη κούπα του Poe με φράσεις. Το έχω δείξει άπειρες φορές. Όσοι δεν έχετε μπει, θα σας πω μάρω και σήμερα. Από Amazon είναι και αυτή η πλάκα βλάκα. Εν τω μεταξύ, άσε να το φέρω, πρέπει να το φέρω να με χτυπάει face, γιατί δεν γίνεται αλλιώς η κατάσταση να με βλέπετε. Λοιπόν. Προσωπικά, όπως και πιστεύω και οι περισσότεροι που έχετε ασχοληθεί, το θεωρώ απαράδεκτο όλο αυτό που γίνεται εδώ Ελλάδα. Αλλά πέρα από αυτό, υπάρχει και ολόκληρη παραγωγή ηλεκτρονικών, ακουστικών βιβλίων, το θέσω πιο καλά, όπως είναι το Audible, στο οποίο μπορείς να κάνεις απλά μία συνδρομή, όπως και στο Amazon μπορείς να κάνεις μία συνδρομή, και να, η οποία με 10-12 ευρώ το μήνα και να διαβάζεις και να ακούς ό,τι θες. Ειδικά στο... Ευχαριστώ Γιώργο, ευχαριστώ Γιώργο, πάρει και ανάσα. Λοιπόν, ειδικά στο Audible, το οποίο Audible είναι ένα πάρα πολύ, μια πάρα πολύ ωραία υπηρεσία, μπορείς να κάνεις μια συνδρομή με το μήνα και γύρω στα 10 δολάρια και μιλάει ο Γιώργος ως πάμε, λοιπόν, και να έχεις οτιδήποτε θέλεις να το ακούς, το οποίο το θεωρώ εξαιρετικό. Δυστυχώς εδώ Ελλάδα, εδώ και χρόνια, είχα ξεκινήσει να κάνω κάποια audiobooks, αλλά στην πορεία σταμάτησα λόγω χρόνου, λόγω χίλιων δύο διαφορετικών λόγων. Τώρα δουλεύω ακόμη μερικά καινούργια τα οποία θέλω να σας βγάλω. Το μεταξύ έρχονται ειδοποιήσεις, αλλά οι ειδοποιήσεις έρχονται με χρονοκαθυστέρηση, δεν ξέρω γιατί Γιώργο. Λοιπόν, τέλος πάντων, μεγάλο αγκάθι όλο αυτό. Εν τω μεταξύ έκανε ο Γιώργος τα spam του και τώρα ακόμα μέχρι και τώρα χτυπάνε. Λοιπόν, για κάτσε τώρα να δούμε το chat, να το ρυθμίσω γιατί δεν φαίνεται καλά εδώ. Θα ανεβάσω λίγο πιο πάνω. Λοιπόν, τώρα. Γιώργο, μη γελάς, δεν είναι αστείο. Και μην κλαις. Εγώ θα πρέπει να κλαίω κανονικά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι... ας πούμε ότι είναι 10 φορές πιο δύσκολο από ότι στο εξωτερικό. Οπότε οι περισσότεροι από εμάς αναγκαζόμαστε, ακόμα και να μην θέλουμε, να καταφεύγουμε, αν βρίσκουμε ελληνικά PDF books. Γιώργο, σε παρακαλώ, κάνε μια παύση λίγο με το τέτοιο και εγώ σ' αγαπάω. Κόλλησε, θα στα διάσει όλα τώρα. Λοιπόν... το θέμα μας, εν τω μεταξύ όντως κόλλησε και σπαμάρει κάθε τρεις και λίγο. Λοιπόν, οπότε αναγκαστικά προοριζόμαστε. Προσωπικά σας είπα, ξεκίνησα να λέω μάλλον και το έκοψα, ότι θα ήθελα πάρα πολύ για τη δουλειά μου, είτε μαθηματικά, είτε φυσική, είτε χημεία, να μπορώ να βρίσκω βοηθήματα. Γιατί πέρα του ότι είναι πανάκριβο να προμηθεύεσαι 150 διαφορετικά βοηθήματα, αξίζει κάποια εφαρμογή για e-book reader ή και με απλό PDF, είμαστε καλά. Θα τα πούμε, βλέπετε όλες αυτές τις καρτέλες, είναι όλα αυτά τα προτινόμενα που θέλω να σας πω. Έχει εφαρμογές μέσα, έχει τα πάντα όλα. Οπότε θα σας πω και διαφορετικές τέτοιες, διαφορετικές πώς το λένε, εφαρμογές που μπορούμε να δούμε. Εν τω μεταξύ το αστείο είναι ότι φαίνονται λευκά τα γράμματα στο φόντο και είναι λίγο awkward, γιατί γράφει η εφαρμογή... Ναι, το είχα ρυθμίσει για τα games να φαίνεται με λευκό. Ελπίζω να μην είναι τόσο πολύ ενοχλητικό. Λοιπόν, θα πάρουμε λίγο από την αρχή. Λοιπόν, κόλλησε αυτό, να ξέρετε, κάτι κατάλαβα Γιώργο, κάτι κατάλαβα. Λοιπόν, εγώ έχω κατεβάσει το pocketbook. Εγώ προσωπικά να σας πω την αλήθεια, στο PC χρησιμοποιώ το Sumatra PDF, το λατρεύω το Sumatra PDF, είναι ίσως... το καλύτερο PDF reader που μπορεί να βρει κάποιος. Δυστυχώς δεν το έχω βρει σε Google, στην εφαρμογή της, στο τέτοιο, στο πώς το λένε, στις εφαρμογές της Google, τέλος πάντων, στο Play Store. Αυτό που θα ήθελα να δούμε είναι και το εξής.
Λοιπόν, επίσης και το Google μπορεί να σας παρέχει κάποια βιβλία, τα ελληνικά ή τα ξένα, αν και είναι και αυτό αρκετά τσιμπημένο. Αν γράψουμε PDF, καταρχάς, υπάρχουν δύο ειδών κατηγορίες που μπορούμε να βρούμε. Πέρα από τα PDF Reader, τα οποία είναι άπειρα, μπορεί ο καθένας να διαβάσει το οτιδήποτε, προσωπικά από όλα τα προτινόμενα που βγάζει για να διαβάσει κάποιος PDF στο tablet, εγώ αγαπώ το Readera. Το λατρεύω το Readera και θα σας πω γιατί μου αρέσει το Readera πάρα πολύ ως εφαρμογή. Όταν φορτώσεις ένα PDF, στο κρατάει μπροστά και στο βγάζει, να σας δείξω, το βγάζει με τον τίτλο του, με το εξώφυλλό του και σου δείχνει και την πορεία που έχεις κάνει όσο διαβάζεις. Οπότε όταν εσύ, ναι, πολύ ωραίο βιβλίο, πρέπει να το διαβάσω κι εγώ κάποια στιγμή, όταν εσύ διαβάζεις λοιπόν αυτό το PDF ή το e-book, γενικά το Readera είναι πολυεργαλείο γιατί τα διαβάζει όλα, έχει να αλλάξει τα φόντα. Γενικά οι περισσότεροι υπάρχουν PDF Reader και τα e-book Reader ή τα, ναι, τέλος πάντων, τα e-reader. Το e-reader τα διαβάζει όλα, σου αλλάζει και τα αρχεία από πίσω, σου αλλάζει το φόντο, σου αλλάζει γραμματοσειρές. Είναι πάρα πολύ. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, και πιο πάνω, και Γιώργο, και πιο πάνω δεν είπα, σε φάση και πάνω έχεις μπει, ε. Μια χαρά, ακούγεσαι ωραία. Λοιπόν, μόνο αυτό έχω διαβάσει μέχρι τώρα, λέει ο Γιώργος, πολύ ωραίος. Λοιπόν, τέλος πάντων, σας ξαναλέω, είναι πάρα πολύ καλό, το συνιστώ. Για μένα είναι το νούμερο ένα το Readera, οπότε μπορεί να αντικαταστήσει και το PDF Reader σας και οτιδήποτε. Σου βγάζει την πορεία, αν ξαναγυρίσεις μπορείς να βρεις κατευθείαν το βιβλίο και δεν διαβάζει, μπορεί να συνδέσεις και το account σου αν τα έχεις ψηφιακά τα βιβλία επάνω και μπορείς να συνδέσεις και τους φακέλους σου μέσα να στα βγάζει. Γενικά το είναι από τα αγαπημένα μου, καλησπέρα Ψηλέα, καλησπέρα, είναι πραγματικά από τα αγαπημένα μου, το συνιστώ, δηλαδή είναι το νούμερο ένα. Αμέσως μετά σε μορφή και σε τέτοιο, όπως βλέπετε και ποια έχω κατεβάσει για να δοκιμάσω, μετά το Readera. Το Xodo είναι πάρα πολύ καλό γιατί το Xodo μπορείς να επεξεργαστείς και τα PDF σου, δηλαδή να γράψεις επάνω, μπορείς να κάνεις πάρα πολλά. Κυρίως αυτά τα δύο δουλεύω, τα άλλα τα έχω κάνει για δοκιμή μετά από άπειρο καιρό στο κλάρι των e-book, γιατί και τον PDF κυρίως. Αν κάποιος ασχολείται με tablet και τα διαβάζει όλα στα tablet, Readera και Xodo PDF μακράν τα καλύτερα, και αμέσως μετά, όσο περίεργο και να φαίνεται, το Google PDF είναι πάρα πολύ απλό, αλλά είναι υπερβολικά απλό. Τα άλλα είναι λίγο πιο οργανωμένα. Έχουμε ωραίο θέμα και μεγάλο θέμα, ξαναλέω. Λοιπόν, σας είπα τον καημό μου σχετικά με το θέμα το ότι δεν έβρισκα και δεν βρίσκω ακόμη και σήμερα πάρα πολλά, αλλά μέσα σε όλο αυτό τον καημό, εγώ επειδή είχα τη λόξα και την κάψα, πήγα και βρήκα να αγοράσω ένα e-book reader. Αυτό εδώ είναι ένα e-book reader το οποίο λειτουργεί με οθόνη, έχει μάλλον οθόνη e-ink. Άμα δείτε, εν τω μεταξύ, μετά από τόσο καιρό δεν πολύ καλό δουλεύει τόσο όσο θα ήθελα, μπλοκάρει λίγο, τα έπαιξε το καημένο. Τέλος πάντων, έχω να το δουλέψω άπειρο καιρό. Τέλος πάντων, αυτό είναι, αλλάζει, φορτώνεις τα PDF σου τροποποιημένα ή οτιδήποτε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ καλησπεριζόμαστε όλοι μεταξύ μας, ναι, πρώτο live, ναι. Ο Γιώργος έχει μια πάρα πολύ ωραία σελίδα στην οποία, καταρχάς ο Γιώργος, από όσο έχω δει, ο Τσουγκουζίτης κατασκευάζει πάρα πολύ ωραία γάλματα και είναι τρομερά. Καθόμουν πριν, τα λέγαμε στο Instagram, παύση τώρα αστεράκι, αλλά πραγματικά είναι τρομερή σελίδα και έβλεπα και την τέχνη του, τα γάλματα που έχει φτιάξει δεν υπάρχουν, είναι απίστευτα. Λοιπόν, άμα θες βάλε το link σου από εδώ, όσοι θέλουν να επισκεφτούν μετά, ελεύθερα, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, τώρα, όντας και εγώ σιγά σιγά πριν από 2-3 χρόνια έψαχνα να βρω κάποιο e-book reader. Οπότε λέω, ρε παιδί μου, εδώ Ελλάδα, καταρχάς όταν έψαχνα εδώ Ελλάδα δεν υπήρχαν πάρα πολλά. Τα μόνα που υπήρχαν διαθέσιμα ήταν 2-3 και είχαν πάνω από 2-3 εκατοστάρικα. Οπότε λέω να ψάξω στο Insomnia, δυστυχώς στο Insomnia δεν είχα βρει αυτό που ήθελα και πήγα από το eBay και αγόρασα αυτό εδώ, ξαναλέω, με 20 ευρώ. Βέβαια η αλήθεια είναι, για να κάνει 20 ευρώ είναι το Nude, πώς λέγεται, Nuke της τέλειας, Noble & Barnes,
Δεν είχε καλή μπαταρία, αλλά δεν με πείραζε. Γιώργο, κάντε επικόλυση άμα θες το link σου από κάτω, να το δουν και τα παιδιά. Όσοι θέλετε, τσεκάρετε. Στην αρχή ήμουν ικανοποιημένος, αλλά το μεγάλο πρόβλημα με όλο αυτό είναι ότι όταν θες το ebook reader να φορτώσεις, όπως ξέρω, PDF, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα, ένα τεράστιο θέμα, το ότι το PDF δεν κάνει set κανονικά όσο θες, οπότε εσύ πρέπει να το τροποποιήσεις. Με τα πολλά είδα και από είδα, έψαξα να βρω πώς να τροποποιώ τα PDF. Αυτή τη στιγμή δείτε το και σαν ένα intro, αν έχετε το ίδιο πρόβλημα με μένα, πώς θα μπορέσετε κι εσείς να κάνετε κάτι αντίστοιχο. Λοιπόν, και είχα βρει ένα πρόγραμμα, ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα, το οποίο λέγεται K2PDF OPT. Είναι ένα πρόγραμμα, μια πάρα πολύ ωραία εφαρμογή, στην οποία μπαίνεις μέσα, σας δώσω το link. Όσοι ψήνεστε και έχετε το ίδιο κόλλημα με μένα και θέλετε καλό το ebook reader, αλλά από τη στιγμή που έχει κάποιο tablet, ναι, θα φτάσω και σε αυτό, δεν αξίζει πραγματικά. Το ebook reader είναι καλό για δύο λόγους. Αν έχετε ψηφιακά βιβλία, να το θέσω απλά. Έστω ότι έχετε αγοράσει βιβλία στα αγγλικά, γιατί στα ελληνικά δυστυχώς δεν θα βρείτε ebook ελληνικά, γιατί το λέω για πολλές τη φορά, τουλάχιστον τόσο πολλά. Αν έχετε βιβλία στα αγγλικά ή pub, αξίζει με χίλια. Για δύο λόγους. Γιατί μπορείς να το παίρνεις παντού και η μπαταρία του κρατάει άπειρα. Και κατά δεύτερον, που είναι ο προσωπικός αγαπημένος λόγος, μπορείς να κάνεις τροποποίηση στις σελίδες. Μπορείς να αλλάξεις το μέγεθος και τη γραμματοσειρά. Σας βάζω τώρα λίγο στο chat όσοι θέλετε να τα τροποποιήσετε ή οτιδήποτε. Βρήκα αυτή την υπέροχη εφαρμογή που λέγεται KP2PDF. Σας το βάζω στο chat. Όσοι θέλετε και έχετε PDF, PDF λέω, ebook reader και έχετε πρόβλημα με την τροποποίηση, απλά κατεβάστε το και να σας το δείξω κιόλας στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι αυτό εδώ. Μισό λεπτάκι να το έχω κι εγώ μπροστά μου. Εν τω μεταξύ, να σας το δείξω. Λοιπόν, το πρόγραμμα είναι αυτό εδώ. Φορτώνεις. Βάζεις add το αρχείο που θέλεις, διαλέγεις καταρχάς δύο κατηγορίες πρέπει να προσέξετε εδώ πέρα όσοι το κατεβάσετε. Φορτώνεις το βιβλίο που θέλεις, διαλέγεις σε ποιο φάκελο θέλεις να τα σώζει, οπότε από πού τα τραβάς και πού τα σώζεις, και το επόμενο σημείο είναι βάζεις τις διαστάσεις της οθόνης του ebook reader. Π.χ. για το αυτό που έχω εγώ έχει 600x800 και βάζεις και το DPI, οπότε με το που το πατήσεις αυτό αρχίζει και στα κάνει όλα, στα κόβει. Τα κόβει, τα φέρνει από εδώ, τα φέρνει από εκεί. Ναι, έχει και site και πάτα να μπεις και στο Instagram, George. Λοιπόν, το οποίο είναι πάρα πολύ πρακτικό. Δηλαδή, όσοι έχετε, ξαναλέω, ebook reader και έχετε πρόβλημα με τα PDF σας, κατεβάζετε αυτή την πολύ όμορφη εφαρμογή και μπορείτε, ρυθμίζοντας την ανάλυση και τα DPI της οθόνης του ebook reader σας, μπορείτε να τα κόψετε, να τα φέρετε στα μέτρα σας. Βέβαια, έχει το κακό με τα ελληνικά PDF ότι αν έχει πολλές φωτογραφίες, πολλές εικόνες, λίγο θα τα πετσοκόψει, αλλά είναι μια καλή εναλλακτική για όσους θέλετε να βρείτε μια άκρη. Λοιπόν, τώρα, όπως προανέφεραν τα παιδιά από εδώ πάνω και είπατε κι εσείς, από τη στιγμή που έχεις tablet, και το λέω με κάθε σύνεση, δεν αξίζει να αγοράσεις ebook reader. Και αυτό γιατί, ας πούμε, μπείτε λίγο στο Scrooge και δείτε. Οι τιμές ξεκινάνε, ας ξεκινήσουμε από το πιο οικονομικό. Το πιο οικονομικό που θα βρούμε είναι στα 77. Πολύ ωραία, πολύ καλά. Η δουλειά θα γίνει. Με 70 ευρώ η δουλειά μας θα γίνει. Θα το αγοράσεις, βάλε και το μεταφορικά, θα σου βγει κανένα 85 βαριά, θα έρθει το πιο απλό. Ωραία. Το θέμα είναι ότι καλώς ή κακώς περιορίζεις τις 6 ίντσες. 6 ίντσες είναι αυτό εδώ. Ναι μεν, ωραίο, τέλειο, υπέροχο, αλλά πιάνει πιο πολύ τόπο, ξαναλέω, αν έχεις και τα κατάλληλα βιβλία να διαβάσεις. Αν, σαν και εμένα, έχετε PDF και θέλετε έστω να τα πετσοκόψετε με το πρόγραμμα που σας έδειξε και να τα φέρετε στα μέτρα σας, όχι. Απλά όχι. Το Kindle δεν είναι πιο ξεκούραστο για διάβασμα. Το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή η οθόνη είναι ακριβώς η ίδια. Όλα τα ebook reader έχουν σχεδόν την ίδια οθόνη. Δηλαδή 6 ίντσες οθόνη και Kindle Aura 6 ίντσες. Το ίδιο πράγμα είναι. Αν σας ξαναλέω, ξεκούραστο είναι, και ξαναλέω, είναι ξεκούραστο μόνο αν έχετε
pub αρχεία ή pub αρχεία ή mobby αρχεία και εσείς τα τροποποιήσετε. Δηλαδή σε φάση, αν τα φέρετε στα μέτρα σας έτσι, ναι, είναι ξεκούραστο. Αν έχετε PDF, δυστυχώς παιδιά, το πιο ξεκούραστο πράγμα στον κόσμο είναι ένα tablet και προτιμώ ανάλυση 8 ίντσες. Νομίζω από τις 6 ίντσες είναι πολύ καλύτερη. Κυρίνη, ας μας πει και αυτή πραγματικά, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι μες στο χώρο. Αυτό έχω και εγώ 8 χρόνια και με έχει βγάλει ασπροπρόσωπη. Λογικά θα λες για το τέτοιος... Εν τω μεταξύ έκλεισε το tablet από μπαταρία, υπέροχα. Για το Kindle φαντάζομαι, είναι πολύ ωραίο, αλλά ξαναλέω. Πόσες φορές το είπα, το είπα πολλές φορές, θα γίνει κουραστικό στο τέλος. Λοιπόν, το καλό με το tablet είναι ότι μπορείτε, τα περισσότερα έχουν ήδη προεγκατεστημένη σέπια ρύθμιση, που μπορείτε να αλλάξετε την φωτεινότητα της οθόνης ώστε να μην σας κουράζει στα μάτια. Τώρα, κύριε, αυτό είναι και πάλι ανθεκτικό. Το είχα πάει στη θάλασσα και μετά το έριξα στην άμμο και τίποτα. Τίποτα δεν παθαίνει. Η αλήθεια είναι ότι το Kindle πραγματικά δεν παθαίνει τίποτα. Εδώ δεν είμαστε χαγιάτε, Γιώργο, παιδί μου, να έχει άπειρες χορηγίες. Εδώ όποιος προαιρείται κάνει. Καλησπέρα, Μιτσάκο. Είναι υπερανθεκτικό. 200 χρόνια να το έχεις δεν θα πάθει τίποτα. Το μόνο που μπορεί να πάθει είναι η μπαταρία να ξεφτύνει λίγο, αλλά και πάρει εκεί που κρατούσε ένα μήνα να κρατάει 10 μέρες. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, 10,4 ίντσες είναι σε φάση σαν να έχεις περιοδικό. Πραγματικά συμφέρει με τα χίλια. Τώρα, αν κάποιος θέλει να διαβάζει PDF σε παρόμοιο, πρέπει να ξεφύγει, να πάει σε 10 plus ίντσες. Δυστυχώς, η τιμή για 10 plus ίντσες, αν μπείτε μέσα στο Scrooge για παράδειγμα, θα δείτε ότι παίζει εκεί γύρω στο 150-160-6 ίντσες. Το καλύτερο που μπορεί να πάρει κάποιος είναι το Kindle. Πραγματικά πάρτε το Kindle το οποίο έχει φωτιζόμενο background, θα είναι υπερτούμπανο. Αλλά όποιος θέλει να διαβάζει αρχεία τα οποία είναι μεγάλα και είναι βολικά, ξεπερνάμε τα 200+ ευρώ. Και αντί να πάρεις π.χ. τώρα έχει το Tolino Epos, το οποίο έχει 8 ίντσες. Πας με 300 ευρώ και παίρνεις το Remarkable το 2, το οποίο το θεωρώ το καλύτερο, μπορείς να γράψεις και πάνω. Αλλά τώρα, όταν βλέπεις με 400 και με 300 ευρώ, ας πούμε για παράδειγμα, το καλύτερο για μένα είναι το Remarkable. Λοιπόν, Remarkable 2. Το καλύτερο που μπορεί να βρει κάποιος με μεγάλη διαφορά είναι αυτό εδώ. Αλλά αυτό εδώ, αν πας να το αγοράσεις, μπορείς και να γράψεις και να διαβάσεις τα πάντα όλα. Πάμε στα 300-400 ευρώ. Και λες, γιατί να μην αγοράσω ένα tablet, το οποίο κάνει και άλλες δουλειές. Θα μπορώ να βλέπω και τα βιντεάκια μου στο YouTube. Θα μπορώ να διαβάζω και τα comic μου, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό. Όσοι ασχολείστε με comics και διαβάζετε CBR αρχεία, μπορείτε να καταλάβετε τι εννοώ και που το πάω. Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Αυτό είναι υπερτούμπανο. Το Samsung Galaxy Tab S6 αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά παίζει να έχει και γύρω στα 300 στάρικα και μπορείς να γράψεις και μπορείς να κάνεις τα πάντα όλα. Λοιπόν, να το βρούμε κιόλας πόσο έχει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει 327 ευρώ. Για να δούμε το πιο φθηνό μοντέλο. Σου πάμε με αύξουσα τιμή. 327 ευρώ. Και μπορείς να γράψεις. Δηλώνω ερωτευμένος γιατί έχω πάρει το Note, το 10, το απλό, το light. Λοιπόν, το οποίο το Note το 10 έχει ακριβώς την ίδια οθόνη ενώ σε απόκριση με το συγκεκριμένο αν πεις να γράψεις. Και θα νομίζω ότι ναι. Είναι υπέροχο, δεν υπάρχει. Και σημειώσεις online μπορείς να κρατήσεις και να δεις τα βιντεάκια σου σε ανάλυση πόσο, τι οθόνη έχει. Κάτσε να το δούμε αυτό. Λοιπόν, μπορείς τη ανάλυση 2000x1200 pixel. Δηλαδή, μπαταρία 7000 mAh σε βγάζει άνετα. Άνετα σε βγάζει. Οπότε και πιο πολλά προγράμματα μπορείς να βάλεις και τα πάντα όλα μπορείς να κάνεις. Και όχι μόνο, πες ότι πας σε ένα απλό tablet. Δηλαδή, πες ότι θες να πας να αγοράσεις ένα tablet, ρε παιδί μας. Μην είναι αυτό. Αυτό είναι το τούμπανο. Αλλά δείτε τώρα. 300 ευρώ ένα e-book reader, 300 ευρώ ένα τούμπανο tablet. Και σας ξαναλέω, η δικαιολογία πολλών είναι ναι, αλλά τα μάτια μου, μα μου, προσωπικά τα τελευταία 3 χρόνια διαβάζω σε tablet.
δεν με ενόχλησαν τα μάτια μου από το tablet. Ίσα ίσα αλλάζω τη φωτεινότητα, βάζω σέπια. Το ωραίο είναι ότι από τις εφαρμογές, όπως σας ξαναέδειξα, τα e-book, τις e-reader εφαρμογές, μπορώ να αλλάζω και το background άμα με ενοχλεί ή οτιδήποτε από πίσω, και στα PDF αλλάζει, οπότε και τα έχω μαζεμένα όλα και διαβάζω όσο γουστάρω και με κυριλέ. Και αντί να πάρω ένα e-book reader, το οποίο μπορεί να κρατάει ένα μήνα, αλλά δε. Λοιπόν, το Apple το Pro πήρε ο πατέρας μου, κύριε, το tablet, και είναι ό,τι καλύτερο. Για να δούμε το iPad πόσο έχει. Για να δούμε το iPad, το πιο φθηνό. Το πιο φθηνό iPad νομίζω είναι το απλό, στα 10 inches, 359 ευρώ. Το μόνο κακό είναι ότι δεν έχει τόσο μεγάλη δυνατότητα, δεν είναι τόσο παραμετροποιήσιμο. Δεν μπορείς να διαβάσεις τα πάντα χωρίς να έχει συνέπειες. Με αποτέλεσμα να είναι τέλειο, να είναι ωραίο, αν θες να αγοράζεις PDF, βιβλία τα λοιπά. Αν θες απλά να το φορτώνεις και να βάζεις ό,τι θέλεις, και το α7 να πάρεις που λέει ο λόγος, δηλαδή τη δουλειά σου θα την κάνεις. Δηλαδή και με 8 inches να βρεις, το οποίο νομίζω είναι 7 inches τα πιο μικρά, 7 inches δεν βολεύουν, δεν είναι τόσο πρακτικά, και εκεί γίνεται η δουλειά σας. Αλλά με 8 inches και πάνω είστε υπερτούμπανα, δηλαδή βρείτε, πάρτε το πιο απλό tablet, το πιο ξεφτιλιζέο λέει να πάρετε, ας πούμε ένα Amazon Fire να πάρετε με 80 ευρώ, νομίζω ότι η δουλειά την κάνει και με το παραπάνω. Η μπαταρία του είναι, το ξέρω ότι είναι καλή, η μπαταρία από το iPad προφανώς και είναι καλή και κρατάει αιώνες, άμα το έχει πολύ καλή διαχείριση, αλλά κρατάει αρκετά. Οπότε, αν βάζαμε στην κλίμακα τον tablet και τον e-book reader, τα e-book readers έχουν το καλό ότι κρατάει μπαταρία αιώνια, το απολαμβάνει, σαν διαβάζει κανονικά σε χαρτί, δηλαδή είναι υπέροχη αίσθηση να διαβάζεις e-book reader, αλλά σας ξαναλέω, δεν υπάρχουν βιβλία. Είναι σαν να λέμε, όσοι έχετε ιδέα, σαν να πάρουμε κονσόλες, να βάλουμε την καλύτερη, την πιο γαμάτη κονσόλα, αλλά δεν έχει παιχνίδια. Δηλαδή, γι' αυτό απέτυχε και το Xbox την προηγούμενη γενιά, γιατί είχε την πιο τουμπάνη κονσόλα, αλλά δεν είχε παιχνίδια, δεν είχε exclusive, δεν μπορούσε να το προμηθευτείς. Είναι ακριβώς η ίδια νοοτροπία. Έχω το iPad Pro 2020 εντεκάρι. Εντάξει, ωραίο είναι, θα το ήθελα κάποια στιγμή, αλλά νομίζω ότι η δουλειά μου μπορεί να γίνει και με πιο απλά πράγματα. Αυτό νομίζω πήρε και ο πατέρας μου για να διαβάζει και το έχει και ως τηλέφωνο, γιατί παίρνει και SIM. Ναι, εγώ προσωπικά το δικό μου το tablet είναι αυτό εδώ. Είναι το Xiaomi, το Mi Pad 3, το οποίο τώρα έχει τελειώσει η μπαταρία του. Με έχει φτάσει, το έχω πάνω από 3 χρόνια. Υπερτούμπανο, νομίζω ότι σας ξαναλέω, η ιδανική οθόνη, προφανώς και όσο πιο μεγάλο τόσο πιο τέτοιο, πιο καλό, αλλά η ιδανική οθόνη που δεν κουράζει και στο χέρι, γιατί αυτό πρέπει να το κρατάς και για να διαβάζεις, αν είσαι στο κρεβάτι χαίρο πολύ. Αλλά έχει τύχει πάρα πολλές φορές, πριν από ένα χρόνο που μπορούσαμε και βγαίναμε ακόμα έξω, να θέλω να πάω για καφέ. Πήγαινα, τέλειωνα τη δουλειά μου, τέλειωνα το οτιδήποτε, αντί να πάρω, ρε παιδί μου, το βιβλίο, το οποίο βιβλίο μου ήταν μια γκουμούτσα, οτιδήποτε διάβαζα τότε. Πολλές φορές το έκανα και αυτό. Αλλά άμα είναι σε φάση που θα το έπαιρνα, αλλά μπορεί να μου έπιανε άλλο ξαναδιαβάζω, έπαιρνα το τάμπλετ. Δείτε τώρα σε σχέση. Το πάχος τους είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν έχει κάποια διαφορά. Λοιπόν, είμαστε σχεδόν στο ίδιο πράγμα. Οπότε αντί να πάρω το βιβλίο μου, έπαιρνα το τάμπλετ. Πήγαινα για καφέ, άραζα. Το έκανα πάρα πολλές φορές. Και όσοι είναι εδώ Λίμνο και πηγαίνα στον Καραγκιόζη, για παράδειγμα, θα μπορούν να το επικυρώσουν αυτό. Άραζα, έπαιρνα τον καφέ μου. Καμιά φορά άναβα και την πίπα μου παρέα. Διάβαζα. Χάζευα και τα βιντεάκια στο YouTube. Έμπαινα και στο Instagram. Έβλεπα καμιά φωτογραφία ή οτιδήποτε. Μετά ξαναγύριζα. Και λέω, όταν βαριόμουν, διάβαζε και ένα κόμικ. Μετά έπινα την πίδρα μου, μετά γυρνούσα. Οπότε τα έκανα όλα με αυτό εδώ το πράγμα και ξαναγύρναγα. Τα μάτια μου προσωπικά δεν κουράζονταν τόσο, και σας ξαναλέω, είναι πολύ καλή δικαιολογία το κουράζω τα μάτια μου, αλλά υπάρχουν τόσες εφαρμογές και πολλά tablet το έχουν ήδη προκατεστημένο να αλλάζεις την οθόνη, να αλλάζεις το χρωματισμό όλο πίσω, να το κάνεις σε σέπια, με αποτέλεσμα να μην ταλαιπωρείτε. Οπότε αν βάλω αυτά τα δύο σε μια ζυγαριά, το tablet κερδίζει κατά πολύ, κυρίως για ευχρηστία και για οικονομία. Δηλαδή, όσο κάνει αυτό, λοιπόν, εγώ παζάρευα λεφτά 2-3 μήνες και πήρα, αλλά όπως λες και με λιγότερα κάνεις τη δουλειά σου και καλύτερα, μη σου πω ακριβώς. Εντάξει, το τι θες μετά είναι θέμα, εν τω μεταξύ αυτό ξαφνικά αποφάσισε ότι θέλει να δώσει μεγαλύτερη φωτεινότητα από ό,τι πρέπει.
Λοιπόν, η διαφορά με τα Apple είναι ότι μια φορά τα παίρνεις και μετά από 5 χρόνια παίρνεις άλλο tablet. Αυτό ισχύει, αυτό ισχύει. Καραγκιόζη και Νεφέλη και τα δικά μου στέκια. Ακριβώς. Αν τα προσέχεις, ναι, εννοείται. Και γενικά ρε παιδί μου, η Apple είναι ποιότητα. Αλλά εμένα αυτό που δεν μου αρέσει συγκεκριμένα, αν κάποιος πει να πάρει iPad ή οτιδήποτε για να κάνει μια τέτοια δουλειά, είναι ότι δεν μπορείς να το φορτώσεις τόσο εύκολα με ό,τι θες. Πρέπει όλα, αν δεν κάνω λάθος, να τα περάσεις από το iTunes και είναι μια ταλαιπωρία. Ενώ σε ένα απλό tablet τα φορτώνεις στη SIM, on the go, μπαμπαμπ, τέλειωσες, μπαμπαμπ. Τα πέρασες και είσαι κομπλέ. Τα διαβάζεις και είσαι άνετος. Λοιπόν, και προφανώς όλα, ό,τι προσέχεις κρατάει. Σας ξαναλέω, το tablet μου το έχω 3 χρόνια και με αυτό κάνω μαθήματα. Δηλαδή πήγαινα στο σπίτι ενός παιδιού να κάνω μάθημα, συνδεδεόμουν στο WiFi, άνοιγα το OneDrive μου από μέσα, όλες τις μου σημειώσεις εδώ μέσα. Δηλαδή μπορώ να πω ότι ό,τι έχω βγάλει, και σας ξαναλέω, κάνω και δουλειά, δεν είναι ότι μόνο διασκεδάζω, βγάζω και δουλειά με αυτό. Και μετράει, προφανώς και μετράει. Γι' αυτό αν είστε στο δίλημα e-book reader ή tablet, αν ήσασταν στο εξωτερικό θα σας έλεγα πάτε για ένα e-book reader, 10 χρόνια θα το έχετε, δεν θα το φορτίζετε σχεδόν ποτέ, μια φορά κάθε μήνα και θα διαβάζετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε, θα αλλάζετε τις γραμματοσειρές σας, θα είστε κύριοι του τι έχετε στην τσέπη σας και θα κάνετε τη δουλειά σας άνετα. Αλλά δυστυχώς εδώ στο Ελλάδα, όσο μπροστά και να προχωράμε, και αλήθεια είναι ότι κάνουμε πολλά βήματα σε σχέση με το παρελθόν, δυστυχώς η τιμή των e-book που υπάρχει δεν μας το επιτρέπει και επίσης δεν μας το επιτρέπει αυτό και η μικρή τέτοια. Α, επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό, βέβαια κάποια e-book το έχουν περάσει αυτό, μπορείς να ακούς, ειδικά στα Kindle, μπορείς ενώ διαβάζεις, έχεις το βιβλίο σου, το διαβάζεις, γυρνάς, να ακούς και το βιβλίο σε, να στο διαβάζει. Βέβαια αυτό το κάνουν και τα tablet. Ή μπορείς να ακούσεις τα audiobook σου. Βέβαια στο tablet μπορείς να είσαι ακόμα πιο, είναι ακόμα πιο εύχριστο αυτό, γιατί το e-book είναι λίγο τα μενού του, αν και τα περισσότερα πλέον τρέχουν Android, είναι λίγο πιο δύσχρηστα σε σχέση με ένα tablet. Κόστα δεν είναι θέμα χρωματισμού. Ο ρυθμός ανανέωσης της οθόνης που είναι στα 60 Hz είναι το πρόβλημα στα tablet. Ναι, σε αυτό θα πω ότι έχεις ένα point που δεν το είχα σκεφτεί, αλλά μετά από 3 χρόνια συνεχούς χρήσης μπορώ να πω, έχω διαβάσει πολύ περισσότερο σε tablet και μπορώ να πω ότι πραγματικά περνάω πολύ περισσότερο χρόνο μπροστά από ένα tablet να διαβάζω. Δεν έχει ταλαιπωρηθεί, τα μάτια μου δεν έχουν ταλαιπωρηθεί τόσο όσο για παράδειγμα τώρα που είμαι τον τελευταίο χρόνο μπροστά από μία οθόνη στον υπολογιστή και κάνω δουλειά στον υπολογιστή. Δηλαδή στο tablet μου ήμουν πολύ πιο άνετος. Και εγώ στα tablet iPad παίρνω. Τώρα πήρα καινούριο Air. Το προηγούμενο μου κράτησε 6 χρόνια. Αλλά αν κάποιος το θέλει κυρίως για βιβλία, καλύτερα Android. Ακριβώς, ακριβώς. Αν το θες για βιβλία κυρίως και να διαβάζεις, πας Android. Βέβαια, σας ξαναλέω, σε αίσθηση, και όσοι έχετε πιάσει, μπορείτε να το καταλάβετε αυτό, το e-book δεν το φτάνει το tablet. Δηλαδή, είναι χαρτί. Είναι σε φάση, είναι σαν να έχεις το κανονικό στο βιβλίο μπροστά. Και αν με ρωτούσατε πάλι θα σας έλεγα ότι μακάρι να υπήρχε ποικιλία, να μπορώ να διαλέξω μόνο e-book, θα διάλεγα μόνο e-book, αλλά e-book reader βασικά. Αλλά δυστυχώς ακόμη έχουμε πολύ μεγάλο μέλλον σε όλα αυτά. Τώρα, τι άλλο ήθελα να σας πω σήμερα. Εν τω μεταξύ το αστείο ποιο είναι, ότι στο εξωτερικό τσικάροντας τιμές, γιατί έψαχνα να βρω ρε παιδί μου διάφορα e-book readers και αυτά, μην νομίζετε ότι παίζουν καλύτερες τιμές σε κάποια. Σε κάποια ναι, σε κάποια όχι. Δηλαδή, αν πας σε ένα κινέζικο site να ψάξεις e-book reader, θα μας πάει εκεί στα 180-200 plus, που και πάλι καταλαβαίνεις ότι σε αυτή την τιμή, σε αυτό το εύρος τιμής, για 7,8 ίντσες και για 8 ίντσες, είναι μονόδρομος. Δηλαδή, καλύτερα πάρει το Kindle, σας ξαναλέω. Όσοι θέλετε, είναι όλοι τέτοιοι. Είναι πανάκριβα. Μην νομίζεις, ξαναλέω, πάρα πολλοί έχουν την ψευδαίσθηση από το εξωτερικό. Το μόνο που μπορεί να συμφέρει, το μόνο που μπορεί να συμφέρει κάποιον, είναι να μπει στο eBay. Λέει, εγώ μόνο κινητά Apple δεν παίρνω επειδή τα σπάω. Εσύ, Γιώργο, τα σπάς και σε μια μέρα. Οπότε, θες ένα Nokia 3310 τα παλιά που δεν σπάει ποτέ. Για παράδειγμα,
Δείτε τώρα. Έχει το παλιό το Kindle, το οποίο έχει 17 συνταμεταφορικά από το United Kingdom, από την Αγγλία. Αυτά εδώ για παράδειγμα, αν το πάρει κάποιος, θα πληρώσει 40 ευρώ. Τα 47 ευρώ όμως θα πάρει μια συσκευή η οποία δεν έχει καλή μπαταρία. Και πολλές φορές θα χρειαστεί την μπαταρία να την αλλάξεις. Με αποτέλεσμα να δώσεις κανένα 20 ακόμη για την μπαταρία. Οπότε θα φτάσει γύρω στα 70 ευρώ για να πάρεις κάτι το οποίο έχει ακριβώς την ίδια τιμή με το να αγοράσεις το Kindle το ίδιο, το καινούργιο το μοντέλο από το, από το site της Amazon. Δηλαδή το πιο απλό μοντέλο είμαστε στις 69 λίρες. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι δεν. Αν θες να αγοράσεις κάποιο πιο απλό εκεί στα 40 ευρώ και να πεις ότι ξέρεις κάτι αυτό είναι, θα είναι ένα απλό και τέλος, μέσα. Βολεύει. Δηλαδή εντάξει. Αλλά είναι θέμα επιλογών. Για παράδειγμα, εγώ έχω αυτό εδώ. Το Nuke Simple, το Touch. Αυτά εδώ όλα έρχονται με ελαττωματική μπαταρία. Δεν τα ήξερα, τα έμαθα μετά αφού τα πλήρωσα. Δηλαδή, έχω δώσει λεφτά για... Οπότε, πρώτα παθαίνεις και μετά. Και επίσης, πολλά από αυτά έρχονται με κλειδωμένο το Wi-Fi. Δηλαδή, έχει πειραχτεί το λογισμικό σε πολλά από αυτά για να μην μπορεί να συνδέεται στο store. Οπότε εσύ αν θες να μπεις π.χ. στο η Barnes έχει πάρα πολύ ωραίο shop, είναι αντίστοιχο της Amazon. Αν θες για να αγοράσεις βιβλία, παραδείγματος χάρη, αν και πάρεις ένα tablet της Barnes, ένα e-book reader της Barnes & Noble, έχει πάρα πολύ ωραίο store, αλλά τα περισσότερα, ας πούμε, αν τα αγοράσεις από Κίνα ή από eBay για παράδειγμα, έρχονται με κλειδωμένο το Wi-Fi γιατί είναι περασμένα σε άλλους λογαριασμούς. Με αποτέλεσμα να περνάς μέσω καρτούλας SD, εγώ τα έχω περάσει τα βιβλία με SD, αλλά και πάλι, εντάξει, είναι σύνολο κάθε 40, δεν αξίζει. Δηλαδή το λέμε πόνο καρδιάς, αλλά δεν αξίζει, πραγματικά δεν αξίζει. Όχι. Το συγκεκριμένο, fun fact, αυτό εδώ για παράδειγμα, το τρίτης γενιάς στο Amazon, το είχα βρει στο Insomnia 30 ευρώ. 30 ευρώ στο Insomnia μεταχείριστο με δερμάτινη θήκη και είναι η αγορά που μετανιώνω που δεν έκανα ποτέ. Το πρότεινα όταν ήμουν στο στρατό στον υπεύθυνό μου στο καψιμί και το αγόρασε αυτός. Και μετά τον έβλεπα να διαβάζει και ζήλευα, γιατί ήταν υπέροχο. Το είχα βρει 30 ευρώ, το συγκεκριμένο το είχα βρει 30 ευρώ. Και άμα το βρείτε 30 ευρώ, αγοράστε το. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Αλλά επειδή δεν θα το βρείτε 30 ευρώ πλέον, πέταξε το πουλάκι. Οπότε τα ξεχνάμε. Γιατί ήμουν από αυτούς που έλεγα μπείτε eBay. Είχα κάνει και επεισόδιο τότε. Είχα κάνει ολόκληρο επεισόδιο unboxing για να αγοράσεις tablet από το e-book reader από το eBay. Δυστυχώς μετά από προσωπική εμπειρία δεν αξίζει. Δυστυχώς δεν αξίζει. Τα λεφτά σου καλύτερα δώστα να πάρεις κάτι άλλο πραγματικά. Οπότε την επιλογή του eBay την ξεχνάμε, πάμε μακριά. Λοιπόν, για να δω τι λέτε. Και εγώ χρόνια απλάκιας, φαντάζομαι το πρώτο μου iPhone ήταν το iPhone 3G, πολύ ωραίο κινητό τότε. Θυμάμαι το σοκ που είχα πάθει όταν είχα πιάσει το πρώτο iPhone στα χέρια μου. Πότε ήτανε, το είχε φέρει ένας πελάτης, δούλευα στο πρακτορείο προπό του χωριού διακοπές γίνοντας φοιτητής και το πιάσα στα χέρια μου και είχα πάθει σοκ όταν ζούμαρα και βλέπω τι γραμματοσυρά είναι η crispy. Πραγματικά ήταν απίστευτο. Λοιπόν, και εγώ πάντα Apple παίρνω, αλλά θυμώνω πολύ γρήγορα και τα σπάω. Αλλά τώρα έχω σοβαρευτεί και σπάω μόνο τα modem router. Κώστα, εγώ χρησιμοποιώ full το Google Play για e-books, γιατί βολεύει πάρα πολύ η μετάφραση που έχουν. Υπάρχουν αντίστοιχες e-book εφαρμογές με μετάφραση στα ελληνικά, εννοείς για να αγοράζεις, να αγοράζεις βιβλία από το... Η αλήθεια είναι ότι όντως το Google Play, αν πάμε, νομίζω ότι στο Google Play, για πάμε λίγο στα βιβλία του Google Play. Σου δίνει και ωραία preview άμα θες να διαβάσεις. Για να δούμε. Ελληνικά βιβλία, που είμαστε. Όλα αυτά είναι με αγγλικά τέτοια. Μπορώ να διαλέξω γλώσσα από κάπου. Βιβλία ελληνικά. Για να δω τι θα βγάλει. Τώρα αυτό είναι βιβλία στα ελληνικά. Έπιασε άλλο τέτοιο. Αντίστοιχη εφαρμογή για να μπορείς να αγοράσεις, δυστυχώς δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό είμαι λίγο off. Οι εκδοτικοί κάνουν τις δικές τους, δηλαδή υπάρχουν κάποια βιβλιοπωλεία τα οποία, αν θες παραδείγματος χάρη, καλά το ο E-Αναγνώστης είναι ένα πολύ ωραίο blog το οποίο ασχολείται, το διαβάζω εδώ και χρόνια.
Οι εκδόσεις, όλες οι εκδοτικοί, όλοι οι εκδοτικοί κάνουν τα δικά τους, αλλά ας πούμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά. Για παράδειγμα, 10 ευρώ. 10 ευρώ, 10 ευρώ, 10 πλάς. Η πανούκλα του Καμί, 10 ευρώ. Το οποίο η πανούκλα του Καμί σε κανονικό αντίτυπο έχει 3 ευρώ. Δηλαδή, 10 ευρώ το e-book, 10 ευρώ το e-book, 3 ευρώ το κανονικό βιβλίο. Το οποίο είναι τρομερό, διαβάστε την πανούκλα του Καμί, είναι όλα τα λεφτά. Μαζί με τον ξένο και την πτώση, πάνε πακέτο. Οπότε, ραγίζεις κάτι και στην αρχή δεν με ένοιαζε επειδή μου τα αγόραζε ο πατέρας μου και τώρα μου είπε ότι άμα τα ξανασπάσω. Okay. Λοιπόν, πάντως δείτε τώρα όμως έτσι διαφορές. Λεφτά, λεφτά. Και πραγματικά δεν το κάνω για να πω κάτι για τους εκδοτικούς ή οτιδήποτε, και αυτοί λεφτά θέλουν. Αλλά φίλε, πονάει. Και λες καλύτερα να δώσω όσο. Ας μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Είμαστε. Και όσοι το δείτε στο YouTube δεν θα είστε και 200.000, ούτε σε αυτό κοροϊδευόμαστε. Μεταξύ μας πάλι θα είμαστε. Καλύτερα να τα δώσεις να πάρεις ένα tablet. Δώσε και 300 ευρώ να πάρεις ένα tablet. Θα το βγάλεις από τα βιβλία που δεν θα αγοράσεις ποτέ. Δηλαδή είναι το πιο ρεαλιστικό πράγμα που μπορώ να πω σε κάποιον. Δηλαδή, δώσ' τα λεφτά. 300 ευρώ, πάρε ένα καλό tablet. Θα τα βγάλεις από τα βιβλία που δεν θα αγοράσεις ποτέ. Θα τα διαβάζεις σε PDF και θα χαίρεσαι. Και θα λες, ρε φίλε, μέχρι να βάλουν μυαλό και να μπουν σε normal τιμές. Γιατί προσωπικά και το λέω εδώ και καιρό, θέλω να αγοράζω βιβλία e-book. Θέλω να δίνω τα λεφτά μου για να αγοράζω βιβλία e-book. Γιατί με βολεύει. Δηλαδή, ο παράδεισός μου είναι και μακάρι, ας μου βάλουν να πληρώσω συνδρομή, δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, δίνω το χρόνο κοντά στο κατοστάρικο και 150-200 ευρώ άλλη φορά, ανάλογα με το τι μαθήματα κάνω, για να αγοράζω βοηθήματα. Βοηθήματα για φυσική, για χημεία, για βιολογία. Και αν πάω, ας πούμε, για παράδειγμα στο Σαβάλα, που το Σαβάλα τον έχω χρυσοπληρώσει, το έχω ακουμπήσει, κάθε χρόνο του κουμπάω μερτικό, ρε παιδί μου. Θέλω να τα αγοράσω σε ψηφιακή μορφή, να τα έχω, ρε παιδί μου, και ας μην είναι εύχριστο, ας υπάρχει μόνο μία εφαρμογή του Σαβάλα για παράδειγμα, να τα διαβάζω μόνο εκεί, αλλά να μπορώ να τη βάλω και στο tablet να κάνω τη δουλειά μου στο δρόμο. Να δώσω, εντάξει, 100 ευρώ έχει το κανονικό βιβλίο, να δώσω το αντίστοιχο, ρε παιδί μου, το οποίο είναι ψηφιακή μορφή, εντάξει. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Λέει από τον ψυχογιό που αγόρασα πρόσφατα 3 βιβλία, μου έδωσαν δώρο κωδικούς. Α, καλό αυτό. Πολύ καλό αυτό. Αλλό, γεια σου αδερφέ. Καλησπέρα. Καλό αυτό. Είναι όπως όταν λέγαμε για τα τέτοια. Στο επεισόδιο που σας είχα δει τα strategy guides, αν αγοράσεις τα strategy guides, σου δίνουν και το τέτοιο, πώς το λένε, και κωδικούς για να τα κατεβάσεις ψηφιακά. Εκεί ναι, εκεί τους παραδέχομαι. Αλλά άμα τα αγοράσω, ναι, μεν βολεύει, προφανώς και βολεύει. Αλλά ρε παιδί μου, θέλω να αγοράσω ξεχωριστά βιβλία. Δεν θέλω να τα πάρω και ψηφιακά και στο τέτοιο. Τέλος πάντων, είναι λίγο μια πικρή ιστορία όλο αυτό. Έχει βιβλιοπωλεία τα οποία είναι αποκλειστικά αφιερωμένα σε αυτό. Αλλά για παράδειγμα, πάμε να δούμε κάποια βιβλία. Τώρα, εντωμεταξύ, ούτε διαφήμιση κάνω ούτε τίποτα. Είναι τυχαία site τα οποία βρήκα. Βιβλιοπωλεία είναι και μπράβο που είναι και μπροστά γιατί το προμοθάρουν και το προωθούνε. Αλλά, άμα δεις την τιμολόγηση, ρε παιδί μου. Άτσι να δούμε e-books, πού στον Κόρκα. Όλα αυτά υποτίθεται ότι είναι e-books.gr, ωραία. Και λέει τώρα το βιβλίο το οποίο λέει Mediterra Books, 22 ευρώ. Πόσο να έχει κανονικά. Α, κάτσε. Α, βρούμε, βασικά κανένα κλασικό έχει. Α, δούμε Lovecraft. Α, βρούμε Lovecraft, ρε φίλε. Lovecraft. Α, δούμε, έχει Lovecraft. Λοιπόν, αν βρούμε, έχει καλός. Lovecraft, Dunwich, ο τρόμος του Dunwich, ένα από τα αγαπημένα. Πολύ ωραία εξώφυλλα παρεμπιπτόντως. Πάρα πολύ ωραία εξώφυλλα. Για να δούμε ο τρόμος του Dunwich. Για να δούμε πόσο θα το βρούμε το συγκεκριμένο. Λοιπόν, σε κανονικό βιβλίο, ο τρόμος του Dunwich. Το βλέπετε έτσι, 8,99 σε έκπτωση. Για να δούμε αν υπάρχει. Μπορεί να συμφέρει, μπορεί και όχι, δεν ξέρω. Λοιπόν, για πάμε να δούμε στο τέτοιο. Ο τρόμος του Dunwich. Εντάξει. Το συγκεκριμένο, δείτε το εξώφυλλο, εκδόσεις Οξύ, 8,86, κανονικό βιβλίο. Για να πάμε πάλι πίσω, πού το είχα, άμα το μεταξύ δεν βλέπω κιόλας, γέρασα.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Άντε. 8.91. Σε έκπτωση. 8.91 σε έκπτωση ψηφιακό. Πού το? 8.86 σε κανονική μορφή. Δηλαδή, εδώ κάπου λες... Γιατί? Βάλ το 5 ευρώ, βάλ το 4 ευρώ που νομίζω είναι πολύ καλή τέτοια. Πλέον δεν πληρώνει κάποιος δικαιώματα στο Lovecraft για να φτιάξει τα βιβλία του. Γι' αυτό και αρχίζουν σιγά σιγά να τα μεταφράζουν. Δηλαδή, το μόνο κόστος είναι ο μεταφραστής. Το παιδί που έκατσε και έκανε τη μετάφραση, ο καθηγητής ο οποιοσδήποτε ήταν που έκατσε και έκανε τη μετάφραση, που το πήρε, το μετέφρασε, το αίσθησε και το έδωσε. Ένα άτομο, δύο άτομα τα κάνουν αυτά τα συγκεκριμένα. Το οποίο βγαίνει ρε παιδί μου και σου λέει, και δεν νομίζω ότι και από αυτό το βιβλίο για παράδειγμα, δεν ξέρω και πώς λειτουργεί το σύστημα, αν παίρνουν ποσοστά ή αν πάει κανονικά. Είναι κάτι το οποίο δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Αλλά δεν νομίζω ότι από τα 9 ευρώ, από τα 8 ευρώ τα παίρνει το 50% το παίρνει ο μεταφραστής. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή στην ουσία μιλάμε για καθαρό, πολύ μεγάλο καθαρό κέρδος. Λοιπόν, μα εφόσον δεν έχει έξοδα εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας, δεν έχει λογική να είναι πιο ακριβό. Ακριβώς. Αυτό είναι το επιχείρημα που θέτω όταν κάθομαι και κάνω τέτοιες συζητήσεις. Δηλαδή, είναι πιο ακριβό γιατί, να σας το δώσω ακόμα πιο απλά. Ένας καινούριος συγγραφέας πάει να δώσει το βιβλίο του. Δεν θα το δώσει το βιβλίο του εκτυπωμένο σε α4. Θα δώσει το αρχείο, θα το στείλει με email, που το αρχείο είναι ήδη έτοιμο. Θα δώσει το Word βασικά. Ή το PDF και τέτοια θα το δώσει και στο Word για να μπορεί να γίνουν διορθώσεις. Δηλαδή το αρχείο είναι έτοιμο. Ο εκδοτικός απλά θα πάρει το αρχείο που το έχει ήδη, είμαι σίγουρο ότι όλοι οι εκδοτικοί, γιατί δεν γίνεται αλλιώς δουλειά. Λογική αυτό επιτάσσει. Να έχει τα αρχεία όσα εκδίδεις σε ψηφιακή μορφή. Γιατί δεν κάθεσαι με την ψηφίδα πριν από όπως 200 χρόνια, 300 χρόνια πριν να βάζεις το βιβλίο. Ανοίγεις το φάκελο, το τάδε βιβλίο του Κωνσταντίνου Σάλιακα. Στείλ το στο τυπογραφείο, φτιάξε το εξώφυλλο, τροποποίησε το λίγο την τέτοια που θες και στείλ το. Δεν κάθεσαι να το βάλεις γραφίδα-γραφίδα όπως ήταν κάποτε. Με αποτέλεσμα όλο να γίνεται ψηφιακά. Από τη στιγμή που όλοι οι εκδοτικοί έχουν το αρχείο για κάθε βιβλίο που εκδίδουν ψηφιακά, υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση να εκδίδει ένας εκδοτικός βιβλία χωρίς να έρχει το ψηφιακό αρχείο κάπου. Τροποποίησέ το και δώσ' το σε e-book. E-book να μπορείς να αλλάξεις και τη γραμματοσειρά, να αλλάξεις και το τέτοιο. Δηλαδή και άντε να θέλει μια γενική, θα φτιάξει μια πλατφόρμα η οποία θα είναι για όλα, θα είναι το ίδιο, θα το κάνεις ένα-ένα. Δηλαδή θα περάσεις το βιβλίο μέσα και μέσα στην πλατφόρμα θα το φτιάχνεις για όλα. Ο μόνος λόγος που μπορώ να φανταστώ είναι ότι αν τα βάλουν πολύ φθηνά θα κόψουν πωλήσεις από τα μικρά βιβλιοπωλεία, αλλά και πάλι μπορούσαν να βάλουν ένα 20... Να το θέσω και για τα μικρά βιβλιοπωλεία. Αυτή τη στιγμή θα πω ένα όνομα. Public, πρωτοπορία και ποιο είναι το άλλο. Άλλο ένα, δύο παίζουνε. Ποια μικρά βιβλιοπωλεία? Δηλαδή πόσοι από εσάς αγοράζετε από μικρά βιβλιοπωλεία, πείτε μου. Τώρα πλέον ειδικά τον τελευταίο χρόνο, πόσοι από εσάς πήγατε σε μικρό βιβλιοπωλείο και αγοράσετε βιβλίο? Εγώ προσωπικά ό,τι βιβλίο και αγόρασα, πολλά βιβλία τον τελευταίο χρόνο. Public, πρωτοπορία και ποιο είναι το άλλο γάμο του κολλά, πολιτεία. Πρωτοπορία, αυτά το τρίπτυχο παίζει. Συν κανένα 2-3 ξεχωριστά που κανένα λεμόνι πώς λέγεται και κανένα 2-3 ακόμα. Λοιπόν, πιστεύω ότι επειδή είναι σε έξαψη τώρα το e-book, δεν νομίζω, πάντα έτσι ήτανε, όχι, ίσα ίσα. Ποια μικρά βιβλιοπωλεία δεν τους... Ακριβώς, δηλαδή ο εκδοτικός οίκος τα περισσότερα βιβλία δεν τα πουλάει στο μικρό βιβλιοπωλείο. Το μικρό βιβλιοπωλείο θα αγοράσει 3 αντίτυπα. Ο εκδοτικός οίκος θέλει ποσότητα. Τώρα, πολύ καλό επιχείρημα είναι και όντως ισχύει, όπως το έθεσε, θα κόψουν, όχι από τα μικρά βιβλία, θα κόψουν γενικά πώλησης. Γιατί αν εγώ το βιβλίο το βρίσκω 5 ευρώ ψηφιακό, ενώ το άλλο έχει 10 ευρώ, προφανώς εγώ θα το αγόραζα ψηφιακό. Αλλά
εδώ πέρα είναι, είναι καθαρά θέμα ψυχολογίας το βιβλίο. Γιατί όντας αρκετό χρόνο μέσα στο χώρο των βιβλίων, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο κόσμος αγοράζει. Δεν, αν εγώ διαβάζω, θα αγοράσω και τα κανονικά μου, δεν θα τα αγοράσω όλα ψηφιακά. Δηλαδή, μπείτε στο Bookstagram και πάρτε 100 άτομα που ασχολούνται εντατικά με την ανάγνωση βιβλίων. Και τα 100 άτομα θα σας πούνε, θέλω το βιβλίο μου κανονικά, οπότε θα αγοραστεί το βιβλίο. Το μόνο που μπορώ να καταλάβω είναι ότι επίτηδες τα κρατάνε για να μην αρχίσει ο κόσμος να αγοράζει. Αλλά είναι χαζό, γιατί, σας ξαναλέω, αυτός που θέλει να αγοράσει e-book, αυτός που θέλει να αγοράσει κανονικό βιβλίο θα το αγοράσει. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτός που θέλει κανονικό βιβλίο να μην το αγοράσει. Αγαπάω το Lovecraft, τα έχω όλα σε PDF. Τα έχω όλα του Lovecraft σε PDF. Αλλά έχω αγοράσει τη συλλεκτική στα αγγλικά. Έχω αγοράσει τα πάντα στα ελληνικά. Δηλαδή, το έχω αγοράσει 2 φορές. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Αν κάτι το λατρεύεις, κάτι σου αρέσει, θα το δώσεις. Αλλά γιατί να μην έχω και την ευκολία. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο σαμποτάζ που θα μπορούσε να κάνει κάποιος στον εαυτό του. Είναι εξτρά λεφτά. Αλλά για κάποιο λόγο φαίνεται ότι ακόμη, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, δεν το θέλουμε αυτό. Λοιπόν, παίζει να υπάρχει κάποια μετοχική διασύνδεση μεταξύ μεγάλων βιβλιοπωλείων και εκδοτικών οίκων. Αυτό η αλήθεια είναι ότι ό,τι και να πω δεν έχει, δεν μπορώ να το πω. Αν δεν είμαι σε βιβλιοπωλείο μέσα, δεν μπορείς να το απαντήσεις. Και δεν νομίζω, είναι νομίζω στους οίκους, στους εκδοτικούς οίκους. Μικρά βιβλιοπωλεία είναι σε φάση σελίδα κύβος για το νησί, αλλά δεν βασίζονται ακριβώς αυτοί τα μικρά βιβλιοπωλεία. Όσοι είμαι στη Λίμνο. Η Λίμνος αυτή τη στιγμή είχε 3-1-2, είναι η Εστία, ο Κύβος, η Νέα Σελίδα. Αυτά τα 3. Από αυτά τα 3, ο Κύβος φέρνει βιβλία. Αλλά ο Κύβος, η Εστία για παράδειγμα, τα βγάζει τα λεφτά της, όχι από τα βιβλία που πουλάει, από τα βοηθήματα τα βγάζει τα λεφτά της και από τα βιβλία αγγλικών. Ο Κύβος τα λεφτά του τα βγάζει από τα βοηθήματα και από τα χαρτικά που πουλάνε. Η Νέα Σελίδα, η οποία πλέον είναι Νέα Σελίδα, δεν είναι κάτω, νομίζω. Τα βγάζει τα λεφτά της, έχει πολύ περισσότερα βιβλία, έχει πολύ μεγάλη, αλλά οπότε πάω. Μόνο εγώ είμαι μέσα. Δηλαδή, αν περάσει κανένας περαστικός να αγοράσει κανένα βιβλίο. Εντάξει. Λοιπόν, ακριβώς, όποιος είναι τακτικός αναγνώστης δεν αγοράζει από μικρά βιβλιοπωλεία. Ακριβώς, γιατί τα παίρνεις με το κιλό και βρίσκεις βιβλία τα οποία στο μικρό. Βέβαια, η αλήθεια είναι, αν είσαι τακτικός κάπου και σε ξέρουνε, μπορούν να σου κάνουν και καλύτερες τιμές ίσως, αλλά θα παραγγείλουν 1-2 βιβλία. Ο εκδοτικός δεν θα βγάλει από τα 1-2 βιβλία. Ο εκδοτικός θα βγάλει από τις μαζικές πωλήσεις. Απλά, δεν ξέρω, διορθώστε με, είμαι ανοιχτός σε συζητήσεις, αλλά αν υπάρχουν επιχειρήματα, πείτε τα μου, μπας και βγάλε με μια άκρη. Για μένα, στη δική μου οπτική, με τη δική μου οπτική, αυτό που βλέπω είναι ότι, ξέρεις κάτι, κόβουνε μόνοι τους ένα κομμάτι το οποίο πρακτικά για να το φτιάξεις δεν πρέπει να είναι τόσο πολύ δύσκολο. Δηλαδή, να βγάλεις στην αγορά. Εν τω μεταξύ, κάτσε να το βάλω σε φάση να φαίνεται κιόλας. Να φαίνονται αυτά που λέτε. Να αλλάξω λίγο το χρώμα, αλλά όλα λευκά είναι γάμο το. Λοιπόν, τι στο καλό, όλα τα φώτα λευκά. Για να το βγάλει στην παραγωγή, δεν πρέπει να είναι τόσο ακριβώς. Ξαναλέω, όλοι οι εκδοτικοί και τα βιβλία που βγάζουν τα έχουν ήδη ψηφιοποιημένα. Δεν υπάρχει εκδοτικός που να μην έχει ψηφιοποιημένο βιβλίο πλέον. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Γι' αυτό είναι και εκνευρίζω. Πρέπει να δούμε κανένα άλλο. Τώρα πλάκα έχει, γιατί όχι να μην τα ψάξουμε, ρε παιδί μου. Α, πάμε να δούμε το Lock and Key που έχει γίνει και είναι κόμικ. Και βιβλίο και κόμικ και τα πάντα όλα είναι. Λοιπόν, και έχει γίνει και σειρά στο Netflix, πολύ ωραία σειρά, δείτε τι, αξίζει. Λοιπόν, για πάμε, 12:35, για να δούμε, θα το βρούμε και υποτίθεται, προσέξτε τώρα. Σε αυτά πρέπει να βγάλει κέρδος και το κατάστημα που τα πουλάει, έτσι. Λοιπόν, Lock and Key, για να δούμε πού θα το βρούμε, 12:30. Λοιπόν, 12:30 στο πιο φθηνό βιβλιοπωλείο με παράδοση, ok, 12:30. Για να δω τώρα, 12:30, 12:35. Okay. Θα μου πεις, μα Κώστα, είναι και τα μεταφορικά. Αν μπεις στο Lock and Key, θα δεις το πιο φθηνό βιβλιοπωλείο, θα σου βάλει για τα έξτρα μεταφορικά. Ναι, αλλά για να το διαλογίσω, εγώ θα πάρω και 2-3 βιβλία ακόμα παραπάνω. Βέβαια, έρθαν τώρα μόνο σου τα λες.
Ναι, εδώ υπάρχει ένα point. Σου λέει για να τα αγοράσει ο Κώστας από 12 και 30, για να δικαιολογήσει τα 3 ευρώ, και πραγματικά ξέρω πολύ κόσμο που το κάνει αυτό, θα αγοράσει και 2-3 πράγματα από πάνω, για να πεις ότι δικαιολογούνται τα μεταφορικά. Λοιπόν, εν τω μεταξύ λέει βάλε μια black screen εικόνα. Όντως, πλάκα-πλάκα, θα προσθέσω μια εικονίτσα προσθήκη. Δώστε μου 2 λεπτάκια, μια εικόνα. Να ψάξουμε να βρούμε μια εικόνα, εντάξει. Γιατί δεν γίνεται η δουλίτσα από πίσω, φαίνεται πολύ άσχημο, τουλάχιστον να μπορούμε να διαβάζουμε αυτά που στέλνετε εσείς. Λοιπόν, το μεταξύ κάπου πρέπει να υπάρχουν. Reviews, λοιπόν, που τα έχω τα φόντα. Λοιπόν, για κάτσε να δούμε καμιά εικόνα που να φαίνεται. Γιατί δεν μπορώ να βρω. CTN, δώστε μου λίγα νανοδευτερόλεπτα, σας παρακαλώ. Λοιπόν. Α, θα βάλω αυτό. Γιατί όχι, πλάκα έχει. Όχι, GIF είναι αυτό, δεν θα βάλω αυτό. Θεέ μου, τι βάζω. Νανοδευτερόλεπτα, παιδιά, μην πάτε πουθενά που είμαστε. Λοιπόν. Να βάλουμε αυτό. Ποιο να βάλω. Θα ψάχνω να βρω μια εικόνα καλή να βάλω από πίσω που να φαίνεται όμορφο αυτά που γράφουμε. Λοιπόν... Α, βάλω αυτό εδώ, δεν πειράζει. Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, κάτσε να το πάμε με Alt. Το κόβουμε από εδώ. Λοιπόν, οπότε τώρα τυπικά θα το περάσουμε πιο κάτω από το chat και νομίζω ότι τώρα το chat μας θα φαίνεται όμορφα και καλά. Απλά σε φάση να μετακινήσω λίγο και το chat, όχι αυτό, να μετακινήσω λίγο και το chat προς τα εδώ. Ωραία, προκειμένου να ας πάει και αυτό λίγο πιο εδώ. Ρε Κώστα, έτσι πετάνε τους retailers. Τι λέει. Α, εγώ ας πάμε τη σειρά. Γεια σου, καλησπέρα. Εγώ Αθήνα αγοράζω πολύ από τον Ποθητό, ο οποίος βγάζει καλές τιμές. Και μετά Πολιτεία και Solaris για κόμιξ. Προσπαθώ να αποφεύγω public και η αλήθεια είναι, αρκετοί το κάνουν αυτό. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα Έλενα. Πραγματικά συγχαρητήρια για αυτές τις εκπομπές, ό,τι πρέπει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρε Κώστα, έτσι πετάνε τους retailers έξω από το παιχνίδι. Θα είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Το ίδιο γίνεται και στα video games. Το δέχομαι. Αλλά, και ένα μεγάλο αλλά. Το θέμα είναι ότι όποιος είναι να αγοράσει το Discord, τώρα Γιώργο δεν μπορώ να το βρω το Discord, θα το βρω, μας το βάλει ο Παναγιώτης. Εγώ που ούτε να αγοράσω, θα αγοράσω ρε παιδί μου, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αγοράσω, σου ξαναλέω. Και κόμικ θα αγοράσω και τα πάντα όλα θα αγοράσω. Αλλά το θέμα είναι ότι κοστίζει ρε. Γιατί, για παράδειγμα, να μπεις στο εξωτερικό, οι διανομής πλέον είναι το Amazon και κανένα 2-3 Barnes & Noble και κανένα 2-3 άλλοι μεγάλοι retailers. Πλέον έχει περάσει άλλο επίπεδο τα του εξωτερικού. Αλλά σε φάση, από τη μία σκέφτεσαι τα μικρά βιβλιοπωλεία, αλλά δεν ξέρω, μέσα στο μυαλό μου τουλάχιστον είμαι της άποψης ότι θα βρεθεί άκρη και για τα μικρά βιβλιοπωλεία. Δηλαδή όπως επιβίωναν τόσα χρόνια, πάλι θα βρεθεί τρόπος να επιβιώσει ένα μικρό βιβλιοπωλείο. Το θέμα είναι, λογικά, απλά το θέμα είναι ότι καλός ή κακός πρέπει να πάει στο επόμενο βήμα για μένα. Και νομίζω ότι, δεν ξέρω, σκεφτείτε το κι εσείς, αυτός ο οποίος θα κάνει το βήμα πρώτος, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει το βήμα, ακόμα είναι παρθένα η αγορά, αυτός που θα κάνει το βήμα πρώτος κέρδης. Απλά μου κάνει εντύπωση που ακόμα δεν έχουν μπει στο χορό. Λοιπόν, ρε παιδιά, για video games θα πάρεις hard copy μόνο για συλλεκτική. Όλη Steam, Epic... Ακριβώς. Ακριβώς. Και εκεί υπάρχει μια βλακεία. Για παράδειγμα, αν μπεις στη Sony, στο τέτοιο στο store, θα δεις το παιχνίδι κόπια έχει 40 ευρώ και 20 ευρώ έχει το hard copy. Αλλά πώς θα αγοράσουν hard copy, δηλαδή... Ναι, αλλά μια μέρα θα στο πετάξει σε έκπτωση το ψηφιακό και θα σου πει: ξέρεις κάτι, πάρ το 5 ευρώ, πάρ το 10 ευρώ και στις εκπτώσεις θα πας και τα αγοράσεις. Η πλειοψηφία του κόσμου αγοράζει στις εκπτώσεις. Μην κοροϊδευόμαστε, τουλάχιστον στα ψηφιακά, όταν πρόκειται λοιπόν για τα παιχνίδια ή οτιδήποτε. Εγώ προσωπικά θα ήθελα και το hard copy μου και το οτιδήποτε. Απλά νομίζω ότι το σκεπτικό μου είναι το ίδιο και στα βιβλία. Δηλαδή, αν έχω το digital
το ψηφιακό στα 5 ευρώ. Μάλλον αν έχω το ψηφιακό στα 40 ευρώ και έχω το digital, το κανονικό, το hard copy στα 19 ευρώ, θα πάω να αγοράσω το hard copy. Γιατί λες, θα μου μείνει και το CD να το βλέπω, ρε παιδί μου. Δηλαδή το ψηφιακό, καλώς ή κακώς, είναι αέρας. Αλλά θα μου μείνει και το CD να το βλέπω. Αλλά όταν, για παράδειγμα, είχε. Να το πάω στο θέμα παιχνίδι, γιατί εκεί δίνω αρκετά λεφτά επίσης. Όταν, για παράδειγμα, μου είχε το παιχνίδι που έβγαλε Kojima, το τελευταίο, το είχε 40 ευρώ. Δεν το αγόραζα, ούτε ψηφιακό, ούτε τίποτα. Μόλις το έβγαλε 20 ευρώ και βλέπω ότι το hard copy έχει 29 και το ψηφιακό έχει 20, με 20 ευρώ πήγα και το αγόρασα ψηφιακό και είναι τώρα μέσα στο account μου έτοιμο να το παίξω. Δηλαδή, είναι καθαρά θέμα ψυχολογίας. Είναι η ψυχολογία της κρίσιμης τιμής, να πιάσεις την τιμή τόσο ώστε ο άλλος να πάει να το αγοράσει. Και νομίζω ότι ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι και εδώ πέρα. Παίζει καθαρά με θέμα ψυχολογίας. Δηλαδή, όταν βλέπεις, ξαναλέω, πάμε λίγο πάλι. Βλέπεις ότι αυτό έχει 8,90 και το hard copy έχει 8 και κάτι. Εγώ τα λεφτά μου θα πάω να τα δώσω στο hard copy. Να το βλέπω, να το έχω, να το πιάνω. Ενώ αν αυτό, για παράδειγμα, μου το είχε 3,90, που η τιμή του για ψηφιακό και πολύ καλά είναι, δεν κοστίζει για τον εκδοτικό κάτι. Δεν κοστίζει τίποτα βασικά. Υπάρχει μια κόπια δικαιώματα στους παλιούς συγγραφείς μετά από 70 χρόνια δεν πληρώνονται. Οπότε με 3,90 πάλι είναι καθαρό κέρδος. Όπως το Steam, για παράδειγμα, τα παλιά παιχνίδια που δεν υπάρχουν ούτως ή άλλως σε hard copy. Είναι καθαρό κέρδος. Υπάρχει εκεί και γεννάει λεφτά. Τέλος. Εγώ θα πήγαινα να το αγοράσω. Αλλά δεν στο δίνουνε. Δεν θα στο βάλει ο άλλος. Σε κρατάει 8,90 εδώ, 9 το τέτοιο. Και λες, θα δώσω και 10 λεπτά παραπάνω και θα πάω να αγοράσω το κανονικό. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, μην ξεχνάμε, στην Ελλάδα είμαστε σε όλα πίσω 15 χρόνια, το ίδιο και στα βιβλία. Games μόνο στις εκπτώσεις Steam και Jabba Epic. Καλά, το Epic Store είναι μόνο για τζάμπα πλέον, ναι. Αλλά νομίζω ότι νιώθω ενοχές που δεν έχω δώσει λεφτά ακόμα στο Epic Store. Πραγματικά με έχει φτάσει στο σημείο να νιώθω τύψεις που δεν έχω πληρώσει το Epic Store. Λοιπόν, άλλο οι εκπτώσεις και άλλο οι κανονικές τιμές. Ισχύει. Απλά, αν είσαι στο χώρο, σε οποιοδήποτε χώρο, είτε σε παιχνίδια, είτε σε οτιδήποτε, έρχεται η στιγμή που λες ότι ξέρεις κάτι. Παρακολουθείς, βλέπεις, συγκρίνεις τιμές. Τα τελευταία, από το 2012 μέχρι σήμερα, επειδή θέλοντας και μη είμαι μέσα στα πράγματα αρκετά, βλέπω και παρατηρώ τιμές. Πλέον ξέρω με λεπτομέρεια τις αυξομοιώσεις που κάνει η τιμή στο παραμικρό, είτε είναι σε παιχνίδι, τώρα τελευταία και στα βιβλία του τελευταίου 1-2 χρόνια. Δηλαδή, βλέπω, μπορώ και συγκρίνω και ευτυχώς θυμάμαι. Και το καλό είναι ότι όταν θυμάσαι, συγκρίνεις ακόμα καλύτερα. Και λες, ρε φίλε, πώς γίνεται. Λοιπόν. Από το να το πουλάς χωρίς υλικά έξοδα με τέτοια λεφτά είναι τραγικό. Ακριβώς. Είναι κέρδος. Είναι κέρδος. Είναι ένα κέρδος το οποίο κανένας δεν θέλει να πάρει. Απλά δεν έχω καταλάβει ακόμα το λόγο για ποιο λόγο δεν θέλει κάποιος να πάρει το κέρδος αυτό. Στα video games όμως, η retail έκδοση δεν θέλει download και σε πολλούς η σύνδεση του ίντερνετ της έρνησε. Ξέρονται. Ποιος το είπε. Πλέον. Πλέον. Όλα τα retail με το που το βάλεις μέσα. Έχεις download, δεν θα αγοράσεις και πραγματικά παίζουμε ένα παιχνίδι που αγόρασες στο PS4. Γιατί πλέον στο PC δεν αγοράζεις, στο PC δεν έχω αγοράσει εδώ και πολύ καιρό κόπια. Προτιμώ να το αγοράζω στο PlayStation, για παράδειγμα. Παίζεις μου τώρα ένα παιχνίδι που αγόρασες στο PlayStation τα τελευταία 2 χρόνια, το έβαλες μέσα και με το που μπήκες σου λέει παίξε το αγόρι μου κατευθείαν. Και δεν έκατσες μισή ώρα, μία ώρα να περιμένεις το update. Πες με ένα που το κατέβασε. Εγώ δεν θυμάμαι κάποιον τα τελευταία 2 χρόνια που να το έχω βάλει εδώ μέσα και να μην ήθελε download update. Ένα. Λοιπόν. Εκπτώσεις στην Ελλάδα πριν την έκπτωση 7,5 μετά και στο εξωτερικό τα κάνουν αυτά. Παντού τα κάνουν αυτά. Απλά το πρόβλημα ποιο είναι. Αν δεν παρατηρείς τις τιμές, και αυτό είναι καθολικό, δεν έχει να κάνει ούτε με τα βιβλία, με όλα έχει να κάνει. Αν δεν παρατηρείς. Δεν θυμάσαι, δεν μπορείς να προσέξεις ποια είναι η διαφορά. Εγώ, για παράδειγμα, είναι η λόξα μου, μια από τις πολλές που έχω, να θυμάμαι με λεπτομέρεια την αυξομοίωση που κάνω διάφορα πράγματα στην πάροδο του χρόνου. Δηλαδή, για κάποιο λόγο, μου μένουνε, ας πούμε, ειδικά σε τιμές, θυμάμαι πάνω κάτω τις αυξομοιώσεις. Και κάτι το οποίο τώρα το βλέπω 5 ευρώ, αν το είχα δει πριν από 2 χρόνια 4,5 και μου πεις εμένα έκανε έκπτωση 5 ευρώ, θα σου πω, με δουλεύεις. Και αυτό κάνω συνέχεια. Και αυτό το κανάλι, καλώς ή κακώς, πριν να γίνει να κάνω τα stream εδώ, το κανάλι στο YouTube είναι αποκλειστικά φτιαγμένο πάνω σε αυτό. Δηλαδή, είναι η παρατηρητικότητά μου και ο τρόπος να μπορώ να ελύσω μέσα σε όλο αυτό τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, εγώ η αλήθεια είναι, επειδή παίζω single player, τα παίζω αμέσως. Και όταν γίνει update, έχει καλώς.
Συμφωνώ. Ειλικρινά, σε όλα τώρα το παίρνεις και με την εγκατάσταση έχεις update και μεγάλα. Ναι, αυτό είναι αυτό που έλεγα και πριν. Είναι μια μεγάλη αλήθεια. Καλώς ή κακώς, το update θα το φας. Αλλά άλλο να φας το update και να ξέρεις ότι έσκασες 40 ευρώ και 50 ευρώ, και άλλο να φας το update και να λες ότι το πήρες σε έκπτωση στα 15, στα 20 ευρώ. Είσαι μια καλή τιμή. Δεν ξέρω, αλλά ας το ξαναγυρίσουμε πάλι στο θέμα βιβλία. Δεν ξέρω. Είναι μερικά πράγματα λίγο too much. Για παράδειγμα, πάμε να δούμε κανένα άλλο βιβλίο από εδώ πέρα. Για να δούμε τι βιβλία έχει αυτός. Τώρα τυχαίο είναι, ελπίζω να μην μου κάνουν καμιά μήνυση το βιβλίο που λέω. Πραγματικά δεν το κάνω γι' αυτό. Τυχαίο και το βρήκα πρώτο. Για να δούμε, υπάρχουν και άλλα βιβλιοπωλεία ανοιχτά. Είναι του Καστανιώτη. Δεν θέλω δωρεάν. Τα δωρεάν είναι εύκολο να τα βρει κάποιο. Να αγοράσω ψηφιακά βιβλία. Αγορά e-book. Για κάτσε. Αγορά. Για να δούμε τι υπάρχει κιόλα. Αγορά e-book. Για να δούμε τι θα μας βγάλει. Διόπτρα. Πάμε σε Διόπτρα. Εκδόσεις Διόπτρα. Για να δούμε οι εκδόσεις Διόπτρα τι παίζουν από τη μέση. Αρκετά σημαντικά βιβλία θα πω. Δείτε τώρα. Και το βλέπεις και το συγκρίνεις κιόλα. Και σου λέει. Αγαπημένε μου πελάτη, η σιωπηλή οδηγή, e-book, 12 ευρώ, το κανονικό το βιβλίο, 14 ευρώ, 13,95. Και λες, ρε μαν, κάνει 2 ευρώ το χαρτί, δηλαδή, κόλλες, ρεύμα στο τυπογραφείο, το χαρτί στο τυπογραφείο, οι υπάλληλοι στο τυπογραφείο, τα σημεία διανομής, γιατί πιο πολλά λεφτά ξοδεύεις στη διανομή, όλα αυτά είναι 2 ευρώ ένα βιβλίο, wow, πολύ καλό. Να χτυπώσω 200. Γιατί εγώ άμα πάω σε ένα βιβλιοπωλείο, σε ένα τέτοιο να χτυπώσω, μου πάει κόκκοσα ειδόνι. Λοιπόν, κανένα κόστα, απλώς όταν το update είναι ως 10 GB είναι υποφερτό. Αν πάρω το code digital, εγώ έχω μέσα το Cyberpunk και το έχω στο κουτί γιατί ξέρω ότι θα κατεβάσει όλο το παιχνίδι 10 φορές μέχρι να το κάνω, οπότε ακόμα παραμείνει μέσα. Λοιπόν, πάρε π.χ. Cyberpunk. Ναι, τώρα το υποδερφό. Αν δεν κάνω λάθος, είναι single player με την κατάσταση. Άστο, το είναι άλλη περίπτωση. Το Cyberpunk είναι ξεχωριστό. Τα e-books, το μοναδικό έξοδο είναι το software για DRM. Ωραία, ναι, αλλά σας ξαναλέω. Στα παλιά βιβλία. Και λέω το Lovecraft γιατί μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Ιούλιο Βέρν. Δεν πληρώνω δικαιώματα στο συγγραφέα. Τα πνευματικά δικαιώματα, και το λέω από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα τα live για τα βιβλία, ανασυγγραφέα στα βιβλία είναι 70 χρόνια. Εάν ένα βιβλίο είναι πάνω από 70 χρόνια, έχει εκδοθεί εδώ και 70 χρόνια, δεν πληρώνεις πνευματικά δικαιώματα. Τα πνευματικά δικαιώματα στα βιβλία είναι 70 χρόνια. Νομίζω. Δεν είναι 50, αλλά είναι 70. Το θέμα είναι ότι πάρε όλα τα κλασικά. Σας ξαναλέω, όλα τα κλασικά. Ιούλιος Βέρν και όλα αυτά που δεν πληρώνουν κανένα πνευματικό δικαίωμα πουθενά. Το βιβλίο υπάρχει. Αυτό είναι που δεν μπορούμε. Το βιβλίο υπάρχει. Αυτό εδώ το βιβλίο που λέει για παράδειγμα Σιωπηλή Οδηγή, το Julia Quinn. Εντάξει, πληρώνουν τα πνευματικά τους δικαιώματα. Αλλά σας ξαναλέω, δείτε τη διαφορά. Και εδώ είναι το θέμα. Η διαφορά για κάτι που είναι αέρας. Για κάτι που είναι αέρας. Και κάτι που είναι εδώ και το βλέπεις και το πιάνεις είναι 2 ευρώ. Είναι σαν να σου λέει, ξέρεις κάτι, όλο το κόστος του, ξαναλέω, ρεύματα, κόλλες, χαρτιά, πιεστήρια, τυπογραφία, ο γραφής θα σου πω φτιάξε το εξώφυλλο, τα πάντα όλα, όλα αυτά είναι 2 ευρώ. Ρε φίλε, εντάξει, κάτι δεν πάει καλά. Δεν ξέρω αν είμαι μόνο εγώ, αν συμφωνείτε κι εσείς, αλλά πραγματικά δεν μπορεί να είναι μόνο 2 ευρώ η διαφορά για κάτι που υπάρχει και κάτι που δεν υπάρχει γιατί είναι αέρας. Λοιπόν, τα e-books, το μοναδικό έξοδο, ναι, το είπαμε. Κόστα στα παλιά βιβλία, το Kindle τα δίνει δωρεάν. Ένα άλλο ωραίο. Εδώ, Ελλάδα, μπορούμε να βρούμε παλιά βιβλία. Για να δούμε. Αγορά e-book, κλασικά ελληνικά. Αριστοτέλης, πάμε. Αριστοτέλης. Αριστοτέλης. Για να δούμε τι θα βγάλει. Εκδόσεις με τέχνιο. Ηλεκτρονικά βιβλία, archives. Άλλο αυτό, ναι. Για πάμε να δούμε. Αριστοτέλης e-book. Ναι, ναι, συμφωνώ. Θα δώσω και την ψυχή μου στο τέλος. Θα πατήσω συμφωνώ και δεν ξέρω. Πολλά. Τα καινούργια όλα έχουν και το αντίστοιχο e-book. Για πάμε εδώ να δούμε. Εδώ υπάρχει μια διαφορά για παράδειγμα. Τυχαίο random book. Καινούριο. 17 ευρώ το κανονικό. 13 το e-book. Okay. Για περίμενα, να δούμε έναν Αριστοτέλη ρε παιδί μου, θα υπάρχει με τέχνη λογικά που πρέπει να έχει βγάλει Αριστοτέλης. Α,
Για να δούμε Αριστοτέλης. Ω, υπάρχει και Σέιμπουκ. Πάμε. Όχι εδώ, κάποιο κλασικό. Μαθητής μου Αλέξανδρος, όχι, αυτό δεν υπάρχει. Ωραία, φίλε, δεν υπάρχει κλασική λογοτεχνία. Δεν έχει βγάλει το μετέχνιο. Μάλλον το μετέχνιο δεν ασχολείται με αυτά, μου φαίνεται. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Αριστοτέλης. Λοιπόν, για να δούμε έργα e-books. Αυτά είναι τα e-books. Α, για να δούμε εδώ. 17 ευρώ! Είναι όλα, ποια είναι τα μικρά φυσικά. Οκ. Okay. Μεταφραστής επιμελητής ο Γερογούλας. Ωραία. 17 ευρώ το e-book. Φαντάζομαι ότι πάνε κάποια λεφτά σε αυτόν που το έφτιαξε. Λογικό είναι. Για πάμε στον Αριστοτέλη σε εκδόσεις Ζήτρος. Που ο Ζήτρος τυπικά βγάζει κλασικά. Είναι τώρα, έχει πάρει πολύ τα πάνω του ο Ζήτρος. Ωραία. Για πάμε να δούμε στο Ζήτρο. Που τυπικά δεν έχουμε πνευματικά δικαιώματα, αλλά δέχομαι ότι είναι το εξώφυλλο, δέχομαι ότι είναι οι συνειδητοποίησεις. Μεγάλα βιβλία, αν πεις να τα αγοράσεις είναι μπαμπάτσικα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε και στο τέτοιο. Εν τω μεταξύ, κανένα συγκροτητικός δεν πρόκειται να με παραπατήσει στα σοβαρά, αλλά δεν πειράζει. 19 ευρώ, το δέχομαι. 19 ευρώ σε ψηφιακή μορφή. Όχι σε ψηφιακή, σε κανονικό, ωραία. Το e-book, 19 ευρώ. Πού το. Όχι, εντάξει. Sorry κιόλας, αλλά όχι. Όχι. Λοιπόν, επίσης δεν υπάρχουν πολλά free e-books στα ελληνικά ώστε να τα πάρουμε και στο Kindle. Δυστυχώς μόνο σε PDF υπάρχουν και δεν είναι εύκολα. Αυτό είναι το κακό. Ότι ξέρεις ακριβώς, Γιώργο, ότι πρέπει να το τροποποιήσεις. Πατάς επάνω το ρημάδι το α στο iPad και το αλλάζει το γράμμα από τόσο στο κάνει τόσο, το κάνει τόσο, το κάνει τόσο, όσο γουστάρεις και όσο θες να το διαβάσεις. Λοιπόν, πολύ καλό το link. Αν κάποιος εκδοτικός οίκος αποφασίσει να το κάνει με συνδρομή, πιστεύω θα βγάλει αρκετά λεφτά. Εγώ π.χ. έχω βάλει Marvel Unlimited στα comics. Εγώ να σου πω την αλήθεια, σκέφτομαι να το κάνω στην Dark Horse, γιατί διαβάζω πάρα πολλά της Dark Horse αυτό, γιατί και Dark Horse τα δίνει. Αλλά τώρα να πω την αμαρτία μου. Είναι μερικές φορές, πραγματικά να πω την αμαρτία μου, αλλά κυριολεκτικά, ρε παιδί μου, σε κάνει να κατεβάζεις εκεί που δεν πρέπει να κατεβάσεις και να το χαίρεσαι και να λες, ρε μα, sorry κιόλας, αλλά γαμώ την τρέλα σας. Θα σας πειρατεύω. Και δεν είναι σωστό αυτό, δεν είναι καθόλου σωστό αυτό. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Δηλαδή, πραγματικά, παρεμπιπτόντως, πολύ ωραίο το Get Comics. Μπορείς να τα διαβάσεις online ό,τι θες ή να τα κατεβάσεις σε CBR. Δηλαδή πάρα πολύ καλό τώρα που είπες κόμιξ, γιατί το είχα έτοιμο. Και ένα πάρα πολύ ωραίο, τώρα θα σας το δώσω και αυτό ξανά, επειδή το έκανα στην αρχή και όσοι είστε εδώ. Μια πολύ καλή φίλη έχει βάλει τα δικά της βιβλία, αυτά που έχει τα προσωπικά της συλλογή της. Τα έχει φτιάξει σε μια λίστα πάρα πολύ όμορφη, ανασυγγραφέα. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραία PDF, να τα διαβάσετε, να τα χαρείτε. Μέχρι να φτάσουν οι τιμές όσο πρέπει να φτάσουν. Δηλαδή, πραγματικά, μερικές φορές. Επίσης, πολύ καλή εφαρμογή για CD. Για τέτοιο, πώς το λένε, για να διαβάζετε κόμικ, CBR αρχεία είναι αυτή εδώ. Δηλαδή, αν τα κατεβάσετε από το Get Comics Info, κατεβάστε τα και διαβάστε τα με αυτό. Oh, Ελλάδα, νομίζω free books είναι τα παλιά βιβλία από βιβλιοθήκες ελληνικών ΑΕ. Μη φανταστείς, όχι κιόλα. Για παράδειγμα, ένα μεγάλο off, που για μένα είναι τεράστιο off, επειδή έχω περάσει από ελληνικό πανεπιστήμιο, είναι ότι πλέον, γιατί δεν είμαστε πια ούτε 2000 ούτε 1990, είσαι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Φυσικής του τμήματος ΑΠΘΙΤΑ. Το βιβλίο που παίρνεις, γιατί πέρασε από την εποχή τη μετάβαση που τα παίρναμε σε φωτοτυπίες τα βιβλία και πληρώναν και έξοδα, δηλαδή πήγαινε στον εκδοτικό Ζήτη για παράδειγμα, ο Ζήτη έβγαζε καλά βιβλία σε σχέση με τους άλλους. Να μην λέω τώρα βλακίες. Πήγαινε σε τέτοιο και στο αδύνα σε φωτοτυπίες, ρε φίλε, τα βιβλία. Και κανονικά θα έπρεπε ένα μεγάλο αγκάθι, το οποίο επίσης δεν έχω ακούσει να αναφέρεται από κανέναν και πουθενά. Τα πανεπιστημιακά βιβλία των περισσότερων φοιτητών ή όχι όλων, ο φοιτητής με το που το πάρει στα χέρια του πρέπει να του δίνουν και σε PDF. Να το έχει στο ρημάδι το tablet του και να το χρησιμοποιεί από εκεί. Δηλαδή, εγώ σε οποιοδήποτε σχολείο, καταρχάς. Σε όλα τα ιδιωτικά σχολεία στην Ελλάδα, στην πλειοψηφία τουλάχιστον, γιατί είχα μαθητές σε ιδιωτικά σχολεία στην Ελλάδα, τα βιβλία τους, στα ιδιωτικά σχολεία τώρα, εντάξει, θα μου πεις πληρώνουν προφανώς, αλλά τους δίναν τάμπλετ. Είχα μαθητή ο οποίος είχε, με το που μπήκε στο σχολείο, έπαιρνε το τάμπλετ και του δίνανε όλα τα βιβλία σε PDF. Όλα τα βιβλία σε PDF.
Καλά, τα βιβλία τα ελληνικά, το καλό είναι ότι τα σχολικά μπορείς να τα βρεις ούτως ή άλλως σε PDF. Αλλά σας λέω, στα πανεπιστημιακά βιβλία, ένα άλλο μεγάλο αγκάθι. Πάω φοιτητής. Γιατί να πρέπει εγώ κάθε φορά που πάω Αθήνα, Λίμνο, Θεσσαλονίκη, Λίμνο για διακοπές να κουβαλάω την κουμούτσα. Έχω κάνει αυτά τα βιβλία που έχω τα πανεπιστημιακά, έχουν γυρίσει όλη την Ελλάδα. Πραγματικά πιο πολλοί έχουν ταξιδέψει αυτά παρά εγώ. Θα έπρεπε να στο δίνει απευθείας, να στο στέλνει με το που μπει στον Εύδοξο, να μην σου λέει ρε μάστορα πήγαινε. Άλλο ωραίο. Ο Εύδοξος είναι καλό σύστημα. Το πρόλαβα όταν τέλειωνα εγώ στο 5ο έτος. Εμείς δεν τον προλάβαμε τον Εύδοξο, προς το τέλος τον προλάβαμε λίγο. Αλλά θα έπρεπε με το που πας στον Εύδοξο να σου λέει αγαπητέ μας φοιτητή, για να μην ξοδεύει το πανεπιστήμιο σε πάρα πολλά λεφτά σε βιβλία, γιατί όλα αυτά είναι συμβάσεις. Ξέρετε και ξέρετε πολύ καλά από μένα, καλύτερα από μένα, πόσα λεφτά παίρνουν καθηγητές μας, καθηγητές των πανεπιστημίων, για να πουλάνε τα βιβλία τους από τους εκδοτικούς. Θα μπορούσαν να κάνουν μια σύμβαση, να γλιτώσουν και το κόστος τυπογραφίας, γιατί ας μην κοροϊδευόμαστε, από τα φοιτητικά τα βιβλία κανένας δεν θα κάτσει να τα διαβάσει άπειρες φορές. Έχω πόσους τόμους που στο τέλος κατά μόνο από τις σημειώσεις κάθεις και διαβάζεις, και άμα για να το περάσεις το μάθημα. Δεν σου λέει ο καθηγητής, δεν έχεις το βιβλίο μου. Ωραία, διάβασε σημειώσεις, μπας και περάσεις. Και άμα περάσεις. Γιατί να μην με το πει στον Εύδοξο να έρχεται στο mail σου τα PDF, τα ρημάδια στο τέτοιο, να τα κατεβάσεις, να τελειώνει η ιστορία. Να τα έχεις στο tablet σου, θες εκτύπωσέ τα, θες κάντα ό,τι θες ράντα. Να πληρώνουν τα δικαιώματα εν μέρη στον καθηγητή αυτά που πρέπει να πληρώσουν που το έγραψε. Ναι, το δέχομαι, αλλά ρε φίλε. Τόσο χαρτί πάει τζάμπα και χαράμι, για παράδειγμα. Και εσύ πρέπει να περιμένεις, ειδικά τώρα έτσι όπως είναι, μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες να πας στο βιβλιοπωλείο να πάρεις το βιβλίο με τη σειρά και με τη λίστα. Ενώ θα έπρεπε να έχεις τον υπολογιστή σου, όλοι έχουν υπολογιστή πλέον, να κάθεσαι στο ρημάδι τον υπολογιστή σου με το βιβλίο σε PDF και να το διαβάζεις από εκεί να τελειώνει η ιστορία. Και να μην χρειάζομαι εγώ που θα πάω Λίμνο Θεσσαλονίκη για διακοπές τα Χριστούγεννα το Πάσχα. Να τα έχω όλα μπροστά μου σε ένα γαμημένο τάμπλετ και να τα διαβάζω από εκεί. Γιατί να τα κάνω βόλτα, για παράδειγμα. Να διαβάσω και τα σχόλιά σας. Λοιπόν, έπρεπε σε PDF από τη στιγμή που συνήθως ήταν εκτυπώσεις του ίδιου πανεπιστημίου. Ακριβώς! Και όχι μόνο, και σου λέω, όλα τα πανεπιστήμια, όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια, έχω περάσει φοιτητής και θυμάμαι πώς είναι. Έχουν συμφωνίες με τους γύρω-γύρω εκδοτικούς, για παράδειγμα το Απιθύτα, το φυσικό, είχε με τον εκδόσει Ζήτη, εκδόσει. Μη τη ζήτη οτιδήποτε ήτανε, το οποίο πήγαινες και σου έκανε. Επίσης με κάποια βιβλιοπωλεία. Αυτό είναι εντάξει, τραγικό, δεν ξέρω, αλλά έχουν συμφάσεις καθηγητές με βιβλιοπωλεία. Και πήγαινες εσύ στο φωτοτυπάδικο και έπαιρνες το βιβλίο του καθηγητή. Που ο καθηγητής έκανε σύμβαση με το φωτοτυπάδικο και το φωτοτυπάδικο έβγαζε το βιβλίο του καθηγητή. Δηλαδή. Τέλος πάντων, καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Εμείς προλάβαμε Εύδοξο και πήρα πτυχίο πρόσφατα, πέρυσι βασικά. Δεν πήρα ποτέ PDF. Μου άρεσε πιο πολύ να διαβάζω βιβλία σε χαρτί και. Ναι. Το ξέρω, αλλά πλέον η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πιο βολικό να το έχεις μπροστά σου. Εννοείται ότι είναι πιο πρακτικό βέβαια το χαρτί που βρεις μαμού οτιδήποτε, αλλά αν έχεις 30 βιβλία διαφορετικά δεν είναι τόσο εύχριστο. Αλλά σου λέω, από τη στιγμή που το παίρνεις πάρε και το ρημάδι του PDF μαζί. Δηλαδή ρε παιδί μου, να σου το δίνει και κανονικά, να πας να το παίρνεις, να μην τρελαίνεσαι στην ουρά 15. Γιατί ξέρετε πως είναι οι ουρές των πανεπιστημιακών όταν πας να αγοράσεις. Εμείς είχαμε κάποτε και το βιβλιαράκι το τέτοιο και βάζανε και υπογραφή μέσα. Λοιπόν, ναι, οι καθηγητές που στα ΑΕΗ έχουν και συγκεκριμένες συνεργασίες με εκδοτικούς. Παντού είναι, προφανώς και είναι παντού αυτό. Λοιπόν, you talk fast. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μιλάω αρκετά γρήγορα. Παπί με εκδόσεις στα μούλια όταν ήμουν εγώ. Το καθένα σας ήσασταν σε ένα πανεπιστήμιο. Εγώ ήμουν στο Απιθύτα, άλλοι ήταν στο Δημοκρίτη, άλλοι ήταν οπουδήποτε. Όλα τα φοιτητικά μας βιβλία, όλα τα φοιτητικά μας βιβλία ήταν συνεργασίες καθηγητών. Π.χ. ο Τραχανάς έχει με τις εκδόσεις Κρήτη. Ωραία βιβλία παρεπιπτόντως, μακράν τα καλύτερα του Τραχανά. Λοιπόν, τρού, στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, ο αδερφός μου είναι ο Παναγιώτης, παρεπιπτόντως στον Εμπορικό Ναυτικό. Ναι, μεν υπάρχουν όλα τα βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή στο Ίδρυμα Ευγενίδου, αλλά κανείς καθηγητής δεν τα χρησιμοποιεί για να μας κάνουν μάθημα. I'm old though, χάνομαι. Οκ. Θα προσπαθήσω να μιλάω πιο αργά. Απλά η αλήθεια είναι ότι όταν νευριάζομαι κάποια πράγματα, μιλάω πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά σας ξαναλέω. Υπάρχουν τόσα πολλά αλλά και δεν είναι. Πριν αναφέραμε το γεγονός ότι είμαστε 15 χρόνια πίσω. Βρε, εμείς 15 χρόνια πίσω στην νοοτροπία μπορεί να είμαστε. Αλλά η τεχνολογία πάει πολύ πιο γρήγορα από εμάς. Δηλαδή θεωρώ
πλέον όχι αδιανόητο, ηλίθιο, δεν είναι αδιανόητο, είναι ηλίθιο να μην χρησιμοποιείτε όλο αυτό που έχουμε φτιάξει μέχρι σήμερα για να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη. Πιο εύκολη και πιο βολική. Όλοι λένε, α, ναι, το περιβάλλον να το προστατεύσουμε μαμού. Μα άμα βάλεις το χαρτί που χάνεται από τα τυπογραφία που δεν θα έπρεπε να χάνεται τόσο χαμένο χαρτί ή οτιδήποτε στα πανεπιστημιακά. Που λέει ο λόγος. Πολλά. I do also and I talk too loud. Ακριβώς. Φαντάζομαι Κώστα πόσα βιβλία. Παιδιά, είχα μία βαλίτσα τα ρούχα μου, ένα σακουβαγιάζ τυπικά, και μία βαλίτσα με ρόδες, γιατί ήταν ασήκωτα τα άτοιμα, τα βιβλία. Δηλαδή και το κάθε βιβλίο είναι τόσο, και υπήρχαν μαθήματα, καθόμουν και τα βλέπα και αρρώστηνα κάθε φορά που πρέπει να το περάσω, που το βιβλίο μαζί με σημειώσεις, μαζί με, έφτανε το μάθημα τόσο. Ένα πακέτο τόσο για ένα μάθημα να το περάσω. Δηλαδή, κβαντομηχανική 1, κβαντομηχανική 2, θεωρητική μηχανική. Είχαν κάτι πράγματα τόσο. Το βιβλίο ήταν τόσο. Βάλε και τις σημειώσεις, βάλε και τα τέτοια, γιατί κανένας καθηγητής δεν παίζει μόνο από το βιβλίο. Ποιος καθηγητής κάνει μόνο από το βιβλίο, και ας το έχει γράψει ο ίδιος. Σου λέει αυτά που λέμε στο μάθημα. Δεν πάει να έχεις αγοράσει 5 τόμους βιβλία, αλλά εσύ θα το κάνεις το τέτοιο, θα το κουβαλάς πέρα δόθε. Σας ξαναλέω, έχουν υπάρξει πάρα πολλές φορές που έχω πει αυτά τα βιβλία πραγματικά, αν ποτέ μέσα στη βιβλιοθήκη μου έχουν ξεναγηθεί σε όλη την Ελλάδα. Πραγματικά. Έχουν πάει παντού αυτά τα βιβλία. 15 χρόνια όχι μόνο νοοτροπία και υποδομές. Ναι, αλλά πλέον, και λέω πλέον. Υποδομές μπορεί στα κτίρια, αλλά ψηφιακά. Υποδομές δεν είναι τίποτα. Είναι ένας τεχνικός, τον οποίο θα τον πληρώσεις 1000 ευρώ και θα σου φτιάξει. Που λέω τώρα τυχαία τιμή, μπορεί να είναι και παραπάνω και παρακάτω. Αλλά ένα site, γιατί είχα φίλες που κάναν site, που κάναν e-shop και κοστολογούσαν εκεί γύρω στα 500 με ένα χιλιάρικο κοντά, ανάλογα τι θέλεις να φτιάξεις. Πληρώσει και ένα και δύο χιλιάρικα, αλλά σου φτιάξει το e-shop, θα σου φτιάξει τη λίστα με όλα τα βιβλία. Σου φτιάξει τη λίστα με όλα τα βιβλία και θα τα έχεις για πάντα εκεί και απλά εσύ δεν θα κάνεις τίποτα. Απλά θα βλέπεις το λογαριασμό σου να γεμίζει. Ρε, σκεφτείτε λίγο. Είμαι ο εκδοτικός, είμαι ο μαμινιώτης, οποιοδήποτε είμαι. Και έχω ένα site, το έφτιαξα μία φορά. Έχω συνδέσει το τραπεζικό μου λογαριασμό επάνω. Και απλά έχω φορτωμένη μια λίστα που δουλεύει μόνη της. Και εσύ πας με ένα κλικ αγόρασες το βιβλίο. Δεν πρόκειται για 200 χρόνια ξαναμπού ποτέ σε αυτό το site. Απλά θα βλέπω το τέτοιο μου, θα βλέπω την... Πώς το λένε, θα βλέπω το λογαριασμό μου να μεγαλώνει επειδή πουλούνται βιβλία τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά παρά μόνο ψηφιακά. Γεια. Γιατί, είναι τόσο κακό. Πραγματικά. Δηλαδή, αν ήμουν ένας συγγραφέας που είχε τρομερά βιβλία, θα τα είχα ψηφιακά σε μισή τιμή από τέτοιο και απλά θα έβλεπα να μεγαλώνει η λίστα χωρίς να ξοδεύω τίποτα. Χωρίς να ξοδεύω τίποτα. Μία φορά το έφτιαξα το site και μία φορά που το ανανέωσα μέσα και βάζω τα βιβλία. Αν έχω κάποιον που ανανεώνει τις λίστες με τα PDF τα καινούργια που βγαίνουν. Δηλαδή, η Amazon τι το διαφορετικό κάνει. Στο τομέα των βιβλίων τουλάχιστον. Υπάρχει προφανώς το τμήμα γιατί είναι τεράστιο site. Εντάξει, δεν συγκρίνεται τώρα ο Καστανιώτης με την Amazon. Καμία. Αλλά σας λέω, είναι σε φάση το τμήμα. Το οποίο κάνει update τα βιβλία που βγαίνουν και σου λέει κιόλας, κύριε Σάλιακα, PDF, e-book, EPUB, διαλέξτε τι θέλετε. Θα θέλετε και τα τρία. Να σας δώσω το εξής και προσέξτε το. Ας πάμε τώρα να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα. Humble Bundle λέγεται. Περίμενε. Λοιπόν, humblebundle.com. Μπαίνουμε στο humblebundle.com. Και εν τω μεταξύ τώρα έχω αγοράσει ένα τέτοιο, μην βγάζει κατευθείαν. Λοιπόν, humblebundle.com είναι ένα πάρα πολύ όμορφο site, το οποίο ας το βάλω εδώ στο πλάι να τα βλέπουμε όλα λίγο πιο τέτοια. Λοιπόν, ας το μεγαλώσω μέχρι εδώ ώστε να είναι τόσο όσο να φαίνεται καλά. Και ας πάμε στα bundles που έχει. Για να δούμε τι bundles έχει αυτό το μήνα. Λοιπόν, έχουμε να λέμε, πού το, Mobius. Αγαπημένος ο Mobius μαζί με τον Ζοντορόφσκι, τρομερά βιβλία. Κομίστες κυρίως βασικά και βιβλία και κομίστες. Εγώ με ένα ευρώ αυτή τη στιγμή αν πάρω το πρώτο bundle θα ξεκλειδώσω αυτά τα preview βιβλία τα οποία είναι full comic books. Κανονικό ρε παιδί μου, από το 1 έως το 3 το συγκεκριμένο. Ωραία. Προσέξτε τώρα. Πάμε λίγο στο λογαριασμό μου, λογικά πάμε στο library μου. Να δούμε. Έχω αγοράσει κάποια από αυτά. Και μου τα λέει και αλφαβητικά, έτσι. Προσέξτε τώρα.
παράδειγμα, έτσι, για να καταλάβετε η τεχνολογία, η δικιά μας, τρομερή τεχνολογία. Όποιος το θέλει, ας το κάνει. Το έχω εξαργυρώσει. Αν υπάρχει κάποιος, ας το πάρει αυτό. Client mine. Για πάμε να δούμε στα βιβλία που έχω πάρει. Α, ορίστε. Αλεσία, 52 π.Χ. Για να δούμε. Α, κύριε Σάλιδεκα, περάστε. EPUB 31 MB. Το θέλετε σε PDF, μήπως να είναι πιο μικρό σε μέγεθος. 5,4 MB. Και εγώ διαλέγω. Α, θέλω αυτό, θέλω αυτό. Και όλα αυτά με ένα ευρώ. Δηλαδή κάτσε κάπου, όπα. Το μαγαζί δεν έβγαλε κέρδος δηλαδή. B, he is 83 years old, my dad is 83, yeah. Τα βιβλία ψυχαγωγίας δεν με πειράζει και προτιμώ τα ψηφιακά για ευκολία. Αλλά σας ξαναλέω, προσέξτε το. Είναι απλά το Humble Bundle, που το Humble Bundle, όσοι δεν ξέρετε, είναι ένα site το οποίο βγάζει προσφορές, που βγάζει βιβλία, κόμικ, προγράμματα, παιχνίδια σε μικρή τιμή και τα λεφτά που θα πληρώσεις πάνε όλα σε φιλανθρωπίες. Ή διαλέγεις εσύ που θα πάνε. Okay. Ποιο είναι το τέτοιο, δηλαδή θα έμπαινα στο τέτοιο, θα πλήρωνα 2 ευρώ, 3 ευρώ, 5 ευρώ, 10 ευρώ και θα μου έλεγε EPUB και PDF. Διάλεξε, θες το ένα, θες και το άλλο. Θες PDF για το tablet και τον υπολογιστή σου. Μήπως θες EPUB για να το βάζεις στο ebook reader και να μην παιδεύεσαι εδώ Χριστούλη. Διάλεξε Κώστα, τι θες και πάρ' το. Τι ήθελα, αλλά να δούμε άλλα βιβλία που έχω αγοράσει από εδώ πέρα, που έχω πάρει. Εν τω μεταξύ τα πιο πολλά παιχνίδια είναι, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μισό λεπτάκι να βρούμε τώρα. Α, Warhammer Illustrated. Αυτό εδώ τι είναι, είναι το Illustrated Campaign. Εντάξει, αυτό πάει σε φάση όλο μόνο του. Οκ. Νομίζω πιο πολλά είναι προγράμματα, ξαναλέω. Α, να, Getting Started with an Arduino. Για να δούμε. Mobi, EPUB, PDF. Πάρε, διάλεξε. Τι θες. Θες Get Started with the Internet of Things. Mobi, EPUB, PDF. Στην τιμή του ενός πάρε τρία. Το ίδιο πράγμα είναι για μας, αέρας. Εμείς δεν χρεώσαμε κάτι. Το πήραμε τα δικαιώματά μας. Ορίστε, αέρας. Απλά υπάρχει και βγάζει λεφτά. Υπάρχει και βγάζει λεφτά. Και εσύ διευκολύνεσαι και εμείς βγάζουμε λεφτά. Γιατί εμείς δεν κουραστήκαμε να κάνουμε κάτι. Όπλα πληρώσαμε κάποιον, μας έφτιαξε το site, πετάξαμε μέσα τα αρχεία και μας τακτοποίησε. PDF, EPUB, Mobi. Τα παίρνεις, απλά πατάς το κλικ σου, τα αγόρασες. Εμείς απλά θα βλέπουμε το λογαριασμό μας να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα και να βγάζουμε λεφτά. Αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα πραγματικά. Δηλαδή η ευκαιρία που υπάρχει, γιατί να σας πω κάτι, ας το πάρουμε ρεαλιστικά. Ας πάμε σε καθαρό στιγνό κέρδος. Λοιπόν, το δέχομαι ότι όλα λειτουργούν με το καθαρό στιγνό υλικό κέρδος. Δεν ξέρω παιδιά, αλλά στον τόπο που ζούμε, αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος δεν το θέλει αυτό το κέρδος. Δηλαδή, ίσως να είμαστε τόσο εκτός, που για κάποιο λόγο είναι, βλέπεις εκεί υπάρχει κέρδος και εμείς πάμε από την άλλη ρε παιδί μου. Δηλαδή, στη δική μου λογική, δεν ξέρω αν η δικιά σας λογική σας λέει κάτι διαφορετικό από ό,τι σε μένα, αλλά η δική μου λογική μου λέει, ξέρεις κάτι, υπάρχει ένας τρόπος να βγαίνουν χρήματα χωρίς να ταλαιπωρείται ο κόσμος και οι εκδοτικοί και οι, ακόμα και διανομής τίποτα, να βγάζουν λεφτά χωρίς σκόπο, χωρίς οτιδήποτε. Εμείς να παίρνεις, να έχεις επιλογές. Δηλαδή, έχεις την επιλογή. Θέλω να έχω επιλογή. Θέλω να έχω την επιλογή να αγοράσω το ψηφιακό και το τέτοιο και να πάω να αγοράσω το κανονικό το βιβλίο. Αλλά να έχω επιλογή. Εμένα αυτό με καίει. Να έχω επιλογή. Θέλω να έχω επιλογή. Να διαλέγω. Θέλω να διαλέξω αυτό. Θα το κάνω. Όχι να μου πει, ξέρεις κάτι, είναι αυτό και πάρτο και τέλος. Άμα δεν γουστάρεις, άμα γουστάρεις. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ελπίζω. Ναι, η αρπαχτή, αλλά εδώ πέρα είναι ο παράδεισος. Πραγματικά. Sorry, αλλά. Έτσι πάει. Δεν γίνεται αλλιώς. Sorry, αλλά μετά από τόση ώρα. Ας ξαναλέω. Να, τι είναι αυτό. Βιβλίο. Α, αυτό είναι κόμικ. Το συγκεκριμένο είναι κόμικ. Και όχι μόνο στο δίνει σε CBZ, είναι μια μορφή, ένα αρχείο όπως είναι το CBR, το οποίο το φορτώνει σε ειδικό πρόγραμμα και το τρέχει. Το δίνει και σε EPUB, άμα θες το κόμικ, γι' αυτό είναι το ωραίο. Προσέξτε, ενώ τα κόμικ είναι λίγο περίεργα να δουλέψουν. Στο δίνει και σε EPUB, στο δίνει και σε PDF. Και εσύ, όμορφα και καλά, διαλέγεις που θες να το τρέξεις. Το Hand of Faith, πολύ ωραίο παιχνίδι. Τους κωδικούς δείτε τους και αν τους δείτε, είναι εξαργυρωμένα αυτά, οπότε εντάξει. Να, εδώ.
Αυτό είναι ο λόγος που ανακάλυψα το Jim Henson's The Storyteller. Αυτό που σας έλεγα τις προάλλες. Γιατί τα έχω αγοράσει τα κανονικά ψηφιακά όλα αυτά. Και αν τα βρείτε, πάτε και αγοράστε. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε με αυτό εδώ. Πες ότι το κατεβάζω. Μάλλον θα το κατεβάσω σε PDF, να σας το δείξω σε PDF. Γιατί είναι πιο εύκολο, πιο γρήγορο. Client Mine. Α, το κατεβάσουμε. Α, το δούμε. Να φορτώσει 10 MB. Θα μπορούσαν, αλλά αυτό είναι εξτρά. Πες ότι δεν θέλουν να χάσουν λεφτά από εκεί. Το δέχομαι. Εκεί που θα έπρεπε να το κάνουν, γιατί είναι ήδη πληρωμένα και κατά πολύ, είναι τα πανεπιστημιακά, το ξαναείπαμε. Στα πανεπιστημιακά έπρεπε να επιβάλλεται. Εκεί έπρεπε να επιβάλλεται. Α, σωστά, αλλά επειδή πάνε για κέρδος, για γιαγιά, α μην. Να τα πληρώνει ξεχωριστά. Αλλά στα πανεπιστημιακά θα έπρεπε να επιβάλλεται στους φοιτητές να παίρνουν και το PDF του μαθήματος. Και τελειώνει η ιστορία. Για να δείτε. Τώρα το έβαλα σε τέτοιο. Πολύ ωραίο, υπέροχο βασικά. Το ζουμάρουμε κιόλα να το δείτε πιο τέτοιο. Γι' αυτό σας έλεγα τις προάλλες που λέγαμε για κόμικ και για τέτοια. Είναι υπέροχο. Είναι πραγματικά υπέροχο. Ξεκινάει ρε παιδί μου και έχεις το κόμικ σου όμορφα και ωραία. Και σου λέει, υπέροχη ιστορία παρεπιπτόντως. Είναι κλασική κινέζικη ιστορία. Παραποιημένη λίγο ρε παιδί μου σε φάση. Και είναι κλασικό παραμύθι. Νομίζω ή ιαπωνικό παραμύθι είναι κινέζικο. Νομίζω, όχι ψέματα, ιαπωνικό παραμύθι πρέπει να είναι. Και είναι σε φάση η ιστορία, δεν ξέρετε όσοι ξέρετε, για το παιδί το οποίο έγινε σύμμαχος με ένα σκύλο, με ένα πετεινό και με μια μαϊμού και καλά και πήγαν να κάνουν διάφορα quest. Λοιπόν... Τρομερό. Εντάξει. Γιατί να μην έχω τη δυνατότητα και εντάξει, στην Ελλάδα πες, για παράδειγμα, δεν είναι τόσο εύκολο να το αγοράσω από ένα κατάστημα γιατί μπορεί να μην υπάρχει. Γιατί να μην το διαβάσω από τη στιγμή που μπορώ να το διαβάσω και να πληρώσω ένα αλφα κόστος. Δηλαδή, για 4 βιβλία από αυτά πλήρωσα 1 €. Γιατί. Λοιπόν, στο εξωτερικό κάποιοι εκδοτικοί μαζί με το χαρτοκόπι σου δίνουν και τη δυνατότητα να κατεβάσουν. Ναι. Το ξέρω το παραμύθι, δεν είναι αυτό. Ναι, παραμύθι είναι. Πάρα πολύ ωραίο παραμύθι και είναι πάρα πολύ ωραία περασμένη ιστορία. Γι' αυτό σας ξαναλέω. Ψάξτε το και βρείτε το και απλά τσεκάρετε το εδώ. Αν θέλετε να το ρίξετε μια ματιά, στο getcomics.τέτοιο υπάρχουν όλα. Δηλαδή, α, το βάλουμε λίγο να το δούμε. Μισό λεπτάκι. Jim Henson, για να δούμε, The Storyteller. Copy. Paste. Που do. Search. Paste. Για να δούμε τι θα βγάλει. Θα τα βγάλει. Πρέπει να πάει Jim Henson και Enter. Βγάζει και τις διαφημίσεις από κάτω. Νάτε. The Storyteller. Πανέμορφο. Πραγματικά πανέμορφο. Δεν υπάρχει. Πραγματικά δεν υπάρχει. Είναι απίστευτες ιστορίες. Απίστευτες ιστορίες. Τέλος πάντων, αυτό είναι εξτραδάκι, αλλά σας ξαναλέω. Δηλαδή, γιατί να παιδευόμαστε σαν το Χριστούλη για πράγματα τα οποία αλλού θεωρούνται αυτονόητα. Και δεν είναι ότι θα πρέπει να πέσουν λεφτά τρελά για να συμβούν όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, έβλεπα και κάποιες οθόνες τέτοιες. Δεν πρέπει να πέσει τρελό χρήμα. Απλά πρέπει να είναι τόσο όσο. Δηλαδή, να φτιαχτεί μία υποδομή και όλα να τα περνάνε με τη μία. Μπαπ, πάρτο. Να κάτσε να δούμε τώρα σε φάση ποιο ήταν που είχα ανοίξει και τα βλέπα και τα συγκρίναμε. Περίμενε. Πού ήταν, αμότο, εδώ ήταν. Α, εδώ είναι. Α, να δούμε κι άλλα να κλάψουμε μαζί παρέα. Για να δούμε. Α, Oscar Wilde. Για να δούμε το φίλο Oscar Wilde. Που το λατρεύω τον Oscar Wilde, έτσι. Α, συζώντας με τον Oscar Wilde. 9 € το PDF, το e-book. Και 10 € το τέτοιο. Αυτό είναι αλουνού βασικά, sorry. Εντάξει, δεν είναι κλασικός, sorry, πλακία. Λοιπόν, για να δούμε. Μπορούμε να βρούμε Wilde. Α, βρούμε Ιούλιο Βέρν. Α, βάλουμε Βέρν, θα υπάρχει. Κόλκι κάποιο. Βέρν, Μπέρν έγραψα. Είναι Βέρν. Έχουν καεί τελείως. Ο Έρν. Σαρότ Μπροντέ. Οκ. Ο γύρος του κόσμου, αυτά δεν υπάρχει. Το Τζέιν Έιρ. Πολύ ωραίο, κλασικό, απίστευτο. 13 € το κανονικό, 10 € το... Για ένα κλασικό πλέον, έτσι. Ένα κλασικό βιβλίο. Το οποίο για να δούμε. Εντάξει, μπορεί σίγουρα παίζει από εκδόσεις σε εκδόσεις, αλλάζουνε, ας μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά ρε φίλε, πόσο διαφορετικό να είναι και καλύτερο στον κόσμο τέτοιο να είναι. Για να δούμε Jane Eyre πόσο το βγάζει. 5 €.
Είναι άλλες εκδόσεις βέβαια. Αλλά ρε. Ακιουσαβάλα. Τίμιος. 6 ευρώ. Τι θα πάρω το PDF με 10. Για ποιο λόγο. Ή το e-book ή οτιδήποτε είναι. Δεν ξέρω αν είναι μόνο δικαιολογική. Μπορεί να κάνω λάθος εγώ ειλικρινά και μακάρι να κάνω λάθος εγώ σε κάτι τέτοια. Αλλά μέσα μου χτυπάει λίγο ιδιαίτερα όλο αυτό. Λοιπόν, αλλά κυρίως για τους κλασικούς δεν υπάρχει λόγος να πληρώνεις τόσα λεφτά το PDF. Χαίρομαι πολύ. Για να δούμε. Επίκουρος υπάρχει. Έχουν γράψει παπάρια μπλε τίποτα. Η διόπτρα τι έχει γράψει ρε εσύ. Έχει γράψει βασικά, για να δούμε τα βιβλία. Ξένη πεζογραφία, πάμε. Άγκαθα Κρίστη, κλασική. Πλέον δεν πληρώνει κάπου τέτοια. Για να δούμε τα βιβλία της Άγκαθα Κρίστη. Ο δεύτερος γάμος, διαφορά 2 ευρώ. Όλα διαφορά 2 ευρώ. Για να δούμε άλλα, κανένα κλασικό, κανένα τέτοιο. Ηρακλή Πουαρό, α, Ηρακλή Πουαρό. Το έχει μόνο σε τέτοιο. Πολύ ωραίο παρεπιπτόντως, πολύ ωραία έκδοση και πολύ ωραίο εξώφυλλο. Δηλαδή, όντως αυτό είναι πολύ ωραίο. Όποιος θέλει να το πάρει, πάρτε το. Είναι, αξίζει, είναι πολύ όμορφο. Το μεταξύ μέσα θα μας θα βλέπω να έρχονται, αλλά πραγματικά είναι κάποια πράγματα τα οποία. Α, για να δούμε το δέμα του Φίτζεκ. Κλασικό. Για να δούμε. E-book. 12 ευρώ το e-book, 15 ευρώ το τέτοιο. 10 ευρώ στα βιβλιοπωλεία, στον πάγκο με τα 10 ευρώ. Σε κάποια κιόλα. Το βλέπω να το κλείνω το κανάλι, πλάκα. Τέλος πάντων, νομίζω το καταλάβατε πάρα πολύ καλά το τι θέλω να πω και πώς θέλω να το διευθετήσω, ελπίζω. Αλλά καλώς ήρθατε στην Ελλάδα του 2021. Ξέρετε ποιο είναι το κακό, ότι αυτό δεν μπορεί να το κάνει κάποιος από μόνος του. Εννοώ, δεν μπορώ εγώ να ανοίξω ένα βιβλιοπωλείο όπως είναι τα παιδιά εδώ πέρα που έχουν το ebooks.gr και να πω εγώ θα τα βγάζω σε κανονική τιμή. Οι τιμές παραδείγματος χάρη, καταλαβαίνω από το συγκεκριμένο, είναι αποκλειστικά σε φάση σε συμφωνία με τους εκδοτικούς. Οπότε αν ο εκδοτικός σου πει τόσο, βάζεις και το δικό σου κέρδος μέσα και είσαι κομπλέ. Αλλά όταν μιλάμε τώρα, γιατί πραγματικά ένα τέτοιο μαγαζί όπως είναι το συγκεκριμένο δεν μπορείς να πεις κάτι, προφανώς και το ρυθμισμό του. Αλλά όταν πας για παράδειγμα στον εκδοτικό-εκδοτικό, στον εκδοτικό-εκδοτικό και ο εκδοτικός ο ίδιος στο βγάζει στο Θεό, εκεί κάπου καταλαβαίνεις ότι ξέρεις κάτι. Δηλαδή και άμα δείτε, οι διαφορές από τον εκδοτικό και αυτά είναι πολύ μικρή, 10-20 λεπτά διαφορά. Λοιπόν, και ύστερα λένε για πειρατεία. Δεν είναι πειρατεία. Ξέρετε ποιο είναι το αστείο. Είναι πολύ μεγάλο το αστείο. Όταν ξεκινούσα, όταν ήμουν φοιτητής και δεν είχα λεφτά και κατέβαζα. Η αλήθεια είναι ότι από αυτά που θα κατεβάσεις, και είναι μια μεγάλη αλήθεια που μπορεί να νομίζω να επικυρώσει όποιος έχει περάσει έστω και λίγο από το χώρο της πειρατείας, η διαφορά είναι ότι δεν θα ασχοληθείς με όλα από αυτά που θα κατεβάσεις. Μπορεί να κατεβάσεις 100-200, θα διαβάσεις τα 5, τα 10, παραπάνω δεν θα διαβάσεις. Έρχεται κάποια στιγμή στη ζωή κάθε ανθρώπου και αυτή η στιγμή είναι μόλις αρχίσεις και δουλεύεις και βγάζεις χρήματα. Λοιπόν, όταν αρχίσεις και βγάζεις χρήματα, έρχεται η ώρα που θέλεις κάποια πράγματα να τα πληρώσεις. Και είσαι εντάξει με αυτό και το θες πραγματικά. Και εσύ θες να το πληρώσεις και δεν σε αφήνουνε ρε παιδί μου. Δηλαδή, πολλές φορές, για παιχνίδια όχι τόσο, αλλά υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα τα οποία... Θέλω να σας δώσω τα λεφτά μου για κάποιο συγκεκριμένο πράγμα. Κύριε, δεχτείτε τα. Όχι, εμείς δεν τα θέλουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Μα θα σας πληρώσω. Ω, παρακαλώ, όχι, εντάξει. Δεν τα θέλουμε τα λεφτά. Είναι αυτό υπάρχει, το έχω δει άπειρες φορές να συμβαίνει. Δηλαδή, να θες να πληρώσεις για κάποια πράγματα και όλος σου λέει, ω, ευχαριστούμε, δεν τα θέλουμε τα λεφτά σας. Πραγματικά. Αυτό, για παράδειγμα, είναι ένα χαρακτηριστικό εδώ στο νησί πάρα πολύ έντονο σε πολλά πράγματα, υπηρεσίες, σε καταστήματα. Ρε παιδιά, να πληρώ. Ευχαριστούμε εμείς. Γιατί δεν θέλουμε παραπάνω λεφτά. Γεια σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Κρατήστε τα λεφτά σας. Θέλω να αγοράσω τα ρημάδια, τα e-book να τα έχω. Να τα βλέπω μέχρι να πεθάνω εκεί. Να τα βλέπω να μην τα ανοίξω ποτέ. Και κατά ψέματα, η πειρατεία είναι που αναγκάζει σε τέτοιες κακές κερδοσκοπίες να σταματάνε. Έτσι έγινε και με τα games. Και πλέον όλοι αγοράζουμε στις προσφορές. Έτσι έγινε. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι δεν αντιλαμβάνονται πώς λειτουργεί ο κόσμος, η ψυχολογία του κόσμου και δεν αντιλαμβάνονται πώς λειτουργεί η ίδια η αγορά.
Το πρόβλημα δεν είναι η πειρατεία. Το πρόβλημα ποτέ δεν ήταν η πειρατεία. Ποτέ δεν ήταν το πρόβλημα η πειρατεία σε τίποτα. Ούτε στα βιβλία, ούτε στις εφαρμογές. Ποτέ. Απλά να είχαμε να λέγαμε. Και ίσα βολευόταν και αυτοί που δεν μπορούσαν να τα αποκτήσουν αλλιώς. Okay. Αλλά εάν σε κάποιον. Και είναι ένας μεγάλος κανόνας. Εάν σε κάποιον προσφέρεις κάτι σε ανταγωνιστική τιμή, ο άλλος θα το πάρει και ας μην το χρειάζεται. Αν εγώ το έβρισκα το ελληνικό e-book στα 5 ευρώ, 6 ευρώ, θα το αγόραζα. Θα το αγόραζα. Και μην μου πείτε, το είπαμε πολλές φορές από την αρχή, ότι ένα ας πούμε κλασικό, πάρε την Jane Eyre για παράδειγμα. Όταν σου το δίνει το βιβλίο 5 ευρώ, άμα σου βάλει το e-book 5 ευρώ, δεν αξίζει το e-book 5 ευρώ. Δηλαδή, πραγματικά. Πραγματικά. Αλλά όχι ρε φίλε να μου λες 12 ευρώ το βιβλίο και 11 το e-book. Όχι. Δεν θα το αγοράσω που να χτυπιέσαι. Και θα μου πεις, ναι το κάνουμε για να πουλάμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτοί που θέλουν να αγοράσουν και όποιος λέει αυτοί που αγοράζουν βιβλία και άμα τους τα βάλουμε τα e-book φθηνά δεν θα αγοράσουν βιβλία είναι την πιο μεγάλη μαλακία που έχει υποθεί και θα υποθεί ποτέ. Αυτοί που αγοράζουν βιβλία θα αγοράσουν μέχρι να σβήσει ο κόσμος. Δε βάρε, πήγαινε αυτή τη στιγμή στο Instagram, βρες 100 account, 100 άτομα τα οποία έχουν, ασχολούνται όλη μέρα με τα βιβλία. Και ξέρω και έχω, όπως λέμε και στο χωριό, έχω ντευτεί με άτομα τα οποία κάθε μέρα διαβάζουν κι άλλο βιβλίο. Η πρώην κοπέλα μου ήταν τέτοια, κάθε μέρα διάβαζε άλλο βιβλίο. Πραγματικά. Τον κόσμο ανάποδα να το κάνω. Θα αγόραζε πάλι και θα αγοράζει βιβλία μέχρι να σβήσει ο κόσμος. Δηλαδή σε φάση θα τα αγοράσει το βιβλίο, θα τα δώσει τα λεφτά. Εγώ όμως που είμαι περιστασιακός χρήστης για παράδειγμα. Γιατί να δώσω 12 ευρώ. Θα πιάσεις και εμένα, θα πάρεις και από τον άλλον. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Ο σκοπός είναι να πιάσει και τον περιστασιακό χρήστη. Με αυτή την αντίληψη, χάνεις και τον περιστασιακό το χρήστη. Ο μόνιμος θα αγοράζει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αγοράσει, θα αγοράσει. Με ένα, αλλά από εδώ, από εκεί θα αγοράσει. Αλλά έτσι χάνεις και αυτόν που περνάει έτσι, γύρω-γύρω. Αυτούς δυστυχώς δεν τους πιάνεις. Και όσο εγώ που έχω τη διάθεση, αλλά θέλω να δώσω μέχρι 6 ευρώ. Δεν θέλω να δώσω παραπάνω από 6 ευρώ. Εμένα δεν θα τα πάρει ποτέ τα 6 μου τα ευρώ. Θα τα τρώω σε πίτσες και σουβλάκια, θα τα βάζω σε κιλά να τα βλέπω. Δεν θα αγοράσω ποτέ βιβλίο πάνω από 6 ευρώ e-book. Sorry κιόλας, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να δώσω 10 ευρώ και να αγοράσω Jane Eyre από τη στιγμή που μπορώ να το βρω. Και θες να βοηθήσεις και τα μεταχειρισμένα, θες να βοηθήσεις και τα συνδυακά. Πήγαινε από το παλαιοβιβλιοπωλείο στην τέτοια, θα το πρίσεις με 2 ευρώ, με 3 ευρώ. Πάρ' το. Δεν είναι κέρδος αυτό. Βάλ το κάτω από το κρεβάτι σου να σταματάει την πόρτα. Δεν με ενδιαφέρει. Βάλ το κάπου. Έχει το στολισμένο στον τοίχο. Κάνε το διακόσμηση. Θα πιάσει τόπο. Λοιπόν. Δεν φτάνει που σου κάνω και οικονομία. Θα ήθελα να τα ξοδεύω εκεί. Απλώς με τα βιβλία έχουμε τις γλώσσες και τα ελληνικά δεν υπάρχει έντονα. Δεν υπάρχει έντονα. Σκέψου. Περίμενε. Πες με ένα βιβλίο. Γράψε με ένα βιβλίο που θα ήθελες να δεις. Από τη στιγμή που υπάρχει τυπωμένο στα ελληνικά, σημαίνει ότι σε κάποιο εκδοτικό οίκο υπάρχει σε ένα φάκελο που το βιβλίο με τον τίτλο του σε ψηφιακή μορφή. Από τη στιγμή που υπάρχει ένα βιβλίο τυπωμένο στα ελληνικά, σε ένα φάκελο, σε έναν υπολογιστή, σε ένα εκδοτικό οίκο υπάρχει ψηφιακά το βιβλίο. Σας ξαναλέω, δεν είμαστε σαν όπως πριν από 200 χρόνια με τις ψηφίδες και με τις γραφίδες να βάζουμε για να τα κάνουμε. Όλα τα αρχεία, τα βιβλία από τη στιγμή που βάνεις στο τυπογραφείο είναι ψηφιακά. Τέλος. Υπάρχει το αρχείο. Τώρα είναι σε Word, είναι σε PDF, είναι σε EPUB, είναι σε Teachy Michi ειδικό για να γράφετε και να περνάει πιο εύκολα στη μηχανή. Το δέχομαι. Μπορεί να γίνει μετατροπή σε PDF ή σε EPUB. Και από τη στιγμή που υπάρχει έστω και ένα βιβλίο στα ελληνικά γραμμένο σε έναν εκδοτικό, μπορεί να γίνει η τροποποίηση εύκολα. Λοιπόν, απλά, τι λέει, με τα βιβλία έχουμε τις γλώσσες και στα ελληνικά δεν υπάρχει έντονα. Ναι, αυτό λέω, αν δεν νιώθω καταναλωτής ότι τον κλέβουν, δεν φοβάται να δίνει τα λεφτά. Μπορεί να ακούγεται λίγο παράλογο, αλλά ισχύει και παρατηρώ σε μένα και τα games. Ακριβώς. Προσωπικά, εξαιτίας ενός free PDF που έπεσε στα χέρια μου, με έβαλε στη διαδικασία να αγοράσω και άλλα έργα αυτού του συγγραφέα σε βιβλία. Επομένως, η πειρατεία λειτουργήσε ως promotion και αγόρασα διάφορα έργα του συγγραφέα που δεν θα έπαιρνα ποτέ.
Απάντησε στο Γιώργο, αυτό το έχω πάθει κι εγώ. Και αν βρεις κάποιο καλό, θες... Παιδιά, έχω κάνει εκπομπή και την έχετε δει και έτσι ξεκινήσαμε κάπως και αυτό. Με τον, ξέρετε ότι ο αγαπημένος μου και το έχω πει πολλές φορές, είναι ο Lovecraft. Το Lovecraft. Πώς τον έμαθα και άρχισα να διαβάζω Lovecraft. Ο φίλος, ο Δημήτρης ο Γίγας που έχει το joystick.gr, μου έστειλε ένα βιβλίο, ένα e-book που είχε μέσα νομίζω ο τρόμος του Dunwich τις καλές ιστορίες, αυτό που ψάξαμε και πριν. Και το κάλεσμα του Κθούλου. Το πρώτο που διάβασα ήταν το κάλεσμα του Κθούλου. Από εκείνη την ημέρα έχω δώσει 40 ευρώ έκανε αυτό. Καμιά 50 ευρώ ακόμη κάνανε τα τέτοια. Να βάλω ότι το έχω κάνει δώρο. Ακόμα και στην κοπέλα μου που την πρώην, της έκανα δώρο τα πάντα του Lovecraft 50 ευρώ. Έχω δώσει γύρω στα 150 πλάς ευρώ στο Lovecraft μόνο από ένα δωρεάν PDF που μου στείλε από τις εκδόσεις Έολος του συγκεκριμένου παιδί. Ένα PDF διάβασα, μου άρεσε και το πήρα 200 φορές γιατί μου άρεσε, έτσι το έμαθα. Και το έκανα άλλα τόσα λεφτά, έδωσα για το τέτοιο. Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα, όσοι ασχολείστε με άνιμ και μάγκα. Διαβάζετε δωρεάν του One Piece. Είδατε δύο επεισόδια του One Piece. Πόσα λεφτά έχετε δώσει στην Bandai Namco, όσοι είστε φανατικοί λέμε τώρα, με το One Piece, σε φιγούρες, merch και ιστορίες. Δηλαδή μέσα υπάρχει ένα αράφι One Piece αφιερωμένο και όλα αυτά από ένα τζάμπα άνιμ, ένα τζάμπα κόμικ που το έρχεται τζάμπα. Εκδοτικός οίκος έχει πολλά εμπόδια μπροστά του, βιβλιοπωλείο και ενώσεις που το προστατεύουν. Το δέχομαι, δεν θα πω ότι δεν το δέχομαι, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί. Θα μου πεις, είναι ο εκδοτικός οίκος και έρχεται το βιβλιοπωλείο και η ένωση των βιβλιοπωλών και σου λέει θα χάσουμε τη δουλειά μας. Το πρόβλημα, το θέμα δεν είναι να χαθεί η δουλειά κανενός. Το θέμα είναι πώς εσύ θα βγάζεις περισσότερα πρακτικά και θα είναι όλοι ικανοποιημένοι. Γιατί τώρα μη μου πεις ρεαλιστικά, σε μια εποχή που όλοι αγοράζουν από 3 βιβλιοπωλεία στην πλειοψηφία στην Ελλάδα, 3, δεν είναι παραπάνω, έχω συναναστραφεί, μπα μπες τώρα στο Instagram και χρησιμοποιώ το Instagram γιατί εκεί είναι σημείο αναφοράς. Θες πόσα βιβλία έχουν έρθει από... έχουν αγοραστεί από πολιτεία, από πρωτοπορία και από τέτοιο, και από πώς το λένε, και από το public. Τα μόνα που ανοίγουν από εκδοτικούς είναι αυτά που στέλνουν οι εκδοτικοί τζάμπα για promotion. Στο μεταξύ που λέμε για βιβλία θυμήθηκα κάτι. Ρε θυμάμαι τον Άδωνη αν και βλάκας πριν πάει εδώ που πουλάγε βιβλία και έδινε τάμπλετ με 200 βιβλία μέσα. Δηλαδή αυτός δεν είναι βιβλιοπωλείο ή μήπως είναι έξυπνος ή μήπως τα βιβλία που πουλάγε δεν ήταν βλακίες. Το ότι πάει το βιβλιοπωλείο να σταματήσει είναι γεγονός. Αλλά θα αργήσει να γίνει στην Ελλάδα. Το θέμα παιδιά, το θέμα. Δεν είναι να σταματήσει το βιβλιοπωλείο. Όσο υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε τα βιβλία δεν θα σταματήσουν τα βιβλιοπωλεία. Το θέμα των βιβλιοπωλείων είναι να μπορέσουν να εξελιχθούν έτσι ώστε να κρατήσουν τον κόσμο και ακόμα περισσότερο. Παιδιά, αυτά που έχω μάθει και έχω δει για τα βιβλία τον τελευταίο χρόνο, τα τελευταία 32 χρόνια της ζωής μου δεν ήξερα ότι υπάρχουν. Δηλαδή, δείτε τη στροφή που έχει κάνει ο κόσμος στα βιβλία τον τελευταία 2-3 χρόνια. Δεν γινόταν όταν ήμουν παιδί έτσι. Δεν πήγαινε ο κόσμος οριδών στα βιβλιοπωλεία να αγοράσει βιβλία. Sorry κιόλας, αλλά όταν εγώ ήμουν 20 χρονών, όλοι στα 20 χρόνια, πολύ λίγοι ήταν αυτοί που αγοράζουν βιβλία. Τώρα άμα δεις, πολύ περισσότεροι αγοράζουν βιβλία. Δεν ξέρω αν είναι η δική μου ιδέα, αλλά αυτό που παρατηρώ είναι να βλέπω πολύ περισσότερο κόσμο να αγοράζει βιβλία από ό,τι αγοράζει πριν από 10-20 χρόνια. Πάντα υπήρχαν αυτοί που αγοράζουν. Πάντα υπήρχαν προφανώς. Αλλά αυτά που βλέπω τα τελευταία 2-3 χρόνια δεν τα έχω ξαναδεί τα τελευταία 25-30 χρόνια. Δηλαδή σε φάση δεν αγόραζε ο κόσμος τόσο πολύ βιβλία. Δεν νοιαζόταν να έχει τις καλύτερες εκδόσεις, τις καλύτερες μεταφράσεις. Δεν έψαχνε ο κόσμος για το βιβλίο. Έτυχε τα βιβλία που είχαν, δεν θα ψάχνε τόσο πολύ να δει και το ένα. Υπάρχει τεράστια επιρροή, τεράστιο influence στο χώρο του βιβλίου. Έγινε lockdown και έβλεπα φωτογραφίες από βιβλιοπωλεία με το που άνοιξε τώρα λίγο το lockdown και γινόταν χαμός ο κόσμος ο ένας πίσω από τον άλλο να περιμένει. Δεν τα έχω δει ποτέ αυτά τα πράγματα. Ουρά! Να πάω εγώ πρωτοπορία πολιτεία κάποτε πριν από 10-15 χρόνια και να περιμένουν ουρά 200 άτομα μπροστά για να αγοράσω ένα βιβλίο. Πότε έγινε αυτό και δεν το θυμάμαι εγώ. Λοιπόν,
Το πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα είναι μικρή αγορά και είναι εύκολο να συνοηθούν. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Να έχουν προσιτές τιμές στα e-books και επιτέλους να βγάλουν και αξιόλογα audiobooks. Ο θέμα audiobooks, ας το πιάσουμε και αυτό. Λοιπόν. Έχει ξεκινήσει να γίνεται σιγά σιγά νταβαντούρι με τα podcast. Αλλά άλλο το podcast, άλλο το audiobook. Λοιπόν, είμαι ένας άνθρωπος που λατρεύω τα audiobooks. Δυστυχώς η μόνη επιρροή που έχει ο Έλληνας με τα audiobooks είναι τα παραμύθια που άκουγε σε κασέτες μικρός. Πραγματικά, το μόνο που έχει κοινό παρονομαστεί ο Έλληνας και τα audiobooks είναι τα παραμύθια που είχε μέσα στα περιοδικά και στα βιβλία που αγόραζε μικρός και τα έβαζε στην κασέτα, ό,τι κάνω στο CD, στην κασέτα και άκου και εγώ έτσι ξεκίνησα. Και εσείς, μην μου πείτε όταν ήσασταν παιδιά να ακούγατε σε κασέτες παραμύθια. Ο μόνος κοινός παρονομαστής που έχει ο Έλληνας και το e-book είναι αυτός, τίποτα άλλο. Λοιπόν, θεωρώ αδιανόητο, αδιανόητο να μην υπάρχει, αν δεν υπάρχει e-books, αν τόση ώρα παραπονιόμαστε για τα e-books, το audiobooks είναι μια κατηγορία μόνο του. Τα audiobooks πάνε αλλού. Λοιπόν, αν ήξεραν τα e-books δεν θα περίμεναν στην ουρά. Καλά, πέρα από αυτό, ναι. Το μόνο παραμύθια βρίσκω που βάζουν στα νηπιαγωγεία, ακριβώς. Ο audiobooks, μόνο αγγλικά δυστυχώς, θα μπορούσαν στα ελληνικά να τα άκουγες στο αυτοκίνητο. Παιδιά, Audible, μια υπηρεσία, υπάρχουν πάρα πολλές. Και η Amazon έχει και Audible. Με 10-15 ευρώ το μήνα στα αγγλικά έχεις τα πάντα όλα. Είμαι εγώ κουρασμένος παιδιά από τη δουλειά. Θέλω να κάτσω στο κρεβάτι μου. Θα έβαζα το Audible στα αγγλικά, άμα ήμουν τόσο καλό στα αγγλικά, και θα το άκουγα στα αγγλικά. Το βιβλίο που ήθελα στη δουλειά. Κάθε μέρα όταν πήγαινα για μαθήματα, οδηγούσα μισή ώρα να πάω στο. Μισή ώρα να πάω στο χωριό και μισή ώρα να γυρίσω. Είναι μία ώρα. Ξέρεις τι προλαβαίνεις να ακούσεις σε μία ώρα. Σε βιβλία, σε οτιδήποτε. Σε οτιδήποτε. Ο κόσμος. Και σκεφτείτε το έτσι. Που δεν το έχει κάτσει κάποιος να το σκεφτεί. Σιγά σιγά όλοι αρχίζουν και ακούνε podcast. Το ρόλο του Audible, το βιβλίο στα. Το έχει πάρει το podcast στην Ελλάδα. Πολύ καλή δουλειά. Τρομερή δουλειά το podcast. Αλλά παιδιά, το audiobook λείπει. Λείπει και θα λείπει και θα λείπει για πάντα. Δυστυχώς τα αγγλικά μου δεν είναι τόσο καλά ώστε να μπορώ να ακούω full βιβλία. Αλλιώς θα είχα γυρίσει στο audiobook και δεν θα ξανασχολιόμουν ποτέ με τίποτα άλλο. Λοιπόν, audiobook ή podcast συνέχεια όταν πάω για τρέξιμο. Δυστυχώς σε ελληνικά τίποτα. Τώρα ακούω το Console Wars το οποίο έχει ενδιαφέρον. Πολύ ωραίο το Console Wars. Πόσο δίκιο έχεις Κώστα για τα ελληνικά audiobooks. Πάντως το audiobook που είχες βγάλει ήταν πολύ ωραίο. Θα ξαναδούμε. Παιδιά, σήμερα είχα μια συζήτηση. Πραγματικά το λέγαμε και πιο νωρίς. Για όσους δεν ξέρετε, πριν από χρόνια είχα ξεκινήσει και ήταν αυτό που ήθελα να φτιάξω. Λοιπόν, να σας πω, ο πιστός φίλος λεγότανε. Είχα κάτσει και είχα ξεκινήσει να φτιάχνω μερικά audiobooks τέλος πάντων. Ένα από αυτά που λάτρευα και μου αρέσει πάρα πολύ, θα σας το βάλω και εδώ πέρα, αν έχετε όρεξη να το ακούσετε, όσοι έχετε όρεξη. Είχα κάτσει και είχα ηχογραφήσει τον πιστό φίλο του Oscar Wilde. Εντάξει, η φωνή μου δεν είναι και πιο ιδανική, απλά είχα την τέτοια ότι μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί τέριαζε πάρα πολύ με το παιχνίδι το Limbo. Πάρα πολύ. Σας το βάλω στο link από κάτω, όσοι θέλετε να το τσεκάρετε. Είναι μακράν το αγαπημένο μου. Λοιπόν, τότε ήμουνα σε μια φάση που έψαχνα να βρω άτομα να ασχοληθούμε εδώ πέρα στο YouTube να φτιάξουμε μια βιβλιοθήκη με βιβλία. Και όχι τεράστια, ενώ με βιβλία τα οποία θα είναι μικρά, διηγήματα για αρχή που είναι το πιο εύκολο πράγμα. Δηλαδή, 10 λεπτά έκανε να διαβάσει τον πιστό φίλο, 20 λεπτά θα έκανε να διαβάσει το κάλεσμα του Κθούλου. Δυστυχώς η αλήθεια είναι, όσα άτομα είχα απευθυνθεί τότε με κρεμάσαν όλα. Και μετά έπεσαν άλλες δουλειές, πέσαν και τελικά δεν έγινε αυτό. Αυτό πάντως που δουλεύω τώρα και το δουλεύω προσωπικά και μπορώ να το πω τέτοιο, προσπαθώ να βρω να γράψω καλά το κάλεσμα του Κθούλου. Μ' αρέσει πάρα πολύ, το έχω χωραφίσει ίσα με 4-5 φορές, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, το πώς ακούγεται στα δικά μου αυτιά το κάλεσμα του Κθούλου. Γιατί καλώς κακώς έχει και την Άρλι Εγ, έχει και κάποια ωραία και ακούγεται λίγο περίεργα με τη δική μου προφορά. Αλλά ευελπιστώ κάποια στιγμή να το τελειώσω αυτό και να μπορέσω να σας το δώσω και εδώ. Ίσως το πιο πιθανό είναι να σας το δώσω κάποια στιγμή εδώ. Αυτό με το Harry Potter, η αλήθεια είναι ότι δεν το ξέρω. Τώρα το ακούω πρώτη φορά και είναι πολύ καλό. Αλλά πώς θα ασχοληθούν μόνο με το Harry Potter. Καλό είναι να γίνουν κι άλλα. Κάτσε να το ψάξω λίγο. Harry Potter
χάρη. Potter, ελληνικό audio book. Λοιπόν, α, για να δούμε. Κάτσε, μην φάμε κανένα copyright. Ακουστικά βιβλία, όντως, παρεπιπτόντως, τώρα που το αναφέρετε, υπάρχουν κάποια κανάλια, όπως εδώ πέρα αυτό. Κάτσε, το κάνουμε και subscribe, πλάκα, πλάκα, τα παιδιά. Λοιπόν, τα οποία έχουν κάνει πάρα πολύ, κάνουν πάρα πολύ καλές δουλειές. Λοιπόν, Δουβλινέζι, φίλε, αυτό το ήθελα να το διαβάσω, καλή ευκαιρία. Ωραίο, ωραίο. Έτσι, είχα ακούσει τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη. Τα έχω ακούσει, τα έχει βγάλει ο Τζίμις Πανούσης. Για όσοι δεν ξέρετε, ζήτα από Τζακ Λόπ να σου κάνει μαθήματα ορθοφωνίας. Λοιπόν, έχουν γίνει ελληνικά οτιδήποτε ξεχωριστά, το είπαμε αυτό. Λοιπόν, χαιρετισμό στα όπλα. Ω, ο τύπος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά εδώ πέρα. Παιδιά, στο YouTube. Στο YouTube από ιδιώτες σαν και εμάς μόνο. Γιατί για παραπάνω, ας πούμε, για τι είχα διαβάσει εγώ, κάτσε να τον κάνω αυτόν, το θέλω να το διαβάσω μετά με την ησυχία μου. Πολύ καλό. Μπράβο. Και δες, μόνο 4.000 τέτοιο. Αυτό που είχα διαβάσει και είχα δει εγώ είναι του Μακρυγιάννη τα απομνημονεύματα και επίσης είχε κάνει καλή δουλειά. Ναι, αλλά αυτό είναι στο YouTube. Δεν είναι ξεχωριστή, σε ξεχωριστή εφαρμογή. Πρέπει να τα ακούσει στο YouTube αναγκαστικά ή να τα κατεβάσει όλα. Αυτό που είχα κάνει εγώ ήταν, είχα ψάξει και είχα βρει, είχε, ας πούμε για παράδειγμα, Μακρυγιάννης. Έχει 2-3 τέτοια. Ο Πανούσης διαβάζει. Τα είχα κατεβάσει. Είχα κάνει convert. Τα είχα κατεβάσει όλα σε τέτοιο. Τα είχα κατεβάσει, τα είχα μετατρέψει, τα είχα κάνει convert. Αλλά ήταν προσωπικό. Μπήκα στο YouTube. Βρήκα αυτά που κατάφερα να βρω. Τα έκανα convert σε MP3 και τα φόρτωσα στο κινητό. Για παράδειγμα, ποιο είχα κατεβάσει άλλο. Προσέξτε. Ο Μέγας ιεροεξεταστής. Ιεροεξεταστής. Παιδιά, εντάξει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όποιος δεν το έχει ακούσει, μπείτε το, ακούστε το πραγματικά. Του, από το θέατρο Συν Κάτι, είναι ο Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος που το διαβάζει. Το συγκεκριμένο ηθοποιός, τον ξέρετε, έπαιζε σε παλιές σειρές και αυτά, στο Μέγα τι έπαιζε. Λοιπόν, αλλά YouTube. Στο YouTube και αυτά πρέπει να κάνεις convert ή από θέατρο. Π.χ. το θέατρο της Δευτέρας. Πώς λεγόταν, το θέατρο ΕΡΤ. Για παράδειγμα, α, το θέατρο ραδιόφωνο, το θέατρο της Δευτέρας, μπράβο. Από το θέατρο της Δευτέρας ή θέατρο ραδιόφωνο. Για παράδειγμα, πού το. Μεταξύ άρχισαν να παίζαν τα τραγούδια. Κάνε το pause. Έχει, δείτε πως undeleted. Πνευματικά δικαιώματα και δώστο. Μονόπτρακτα, τους έχω αφήνει, ποια είναι αυτά. Λοιπόν, έτσι είχα διαβάσει το τέτοιο το... Ποιο ήτανε. Ένα του Καζαντζάκη. Το... Έλα ρε, πες το. Έσπαν, δεν θυμάμαι, ένα του Καζαντζάκη ήταν που είχα ακούσει έτσι. Λοιπόν, κοίτα και Witcher. Για να το δούμε αυτό. 11 ώρες. Η τελευταία ευχή, ε. Μπράβο. Παιδιά, Greg Audiobooks. 500 subscriber. Γιατί μάλλον τώρα 528 μαζί με μένα. Δηλαδή, έχουν κάνει τεράστιες δουλειές. Και αυτό, άτομα σαν και εμένα και σαν και εσάς που απλά μπήκαν στη φάση γιατί δεν μπορούν να ανεχτούν ότι δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο. Δεν γίνεται όμως αυτό το πράγμα να μην υπάρχει οργανωμένο από έναν εκδοτικό ή από κάποιον ο οποίος... Γι' αυτό πιστέψτε μου κοστίζει πιο πολύ από το e-book. Δηλαδή το συγκεκριμένο για να το φτιάξεις κοστίζει περισσότερο από ένα e-book σε έναν εκδοτικό. Ο Ξενάκης έβγαλε δωρεάν τα βιβλία του. Ωραίος. Αν και η αλήθεια είναι δεν μου αρέσει ο Ξενάκης, ενώ τα βιβλία του δεν τα πολύ πάω και τόσο, αλλά πολύ καλή κίνηση. Πάρα πολύ καλή κίνηση. Πάντως, αν φτιάξεις audiobooks, δες το τελευταίο βίντεο του Unboxing Specialist. Έχω μια υποψία ότι κάτι έδειξε, θα σε βοηθήσει. Έτσι λέγεται. Τέτοια δεν φτιάχνω και μόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι πλάκα πλάκα να το τσεκάρω αυτό. Καλή ιδέα, πρέπει να το τσεκάρω και αυτό.
του τέτοιου έχω καιρό να δω βίντεο, πλάκα πλάκα. Λοιπόν, 11 ώρες. Κοίτα, να σου πω, είναι όμως πρέπει να το κατεβάσω. Δηλαδή, εγώ άμα το κάνω convert, θα το κατεβάσω, θα το κάνω... Ποιο είναι το πρόβλημα? Πρόβλημα νούμερο 1. Το ακούς στο YouTube. Καλά, πέρα το σου τρώει τα megabyte αν είσαι στο κινητό. Άστο αυτό. Αν πεις να το μετατρέψεις, προσέξτε τώρα. Αν το πάλι να το μετατρέψω σε online converter, σε MP3, οι περισσότεροι πρέπει να βρεις, υπάρχει, κάπου θα υπάρχει κάποιος, αλλά οι περισσότεροι που είναι πάνω-πάνω στις επιλογές σου μετατρέπουν το πολύ μέχρι κανένα 20 λεπτό, μισά ώρα. 11 ώρες δεν υπάρχει περίπτωση να σου το μετατρέψεις τίποτα. Πρέπει να αγοράσεις πρόγραμμα ή να βρεις κάποιο πρόγραμμα το οποίο θα το κατεβάσεις και θα στα μετατρέψεις. Π.χ. εγώ, το οποίο δεν είναι τζάμπα, σπασμένο το έχω, το είχα κατεβάσει, μου το είχαν δώσει τον κωδικό από το site, είχα κάνει και βίντεο από το Contrastor Union Converter, μέχρι που έληξε ο κωδικός και μετά δεν είχα να δώσω για να το πάρω, και πρέπει να το φτιάξω κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, και έχω converter και το πετάω μέσα και με το μετατρέπει. Οπότε το έχω σε MP3 10 ώρες και τα ακούω. Αλλά για να τα ακούσεις στο δρόμο, τέτοιο ξέχνα. Bye bye, megabyte. Λοιπόν, είναι φθηνό, γι' αυτό σου το έστειλα. Από το να παιδεύεις να το φτιάξεις, 25 ευρώ. Καλή φάση. Πολύ καλή φάση. Τέλεια, βασικά θα πω. IDM κατέβασε το MP4, τι λέει. Και μετά MP3 σε MP4. Ναι, αλλά και πάλι είναι 10 ώρες. Λοιπόν. Πολύ ωραίο αυτό. Τώρα έχω ενθουσιαστεί λίγο σε φάση. Θα έχω δουλίτσα να κάνω convert. Πόσο είναι, 11 και. Σκέψου τώρα το παιδί, έκατσε 11 ώρες και 11 και 7. 18 και 7, 25. 30 ώρες για να. Πω ρε φίλε, τι έκανε ο άνθρωπος. Wow. Έκατσε 30 ώρες ρε φίλε και τα έλεγε. Μπράβο. Μπράβο. Εντάξει. Καρμίλα, όρχοντας το... Πλάκα μου κάνεις. Πλάκα μου κάνεις. Εντάξει. Πω, πω, πω. Θα πω κάτι άλλο, θα σας δώσω το κανάλι του παιδιού, πραγματικά μπείτε, κάντε subscribe. Δηλαδή, δεν σας λέω να μπείτε στο δικό μου, μπείτε στο παιδί και κάντε subscribe μόνο για τη δουλειά που έχει κάνει. Πραγματικά. Εντάξει, δεν υπάρχει. Οκ. Τι λες τώρα. Ω, Άρθου Κλάρκ. Αυτός έκανε και το Χάρι Πότερ. Ναι. Οκ. Άντε, γεια. Άντε, γεια. Παιδιά, μπείτε, κάντε subscribe στο παιδί. Πραγματικά... Θα λέω σε μένα μην ασχοληθείτε, μην κάνετε κάτι σε μένα, στο παιδί μπείτε κάντε, δεν υπάρχει. Μόνο και μόνο για να... Είναι αμαρτία από το Θεό. Λέμε εμείς ότι είμαστε μικρά κανάλια με 15.000, αλλά είναι αμαρτία από το Θεό άτομα σαν το παιδί από εδώ να έχει μόνο 500 άτομα subscribers. Δηλαδή είναι αμαρτία από το Θεό, δεν υπάρχει. Α, τώρα που είπα audiobook, τώρα και που το λέμε. Ξέρετε αν πεις να πιάσεις καινούριο βιβλίο πόσα copyright strike το τρως. Κατά λάθος, πριν από καιρό, είχα αρχίσει να γράφω ένα πολύ ωραίο, όχι παραμύθι, μια ιστορία, ένα διήγημα, τι ήτανε, αλλά σχετικά σύγχρονο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεκαετίας. Κατευθείαν έφαγα το strike με τη μία. Το είχα ανεβάσει το κανάλι και έφαγα το copyright πριν με το που το ανέβασα. Δεν μου άφησε να το βγάλω. Οπότε πας στο παρελθόν και πίσω. Λοιπόν, γενικά 19 ώρες MP3. Παιδιά, ξέρετε πόσα τρεξίματα και πόσους περιπάτους θα σας πιάσει αυτό. Απλά πρέπει να κάνεις το convert. Αλλά εντάξει. Γι' αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι δεν μπορείς. Και εδώ δεν ξέρω ειλικρινά, νομίζω ότι μπορείτε να με καταλάβετε σε αυτά που λέω τόσες ώρες. Δεν μπορείς να το έχεις όπως πρέπει και όπως είναι σωστό. Ξέρετε ποιο θα ήταν το σωστό? Το παιδί αυτό ως ιδιώτης να μπορεί να υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία όπως το Audible στα ελληνικά. Να του δώσει προβάδισμα να μπορεί να αποστάρει τη δουλειά του, γιατί είναι δουλειά, ξέρετε πόση ώρα. Δεν έχει αφιερώσει χρόνο από τη ζωή του να το κάνει αυτό. Λοιπόν, και το κάνει καθαρά από το μεράκι του και από την κάβλα του. Ξεκάθαρα. Όπως τα κάνουμε όλοι μας. Και εγώ τα βίντεό μου και τα live από την κάβλα μου και μόνο τα κάνω. Δεν κάνω για κανένα άλλο λόγο. Δηλαδή,
πιο πολλά λεφτά ξοδεύω, δεν έχω βγάλει και τίποτα. Αλλά πέρα από αυτό, έχουμε τον καυλωμό, όπως το λέω και στο χωριό μου, τα βγάζουμε. Θα μπορούσε, θα έπρεπε να υπάρχει κάτι αντίστοιχο όπως το Audible στα ελληνικά και να του δώσει και σε αυτόν και σε οποιοδήποτε βήμα. Και εγώ ως Κώστας να πληρώνω μια συνδρομή, γιατί πλέον οι συνδρομές είναι το πιο στάνταρ τέτοιο, 10 ευρώ, 15 ευρώ το μήνα όπως είναι στο τέτοιο, και να μπορώ ό,τι ώρα γουστάρω να παίζω το audiobook μου, να το κατεβάζω στο κινητό να υπάρχει, σε περίπτωση που δεν έχω ίντερνετ, θέλω να πάω στα βουνά μια βόλτα και να τα ακούω. Μπήμε στα μάξι να συνδέω το MP3 στο ρημάδι το αυτοκίνητο, στην κίνηση, ποια κίνηση τώρα πλέον δεν κυκλοφορεί κανένας, αλλά θες να πας θάλασσα, θες να πας μια βόλτα, θες να πας στο χωριό ρε παιδί μου, βάλε το και θα πιο κερδισμένος θα είσαι. Κέρδος είναι, κέρδος είναι. 19 ώρες, 400 MB, δεν είναι πολλά, πλέον όχι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Έριξε τρελή δουλειά. Παιδιά, έριξε τρελή δουλειά ο άνθρωπος. Και χαίρομαι που μέσα και κατά λάθος μέσα από εδώ, πραγματικά, Greg Audiobooks. Τσεκάρετε τον, πραγματικά αξίζει με χίλια το παιδί. Πραγματικά. Και σίγουρα υπάρχουν και άλλοι. Για κάτσε να το ψάξουμε. Γιατί τώρα όλα τα κάνουμε αυθόρμητα. Ελληνικό. Ελληνικά. Ελληνικά. Παραμύθια. Καλά, τα παραμύθια. Μεγάλο θέμα τα παραμύθια. Εδώ δεν υπάρχουν τυπωμένα πλέον τα περισσότερα. Ελληνικά audiobooks. Λέγαμε για τα παραμύθια που είναι το πιο κλασικό, αλλά δυστυχώς και σε παραμύθια δεν είμαστε και εκεί φτωχοί είμαστε. Λοιπόν. Το δώρο, μπράβο, το έχει βγάλει και εδώ στο YouTube. Καλός, ωραίος. Μπορεί να μην μου αρέσει το βιβλίο ως βιβλίο, να το μην το έχω διαβάσει και να μην το διαβάσω ποτέ, αλλά πραγματικά δεν έχει καμία σημασία. Μόνο και μόνο η προσπάθεια. Είναι αυτό, έχω την επιλογή. Έχω την επιλογή να τα απορρίψω. Μεγάλη υπόθεση να σου δίνει κάποιος την επιλογή να απορρίψεις κάτι. Α, αυτό το έχω ακούσει. Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ. Τρομερό. Και σε αυτό καλό είναι και η τέτοια. Και η ΕΡΤ που έχει βγάλει το αρχείο. Το δικό της, το προσωπικό. Το οποίο, να, αυτό, αυτά τα έχω κατεβάσει όλα. Αυτά τα έχω κατεβάσει όλα. Ας πούμε, τον Καποδίστρια σας έλεγα του Καζαντζάκη. Τρομερό, υπέροχο, σας λέω δεν υπάρχει. Από το ράδιο της Δευτέρας ήταν Νίκος Καζαντζάκης Καποδίστριας. Ακούστε το. Θα σου, πραγματικά, ο για μένα ο Καποδίστριας ήταν από τους top. Τον θεωρώ από τους top, είχε τα λάθη του. Αλλά το συγκεκριμένο το διευθετεί πάρα πολύ ωραία. Ο Καζαντζάκης το έχει γράψει όπως έπρεπε να έχει γραφτεί. Δηλαδή πιστεύω ότι έχει κάνει το καλύτερο ψυχογράφημα για τον Καποδίστρια ο τέτοιος. Όπως έλεγε και ο Καζαντζάκης, ο Καποδίστριας αγάπησε την Ελλάδα, όχι τους Έλληνες. Αυτό είναι το θέμα και γι' αυτό πέθανε και τελικά. Γιατί αγάπησε την Ελλάδα και όχι τους Έλληνες ως Έλληνες. Λοιπόν, γιατί η αλήθεια είναι ότι όμως μας έβαζες κάτω δεν ήμασταν και οι καλύτεροι. Λοιπόν, πιο πολλοί αγριοί άνθρωποι ήμασταν παρά άνθρωποι τότε ειδικά. Σήμερα πόσον, αλλά τότε ειδικά. Όλα αυτά τα έχω κάνει convert. Η αλήθεια είναι όλα αυτά τα έχω περάσει σε τέτοιο. Τα έχω περάσει σε τα έχω φορτωμένα σε τέτοιο, σε MP3. Τα περισσότερα από αυτά. Και τα άκουγα, ναι. Τώρα που το είδα εδώ. Λοιπόν, τι λέτε παιδιά. Σε IDM βέβαια, το κατεβάζεις χαμηλή ποιότητα MP4 και μετά σε SD, ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι παιδιά, ας μην κοροϊδευόμαστε. Όλα θα σου πω τι ποιότητα έχουν. Είναι σε βίντεο 720p. Το χειρότερο μπορείς να κατεβάσει 300. Η καλύτερη ποιότητα αυτή τη στιγμή είναι η FLAC. FLAC δεν θα το βρείτε. Δηλαδή τόσα convert που έχει, δεν θα την πάρετε FLAC ποτέ. Αλλά σε MP3 320 kbps. Μια χαρά, η καλύτερη ποιότητα σε MP3. Θα σας το κατεβάσει άνετα. Με τέτοιο αρχείο θα σας το κατεβάσει ανετότατα. Πραγματικά, άρα το κάνω αυτό ένα subscribe. Α, να σας τα βάλω κιόλας, εγώ τα βλέπω. Ναι, κάτσε να σας τα περάσω όλα. Πολύ ωραίο το converter. Κατεβάστε και το converter που βάζει πάνω ο Oumuamua. Αυτό με το The Witcher 640, καλό είναι. Με τις ταχύτητες που έχουμε είναι πολύ καλό. Πάντως, του Καζαντζάκη, παιδιά, εντάξει, πραγματικά ακούστε το. Δηλαδή, κάντε τη χάρη στον εαυτό σας. Είναι μία ώρα αφιερώστε την ώρα που θα πάτε για ύπνο. Στην τουαλέτα, ρε αδερφέ, όσο περιμένετε στην τουαλέτα. Ακούστε το, κέρδος είναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο απίστευτο έργο είναι. Απίστευτο έργο. Λοιπόν. Έχουμε δουλίτσα. Με αυτά και με αυτά ξεκίνησα να το κάνω. Έχουμε παιδιά.
θα κάνουμε ισοφάριση, θα κάνουμε ισοφάριση για τις ελλείψεις που υπάρχουν από σοβαρές υποδομές μεταξύ μας. Και αυτό ήταν και το mindset μου και αυτό είναι μέχρι σήμερα, ότι ξέρεις κάτι. Γι' αυτό ξεκίνησα να κάνω και εγώ τα audiobook, ξεκίνησα να κάνω όπως όλοι μας. Εφόσον δεν υπάρχει, δεν μπορεί να μας βοηθήσει κανένας, θα βοηθήσουμε μόνοι μας τον εαυτό μας. Και νομίζω ότι έτσι μόνο θα πορευτούμε. E-books, θα πορευτούμε μόνοι μας. Αφού κανένας δεν μπορεί να μας βοηθήσει και δεν έχει τη διάθεση να τον πληρώσουμε να το κάνει. Ενώ ρε παιδί μου, όχι τζάμπα προφανώς, γιατί όλα αυτά θα πληρώναμε. Και είμαι σίγουρος ότι κι εσείς όπως και εγώ θα πληρώναμε για να τα έχουμε σωστά. Μόνοι μας. Και η αρχή μου πάντα ήταν ότι δεν μπορώ να το αποκτήσω, το φτιάχνω με τον τρόπο που μπορώ. Οπότε όλοι μας εδώ μέσα στο mood, ό,τι δεν μπορούμε να αποκτήσουμε, είτε είναι e-book είτε είναι audiobook, το φτιάχνουμε. Και τελειώνει εκεί η ιστορία. Εφόσον κανένας δεν μπορεί να μας προσφέρει αυτό που σε άλλους θεωρείται αυτονόητο, και επειδή θα σας τα λέω τόση ώρα, πάρτε και τα e-book εδώ πέρα όλα, μέχρι να έρθει η ώρα που ένας σοβαρός άνθρωπος θα τα πουλάει σε αξιοπρεπείς τιμές, χωρίς να μας εκμεταλλεύεται και να μας πατάνε κάτω. Κερνάει το μαγαζί σήμερα. Στην υγεία σας. Και όποιος γουστάρει, γουστάρει. Δηλαδή πραγματικά είναι μερικές φορές, λες, άντε. Εν τω μεταξύ η φάση είναι, εγώ τα λέω, εσείς τα ακούτε και μεταξύ μας τα μένουν, δεν πρόκειται ποτέ. Ποτέ δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα σε αυτόν τον κόσμο. Πολλές φορές όλο αυτό μου θυμίζει το τραγούδι του Κεμάλ του Χατζηδάκη. Ξεφτέρι μου, στραβάδι μου, πώς το λέει, δεν θα αλλάξουν οι καιροί. Με σπαθί και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί, έτσι δεν το λέει. Κάπως έτσι δεν πάει. Κατεβάζω τον Άρχοντα με το Snapchat. Καλώνει και 160 κιλομπιπίες και λένε, παιδιά. Μια χαρά ποιότητα είναι. Εγώ βέβαια το παίζω πιο πειρατή. Από μαύρο πειρατή μέσα θα το κλείσει το κανάλι, δεν πειράζει. Γιόλο. Λοιπόν, άτσι, να το μπας και φορτώσει η φλακία εδώ. Λοιπόν, υπάρχουν και δωρεάν converters. Προφανώς, εγώ το είχα κατεβάσει για να κάνω βίντεο τότε. Απλά έληξε η άδειά του τότε που έληξε. Το Uni Converter. Λοιπόν, κάτσε τώρα λίγο να δούμε. Λοιπόν, για να το δούμε. Μισό λεπτάκι. Να δούμε πόσο είναι ο τέτοιος. Περίμενε. Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών. Λοιπόν, κάνουμε copy. Προσέξτε. Γι' αυτό σας λέω, είναι σε φάση πες στη URL. Θα μου βγάλει τώρα καρτέλα λογικά. Θα κάνει ανάλυση αυτή τη στιγμή. Α, και ο Village Player. Και αυτός έχει δικό του downloader. Καλά, ναι, η αλήθεια είναι. Και με 160 μια χαρά. Παιδιά, τα περισσότερο βίντεο, αν όχι όλα που ακούτε στο YouTube, όλα 160 max είναι, 128 για να το θέσω πιο σωστά, 128 kbps. Για παράδειγμα εμένα στα 320 kbps μου το βγάζει, επειδή έχω τη δυνατότητα και επειδή έχει να δώσει το αρχείο, είναι πολύ καλή ποιότητα. Τι 1440, όπα κάτσε. Εντάξει, έδωσε πόνο το παιδί. Πάντε το 1080 και από το 1080 κάνε το copy paste τα βίντεο. Εντάξει, δεν υπάρχει. Λοιπόν, και τα κάνεις convert, ένα γίγκα ρε φίλε, θα βγει καλό. Το κατεβάζεις και θέλετε να κάνετε κατεβάσεις από αυτά που βάλουν τα παιδιά. Λοιπόν, έχω βρει μια ομάδα καθηγητών που κάνουν, αυτό το έχω ξανακούσει για το συγκεκριμένο, εθελοντικά. Από εκεί άκουσα το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ. Από εδώ αυτό έχω ξαναμπεί. Άκουσε ένα βιβλίο. Μπράβο. Και από εδώ έχω κατεβάσει αρκετά, το έχω ξαναδεί αυτό. Μπράβο. Παιδιά, αφού δεν θέλουν και δεν έχει κανένας όρεξη να το φτιάξει τουλάχιστον όπως θα γινόταν υπό άλλες συνθήκες, εγκλήμα και τιμωρία, μπράβο, 4 είναι αυτά. Αυτά είναι άπειρα αρχητικά. Και τα έχω κατεβάσει όλα ένα-ένα, αν δεν κάνω λάθος. Αχ! Ναι, είναι, επειδή είναι μεγάλα αρχεία αυτά, παράδειγμα το εγκλήμα και τιμωρία ήθελα να τα ακούσω. Είναι πολλά να τα κατεβάσω ένα-ένα. Χάμω, θα ήθελα σε νέα. Δεν πειράζει. Περιορέξεως, βρήκαμε πολλή δουλειά, παιδιά. Welcome to our world. Λοιπόν. Ναι, το ξέρω, έχω ακούσει. Το Άννα Φρανκ το έχω από... Είναι το ίδιο, βασικά. Περίμενε. Α, μπούμε εδώ, περίμενε. Good hour, περίμενε.
Όχι, αυτό είναι από το θέατρο της Τετάρτης. Ποιο είναι αυτό? Άλλο, όχι, άκυρο, γράψτε λάθος. Αλλά το έχω δει και τα έχω κατεβάσει κάποια φορά. Πού είναι η Πινελόπη Δέλτα? Τον καιρό του βουλκαροκτώνου κάπου πίσω στο μάτι μου. Κάπου. Πινελόπη Δέλτα ο μάγκας. Όχι. Τιμή και το χρήμα, πω πω άλλο από εδώ. Πολύ ωραίο. Εντάξει, παιδάκια, το link το έβαλα από πάνω. Εντάξει. Στην υγειά μας και σε μέχρι να... Αν τα πιάσουμε πέρα από την πλάκα. Αν τα πιάσουμε μέχρι να τα ακούσουμε όλα αυτά. Και πρέπει τότε σου πω αυτό. Να το, εδώ είμαστε. Παραμύθια Hans Christian Andersen. Για να το δούμε. Δεν τα έχει αλφαβητικά, ε. Αρχική σελίδα. Θα το βρούμε. Σκάρμα. Να, άντε, εδώ είναι. Εντάξει, απλά πρέπει να το πας έτσι. Αλλά, εντάξει. Η χαρά του Κώστα τώρα. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά μέσα μου είσαι το μικρό παιδάκι που ξαφνικά ανακάλυψε ένα ζαχαροπλαστείο με όσα γλυκά μπορώ να φάω και ακόμα παραπάνω ανοιχτό. Και λέει πάρτο, έλα δικό σου, κερνάει ο κερνάει εδώ, πάρτο. Αυτό είναι κέρασμα του Oumuamua. Λοιπόν, είναι φοβερή πραγματικά. Ναι, ναι. Άκουσε ένα βιβλίο λοιπόν. Πολύ καλό. Πω πω. Λοιπόν, αλλά για να δούμε λίγο και τη διαφορά τώρα, έτσι. Αυτά είναι μεταξύ μας, όλα αυτά είναι σε φάση μεταξύ χρηστών του YouTube και όχι μόνο. Για να πάμε να δούμε λίγο. Περίμενε δύο λεπτάκια, δώστε μου. Εν μεταξύ αυτό, ας το γράψε. Το κατεβάσω αλλιώ αυτό, γιατί έχω να το πάρω με τη σειρά. Έχω πολύ δρόμο σήμερα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να τσεκάρω. Audible. 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 Ναι, εδώ είμαστε. Άσε. Λοιπόν. Για να δούμε. Και έχει και δωρεάν 2 μήνες στο συγκεκριμένο. Ποια διαφορά τώρα, έτσι. Έχει 2 μήνες. Αυτό σου το δίνει το... και με το Prime και αυτά. Παίρνεις δωρεάν τι παίρνεις και καλά. Λοιπόν, αν είσαι στο Amazon Prime και καλά, το παίρνεις free. Μπράβο. Υπάρχουν πολλές σελίδες πλάκα-πλάκα. Υπάρχει πολύ πράγμα, όχι. Εντάξει. Open College. Okay. Ναι, κονσέστ, πάρετε την ψυχή μας. Και πάμε και free. Πατάω από εδώ, πατάω από εκεί, πραγματικά. Αλληνικά, για να δούμε. E-books for Greeks, άλλο από εδώ, ενδιαφέρον. Ανοιχτή βιβλιοθήκη έχει επίσης. All detail, τη φάση. Για κάτσε να δούμε. App Store. Okay. Α, είναι να ακούσεις τα βιβλία που έχεις ήδη, τη φάση. Εντάξει, τώρα έχω μπει σε φάση και ψάχνω να δω και εγώ τι γίνεται. Και okay. Είναι του Χρήστη Διακουμή αυτό. Okay. Αυτό είναι μόνο για δυστυχώς. Λοιπόν, το e-books for Greeks επίσης είναι πολύ ωραίο τέτοιο. Τώρα, άμα θέλετε να βρίσκετε βιβλία, επίσης πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ ωραίο, έχει αρκετά. Όχι όλα, αλλά έχει αρκετά. Κυρίως από κλασικούς. Online reading. Μάλιστα. Α, είναι στο τέτοιο περασμένο, εντάξει. Ναι. Για πάμε λίγο. Να δούμε λίγο και εδώ πέρα τι γίνεται.
Αχ, μπορώ να το ακούσω στο τέτοιο. Μπορώ να το ακούσω και από το... Πώς το λένε, μπορώ να το ακούσω και από το... Google τέτοιο. Το e-books for Greeks. Καλή φάση. Για να δούμε εδώ. 200 subscribers. Προφανώς, γιατί να έχει... Γιατί να έχει subscribers αυτό. Δηλαδή, τι κάνουν, κάνουν καμιά δουλειά τα παιδιά. Γιατί. Όλοι χομπίστες είμαστε και το θέμα είναι ότι... Ότι... Λοιπόν, είναι χομπίστες και από ό,τι παρατήρησα τώρα στην καραντίνα ανέβασαν τα πιο πολλά. Παρόλα τα κακά σου να φορά το online, ναι. Ναι. Όπως και με το κανονικό το διάβασμα, έγινε πολύ μεγάλο τέτοιο. Έγινε πάρα πολύ μεγάλο πέρασμα από τα βιβλία. Και η ανοιχτή βιβλιοθήκη επίσης είναι... Καλή φάση. Άντε, βάζουμε εδώ πέρα να δούμε τι θα δείτε στο τέλος. Αλλά ας υπάρχει. Πολύ ωραία, μπράβο. Επίσης ανοιχτή βιβλιοθήκη πάρα πολύ ωραία για να κατεβάζετε έργα. Ό,τι υπάρχει δηλαδή. Γιατί μην νομίζετε ότι υπάρχουν κιόλα. Εντάξει, ας πούμε μεγάλο μείον. Μεγάλο μείον πραγματικά. Τα καινούργια. Γιατί όσοι το έχετε ψάξει θα το ξέρετε πιστεύω. Τα καινούργια δυστυχώς, no. Δηλαδή, πάρε τον τέτοιο. Πάρε τον Σαραμάγκο που σας έλεγα τις προάλλες. Αυτά που υπάρχουν, υπάρχουν μόνο PDF μεταξύ χρηστών τα πειρατικά. Αν θέλω εγώ να διαβάσω Σαραμάγκο ρε παιδί μου, γιατί έτσι μου κάβλωσε, δεν θα τον βρω πουθενά. Οπότε, ναι. Θέλω να διαβάσω κάποιο άλλο καινούργιο. Ποιο είναι τώρα που... Καραβίδες που παίζει πάρα πολύ. Ωραίο βιβλίο, δεν θα πω ότι δεν είναι ωραίο βιβλίο. Πού θα το βρω να το ακούσω, να το διαβάσω σε τέτοιο. Οπότε, bye bye για τα καινούργια. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, καλά, γίναμε. Έχει Παπαδιαμάντη, σαν φωναταρά. Γίναμε πολύ. Η ανοιχτή βιβλιοθήκη έχει audiobook, αλλά εμένα δεν μου άρεσε. Μ' αρέσει μόνο ότι έχει. Ναι, οκ. Okay. Δεν μου άρεσε ότι έχει μόνο τις πρακτικές εκδόσεις. Λοιπόν. Από τα λότλα, είμαστε στη φάση μας τώρα που λέμε ότι από τα λότλα καλή και η Παναγιώτη, έτσι δεν λένε. Καλή, εμείς με την Παναγιώτενα είμαστε. Από τα λότενα, καλή και η Παναγιώτενα. Τέλος πάντων, γι' αυτό σας λέω. Και στο τέλος τι θα μείνει, εμείς να γκρινιάζουμε. Θα προσπαθούμε μεταξύ μας να συνεννοηθούμε όσο γίνεται να βγάλουμε μια άκρη. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, έχουμε ακόμα. Ή θα μάθουμε τα τέλεια αγγλικά όλοι μας, που να σας πω την αλήθεια πιο πολύ συμφέρει αυτό. Να μάθουμε όλοι άπτεστα αγγλικά, να καταλαβαίνουμε. Σε σειρές και σε ταινίες καταλαβαίνω, αλλά ένα βιβλίο άμα το πιάσει ένας θα το καταλάβω, αλλά πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος. Δηλαδή πρέπει να είμαι όλη την ώρα εκεί να τα ακούω για να το πιάσω, να καταλάβω τι γίνεται. Μπορώ να διαβάσω βιβλίο στα αγγλικά, απλά πρέπει 100% το μυαλό μου να είναι εκεί πέρα. Δεν μπορώ, ας πούμε, για πράγμα να κάνω κάτι άλλο και να ακούω βιβλίο στα αγγλικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να πιάσω τίποτα από όλο αυτό. Λοιπόν, οπότε ή θα επενδύσουμε στο να μάθουμε τα καλύτερα αγγλικά στον κόσμο για να μπορούμε να απολαμβάνουμε τα καλύτερα βιβλία στον κόσμο χωρίς πολλά-πολλά, ή θα πορευτούμε όσο έχει. Αχ, δεν ξέρω, μεγάλο. Το πιάσαμε από εδώ, το πιάσαμε από εκεί, το φέραμε κύκλο-κύκλο και κάναμε 2:40. Αυτό, παιδιά, ήταν χορταστικό το σημερινό επεισόδιο. Δεν πιστεύω να έχετε παράπονο, κανένα σας όμως, έτσι. Λοιπόν, ελπίζω να το απολαύσατε κι εσείς όσο κι εγώ. Ελπίζω να σας βοήθησα λίγο να βοήθησα. Καλά, δεν έκανα και τίποτα το ιδιαίτερο, απλά εγώ γκρίνιαζα όλη την ώρα. Αλλά τουλάχιστον με αυτά που ανταλλάξαμε μεταξύ μας να μπορέσαμε να βάλουμε μια σειρά, να καλύψαμε πράγματα και πραγματικά να καλύψαμε πάρα πολλά ωραία πράγματα. Ελπίζω να το απολαύσατε, ελπίζω να περάσετε καλά. Εγώ πάντως πέρασα πάρα πολύ ωραία. Σήμερα ήταν από τα πιο high μου και σκεφτείτε ότι ακόμα δεν έχω φάει για μεσημεριανό. Δηλαδή, έχω ξεκινήσει 8 η ώρα τη δουλειά, ξύπνησα με το που ξύπνησα 8 η ώρα. Χθες ήμουν τόσο κουρασμένος που 10 η ώρα έπεσα για ύπνο, ξύπνησα 8 σήμερα. Δούλευα μέχρι τις 4. 4 και κάτι άρχισα να ετοιμάζω τι site ήθελα να βρω για να σας δείξω σήμερα το setup εδώ πέρα, να το σετάρω στο τέτοιο. Οπότε, ναι, πλάκα είναι δική μου ψυχανάλυση. Νομίζω ότι αυτό είναι, πώς το κάνουμε, εσείς βέβαια μέσα από τα σχόλια, γιατί δεν μπορούμε να το συζητάμε ενώ σε φάση προφορικά.
Αλλά νομίζω είναι όπως είναι τα group therapy. Εγώ κάθομαι, λέω τα δικά μου, εσείς μου λέτε τα δικά σας. Αυτογουσταριζόμαστε μεταξύ μας. Τουλάχιστον έχουμε βρει ένα κοινό σημείο επαφής. Φαντάζομαι ότι για να κάθεστε τόση ώρα, ειδικά τις Κυριακές, γιατί η αλήθεια είναι ότι τις Κυριακές είστε to the point όλοι. Οι καθημερινές με τα παιχνίδια και αυτά δεν σας πολύ ενδιαφέρουν και καλά κάνετε. Αλλά Κυριακές για να καθόμαστε να κάνουμε τόσες ωραίες συζητήσεις, πραγματικά νομίζω ότι και εσείς το ίδιο mood είστε. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Για εμάς είσαι η ηρεμία της Κυριακής και η ψυχανάλυσή μας με το καφεδάκι μας, όντως. Μεταξύ θα το πάμε κάποια Κυριακή, θα το πιάσουμε σε φάση καφέ και θα περάσουμε σε μπύρες στο τέλος, στάνταρ. Θα το περάσουμε, κάνα βυσκάκι, οτιδήποτε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μπήκατε, που συμμετείχατε. Ήτανε, τα απόλαυσα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εντάξει, κάποια στιγμή ευελπιστώ να πάνε τα πράγματα όπως τα θέλουμε. Η αλήθεια είναι, και ας είμαστε ρεαλιστές, όσο δεν το κάνει κάποιος ο οποίος έχει την υποδομή να το κάνει, γιατί ξεκίνησα να σας το λέω αλλά δεν το τέλειωσα ποτέ, εγώ ως ιδιώτης έχω τις ιδέες, αλλά εγώ ως ιδιώτης δεν μπορώ παραδείγματος χάρη να φτιάξω ένα βιβλιοπωλείο ή να στηριχτώ, να σας δίνω, να πουλάω για παράδειγμα e-books όπως τα θέλω, γιατί εγώ μπορεί να έχω την ιδέα, μπορεί να ξέρω πώς να το φτιάξω, αλλά αν δεν συνεργαστούν όλοι οι εκδοτικοί εκεί, αν δεν μπει ένα μοτίβο στην αγορά και να πεις θα το κάνουμε 5 άτομα που είναι στο χώρο, δεν θα αλλάξει τίποτα. Όσο δεν γίνεται αυτό, εμείς θα μένουμε με τις ιδέες και με το γιατί, με αυτό το γαμμένο γιατί. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους, καλή ξεκούραση παιδάκια. Και τουλάχιστον σιγά σιγά μαζευόμαστε πολύ που έχουμε αυτές τις ιδέες, οπότε καλό βράδυ, καλή νύχτα σε όλους σας. Η πιάτσα, άμα περίμενε η πιάτσα από μένα να χαλαστεί, απλά ξέρετε ποιο είναι το αστείο, ότι αυτό που είπα και πριν, ότι εγώ το έχω στο κεφάλι μου όπως το έχω. Μόνος μου, δεν θα, αν τα κάθομαι και τα λέω μόνος μου στον εαυτό μου, δεν θα βγει τίποτα. Τουλάχιστον 5-6 άτομα, όπως έλεγε και ο Irvin Yalom σε αυτά, οι ιδέες είναι σαν τους σχηματισμούς, σαν τα βότσαλα στη λίμνη. Πετάς τον σχηματισμό και μεταδίδεται, περνάει. Τυπικά αυτό που περνάνε είναι οι ιδέες και οι συζητήσεις που κάνουμε. Οπότε, και να μην είχατε την ιδέα, τώρα σας ήρθε και σας ιδέα. Θα κάτσετε αύριο μεθαύριο, θα το συζητήσετε με κανέναν άλλον παραπέρα. Κάποια στιγμή θα μαζευτούμε πολλοί που έχουν αυτόν τον καημό. Λοιπόν, εσύ δεν έχεις φάει, εγώ πέρασε έτσι η ώρα και δεν έφτιαξα καφέ. Λοιπόν, εντάξει, έχω πιει ίσα με 10 καφέδες. Λοιπόν, παιδάκια, δεν σας καθυστερώ άλλο. Θα τα πούμε, κοιτάξτε, όσοι... Εγώ θα κάνω live και μέσα στο Σαββατοκύριακο, πάει και το Σαββατοκύριακο, θα κάνω live μέσα στην εβδομάδα, βραδάκια, χλαρό gaming, να τελειώσω το μετρό που παίζω. Την επόμενη Κυριακή ραντεβού, Σάββατο 5 πάλι με gaming, αλλά την Κυριακή θα βρω κάτι άλλο όμορφο να πιάσουμε. Λοιπόν, να είστε καλά παιδάκια, καλή ξεκούραση και τα λέμε, να είστε standby, ειδοποιήσεις έρχονται. Πατήστε, όσοι δεν έχετε κάνει ρε παιδί μου... Μπείτε κάτω, κάντε scroll down, το λέω κάθε φορά, αλλά κάντε scroll down, κάντε subscribe στο YouTube και στο ακολουθήστε με και στο Instagram και στο Facebook. Πάντα ποστάρω πότε θα κάνω live, αν αλλάξει κάτι, οπότε να είστε standby. Λοιπόν, τετραωράκι, χαλαρό, άνετα. Λοιπόν, άντε, καληνύχτες, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.